попадает в чужого труда, а работает сам, берет собственный трудом. Потому что большинство принадлежало к конкретной тайне, что это все же, что когда-то принадлежало к пиротам, к эксплуататорам. Είμαι ο Ελευθεριακός από τον blog Ελευθερία Τίποτα και είμαι μαζί με τον Περικλή Παυλίδη. Θα μιλήσουμε. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω που αποδέχτηκες την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, Ηλία, για την πρόταση να έχουμε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσουμε με αφορμή το τελευταίο σου βιβλίο Ιστορία και Κομμουνισμός, αλλά με αφορμή αυτό. Βεβαίως. Το προτιμώ κι εγώ. Είναι μια ερώτηση που την είχα θέσει ως τελευταία στο μυαλό μου. Αλλά θα την κάνω πρώτη. Γιατί επέλεξε αυτό το τίτλο Ιστορία και Κομμουνισμός και δεν επέλεξε τον τίτλο, για παράδειγμα, Ιστορία και Μπολσεβικισμός. Ιστορία και κάτι άλλο. Γιατί κατ' ουσίαν, νομίζω είναι εύστοχο το ερώτημα. Γιατί κατ' ουσίαν δεν είναι ακριβώς για τον Μπολσεβικισμό και τη θέση του στην ιστορία. Είναι και γι' αυτό. Είναι δηλαδή για την εμπειρία της Οκτωβριανής Επανάστασης και του Σοβιετικού Καθεστώτος. Ένα μέρος του βιβλίου είναι αυτό, το δεύτερο μέρος. Αλλά το στίχημα, το ζητούμενο, το μείζον πρόβλημα της κοινωνικής θεωρίας που με απασχολεί, σε συνάντηση με το οποίο βλέπω και την εμπειρία της Σοβιετικής Ένωσης, είναι ο κομμουνισμός. Δηλαδή, είναι η. Και βέβαια είναι μια μεγάλη συζήτηση πώς κατανοεί κανείς τον κομμουνισμό. Για να μην μακρηγορώ, το θέμα που με απασχολεί είναι υπάρχουν προοπτικές εξέλιξεις της ανθρωπότητας πέραν του καπιταλισμού. Δηλαδή, νομίζω ότι η συζήτηση για τον κομμουνισμό αφορά την παραδοχή ότι είναι εφικτή μία κοινωνία πέραν του καπιταλισμού που θα εδράζεται στη συντροφικότητα, στην αλληλεγγύη. Δηλαδή, η περιουσία του κομμουνισμού είναι οι καθολικά συντροφικές σχέσεις, αλληλέγγυες σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων με ό,τι άλλο χρειάζεται γι' αυτό όσον αφορά τις προϋποθέσεις κλπ. Η προβληματική του βιβλίου είναι αυτό, η προοπτική της επανένωσης της ανθρωπότητας σε βάση συντροφική, εντός της εργασίας και σε όλο το φάσμα των κοινωνικών σχέσεων. Και αυτό ως προοπτική, όχι εγκεφαλική όμως, όχι ως ένα εγκεφαλικό κατασκεύασμα, ως ένα ουτοπικό σχέδιο, γι' αυτό και κομμουνισμός και ιστορία. Δηλαδή αυτή η προοπτική και η θέση της στην ιστορία, κατά πόσο η ιστορία, η πορεία της ανθρωπότητας, τα χαρακτηριστικά αυτής της πορείας, τεκμηριώνουν με τέτοια προοπτική. Κατά πόσο δηλαδή η κομμουνιστική προοπτική βρίσκεται σε οργανική σύζευξη με την ιστορία και τα επιτεύγματα της ανθρωπότητας μέσα στην ιστορία. Αυτή είναι η βασική προβληματική του βιβλίου. Η θεμελίωση της κομμουνιστικής προοπτικής μέσα στην ανθρώπινη ιστορία και σε αυτά που η ανθρώπινη ιστορία και στη βαθμίδα της κεφαλοκρατίας βεβαίως έχει επιτύχει ως σύνολο προϋποθέσεων για το μέλλον. Και από αυτή τη σκοπιά εξετάζεται και το πρώτο εγχείρημα οικοδόμησης και σχεδιασμένης κοινωνίας, δηλαδή σοσιαλισμός, κομμουνισμός στις συγκεκριμένες συνθήκες του 20ου αιώνα. Τι οδήγησε σε αυτό το εγχείρημα, τι το διευκόλυνε. Μέσα από ποιες σχέσεις και κυρίως και επιμένω σε αυτό, αντιφάσεις αυτό το εγχείρημα αναπτύχθηκε πάντα αντιφατικό και συγκρουσιακό και ποιοι ήταν εκείνοι οι καθοριστικοί, όχι μοναδικοί αλλά οι καθοριστικοί παράγοντες που οδήγησαν στην παρακμή του και στην τελική του ήταν. Ωραία. Νομίζω στον πρόλογο του βιβλίου γράφεις κάποια στιγμή, ή έτσι εγώ το κατάλαβα τουλάχιστον, θα με ρωθώσω, θα κάνω λάθος. Ότι παρατηρήσει κάποια αντίφαση στη μαρξική θεωρία για το θέμα του χρόνου εργασίας και την ίδια την εργασία. Ναι. Θέλω να μου πεις για αυτή την αντίφαση και αν αυτή η αντίφαση συνδέεται με την κατά τον Μάρξ άρση των εμπορευματικών χρηματικών σχέσεων. Βεβαίως, πολύ καλή παρατήρηση. Είναι στο πρώτο μέρος του βιβλίου, τέσσερα μέρη του βιβλίου. Το πρώτο μέρος είναι νομίζω μια αυτονόητη πορεία εξαιτίας δεδομένου ότι η Οκτωβριανή Επανάσταση. Και κυρίως η βασική της πολιτική δύναμη, οι Μπολσεβίκοι είχαν αναφάει το μάξιμο, όχι όλες οι δυνάμεις που συμμετείχαν στην Επανάσταση, αλλά οι Μπολσεβίκοι. Θα έπρεπε κανείς λίγο να εξετάσει πώς στη μαρξιστική σκέψη, στην κλασική μαρξιστική σκέψη, θεμελιώνεται αυτή η κομμουνιστική προοπτική.
αυτό που επιχειρώ στο βιβλίο είναι, δεν είναι απλώς μια παρουσίαση των ιδεών του Μάρξ, μια απλή καταγραφή. Προσπαθώ να το κάνω και αυτό, γιατί κανείς πρέπει να λέει πρώτα απ' όλα τι είπε κάποιος. Mm-hmm. Αλλά και μια κριτική εξέταση αυτών των ιδεών, νομίζω στην εποχή μας πλέον αναγκαία. Δηλαδή, θεωρώ ότι η ιστορική πράξη των ανθρώπων αποκαλύπτει πολύ περισσότερα πράγματα από όσο μπορούσε η σκέψη να συλλάβει και να αναδείξει πριν την ιστορική πράξη. Από αυτή την άποψη, πρέπει κανείς σήμερα να ξαναγυρίσει, κάποιος που ασχολείται με αυτά τα πράγματα, στο μαρξισμό και να δει όχι μόνο τα ιστορικά γεγονότα με βάση μια θεωρία, όπου, η οποία όσο εξωτερική και να είναι, έχει τους ιστορικούς και κοινωνικούς περιορισμούς της. Είναι μια θεωρία για τον κομμουνισμό σε συνθήκες που δεν επιχειρείται κάτι τέτοιο. Δηλαδή, η κομμούνα του Παρισιού είναι πολύ εφήμερο εγχείρημα. Αλλά πρέπει να ξαναδεί και τη θεωρία με βάση την ιστορική πράξη. Γιατί λες, υπάρχει ο κίνδυνος, και ήθελα εδώ να δράξω την ευκαιρία να το τονίσω, υπάρχει ο κίνδυνος να διαβάζει κανείς τα ιστορικά γεγονότα με βάση ένα θεωρητικό καλούπι, επιβάλλοντας αυτά τα γεγονότα το θεωρητικό καλούπι. Κάτι που δεν του επιτρέπει να δει καινούργια πράγματα, καινούργια ζητήματα που ανέδειξε μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία, καινούργιες πτυχές των ανθρώπινων σχέσεων που ανέδειξε αυτό το τεράστιο επαναστατικό εγχείρημα. Ναι, προσπαθώ να αποτιμήσω το Μαρξισμό και εκεί πράγματι βλέπω το πόσο ο Μάρξ φαντάζεται την υπέρβαση των εμπορευματικών χρηματικών σχεδίων. Μείζον πρόβλημα, έτσι. Δηλαδή, αν μιλάμε για μια κοινωνία συντροφικότητας, πρέπει να δούμε πώς μπορούν να υπάρξουν οι άνθρωποι και να εξελιχθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Χωρίς αυτές τις καθολικές σχέσεις του εμπορευματικού ανταγωνισμού. Η αγορά σημαίνει ανταγωνισμό. Και βλέπω πόσο ο Μάρξ βλέπει το ζήτημα αυτό με βάση την αντίληψη ότι θα μπορούν η ελεύθερη παραγωγή του μέλλοντος να κάνουν ένα καταμερισμό, μια κατανομή των προϊόντων. Τώρα, κατανομή λοιπόν των προϊόντων, όχι ανταλλαγή, αλλά με κάποιο μέτρο. Αν θεωρεί, σκέφτεται ο Μάρξ, αν δεν υπάρχει μια κατάσταση έτσι αυτομάτως, απόλυτης αυθονίας που να ανοίγει κάποιος ένα ντουλάπι και να έχει όλα τα πράγματα που θέλει έτοιμα εκεί πέρα, θα πρέπει η κατανομή να γίνεται με βάση κάποια κριτήρια. Το βασικό κριτήριο του Μάρξ είναι η εργασία. Mm-hmm. Και εκεί θεωρεί ο Μάρξ ότι ο χρόνος εργασίας και η μέτρησή του τότε θα είναι αρκετή για να μπορεί κάποιος να παίρνει από τα κοινωνικά αποθέματα προϊόντα αντίστοιχα της εργασίας που πρόσφερε. Δηλαδή θα έχει κάποιος να προσφέρει μια εργασία, εσύ, εγώ, οποιοσδήποτε και οποιαδήποτε έτσι μέσα σε αυτή την κοινωνία. Κάπου θα καταγράφεται αυτό. Είναι όμως μια αντίληψη από την οποία αρχικά εμφορούνται και οι ίδιοι Μπολσεβίκοι. Mm-hmm. Και οι ίδιοι Μπολσεβίκοι. Και έχουν και αυτή μια αισιοδοξία ότι γρήγορα θα ξεμπερδέψουμε με τις εμπορευματικές χρηματικές σχέσεις. Είναι όμως μια αντίληψη απολυσταθική. Γιατί αυτό που απεδείχθη από την εμπειρία του 20ου αιώνα είναι ότι ο χρόνος δεν είναι ομοιογενής. Δηλαδή η απλή εκμηχάνηση. Γιατί έχουν υπόψη πώς μπορούμε να φανταστούμε. Αν δούμε πραγματικά με συνέπεια το πώς σκέφτονται οι άνθρωποι, αν προσέξουμε ακριβώς πώς τεκμηριώνουν τις σκέψεις τους, πώς μπορούμε να φανταστούμε αυτή την πραγματικότητα όπου μία ώρα δική σου εργασία θα ισούται με μία ώρα δική μου εργασία και το προϊόν το δικό μου που σου προσφέρω, στο οποίο έχει καταγραφεί ότι αυτό το προϊόν είχε παραχθεί σε διάρκεια μια ώρα. Αντιστοιχεί με μία ώρα δική σου εργασία. Αυτό προϋποθέτει ότι είναι ομοιογενής η εργασία μας. Ότι η δαπάνη δηλαδή εργατική δύναμη είναι ομοιογενής. Ότι όσον αφορά την ταχύτητα, την ένταση, τον ευρύτερο φόρτο εργασία. Δηλαδή την ένταση, το βάρος της δαπάνης ενέργειας. Ότι μία ώρα δική σου ισούται με μία ώρα δική μου. Από ό,τι προέκυψε εργασία. Είχε την αίσθηση ο Μάρξ ότι η εκμηχάνηση της παραγωγής εξώνει τις εργασίες. Δεν επιβεβαιώθηκε αυτό. Γιατί η εκμηχάνηση της παραγωγής κατ' ουσίαν δημιουργεί ένα ευρύτερο φάσμα δαπανών εργατικής δύναμης. Δηλαδή έχουμε διαδικασίες όπου απλουστεύεται η ανθρώπινη εργασία, είναι απλά πατάς ένα πεντάλ, κίνηση ένα χοχλό, αλλά στην εκμηχάνηση έχουμε και αρκετές εργασιακές διαδικασίες όπου ο άνθρωπος συνεχίζει με κοπιώδη τρόπο να υπηρετεί τη μηχανή, να τη φορτώνει, να τη τροφοδοτεί μεταξύ των μηχανικών διαδικασιών, των εκμηχανισμένων διαδικασιών, να λειτουργεί ως συνεκτικός, να παίρνει κάτι και να το πηγαίνει κάπου αλλού. Το ανθρώπινο σώμα δηλαδή έχει πολύ διαφορετικές δαπάνες εργατικής δύναμης. Και εκεί πέρα υπάρχει και το άλλο ζήτημα που δεν είναι τόσο σαφές στη μαξική σκέψη. Τι γίνεται με την διανοητική εργασία, πώς μπορεί να μετρηθεί αυτή, η οποία είναι κοινωνικά αναγκαία, γιατί με την εκμηχάνηση η διανοητική, η εξειδικευμένη εργασία, η επιστημονική εργασία, σχεδιαστική, διευθυντική, οργανωτική, σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων εντός εργοστασίου αλλά και εκτός εργοστασίου, δηλαδή υπηρεσίες λογιστικής φύσεως,
αυτό πώς θα μετρηθεί. Και κάτι ακόμα σε αυτή τη μαξική αντίληψη. Δεν μας λέει τίποτα η εξίσωση των χρόνων εργασίας για το αποτέλεσμα της εργασίας. Και αν ακόμη υποτεθεί το έργο, έχουμε εργαστεί στο ίδιο χρονικό διάστημα και έχουμε παραγάγει κάτι. Και οι δαπάνες εργασίας, ζωντανής εργατικής δύναμης, είναι ίδιες. Δηλαδή ο κόπος είναι ο ίδιος. Γιατί η δική μου εργασία θα εξισωθεί με τη δική σου, όταν το δικό σου προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ανθρώπους, αλλά το δικό μου για κάποιους λόγους έχω κοπιάσει, αλλά δεν έχω εργαστεί τόσο ευσυνείδητα και τόσο πειθαρχημένα. Και ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί αυτό και το προϊόν το δικό μου να μην είναι χρήσιμο. Να μην ανταποκρίνεται στις δικές σου ανάγκες. Ή μπορεί να έχει ερωτηματικά στοιχεία κλπ. Ή μπορεί να είναι εκτός μόδας, εκτός εποχής, να είναι παροχημένο κλπ. Από αυτή την άποψη, η αντίληψη ότι μόνο με βάση τις δαπάνες εργασίας που μετρώνται με το χρόνο εργασίας θα ρυθμιστεί όλη η παραγωγή στην κλίμακα όλης της κοινωνίας, δεν παίρνει υπόψη το πώς θα αποτιμάται το αποτέλεσμα της εργασίας. Το αποτέλεσμα. Δύσκολο θέμα. Κρίσιμο θέμα που και δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο εδώ πέρα για να πω ότι αχ, τα επιπόλαια που σκέφτηκε ο Μάρξ, όλα αυτά τα ζητήματα δεν θα μπορούσαν να είναι κατανοητά και δεν θα μπορούσαν να συνειδητοποιηθούν και να εκφραστούν θεωρητικά αν η κοινωνία δεν είχε αυτή τη μοναδική ευκαιρία πραγματικά στον 21ο να δοκιμάσει να ξεπεράσει τις εμπορευματικές χρηματικές σχέσεις. Έτσι, πράγματι, το αναφέρομαι μέσα από το θέμα στο βιβλίο μου, στο πρώτο του μέρος, εξετάζοντας τη μαρξιστική θεωρία και το πώς ο Μάρξ και ο Έγκελς θεμελίωσαν την κομμουνιστική προοπτική, τους περιορισμούς της αντίληψής τους όσον αφορά με το εφικτό κατά τη γνώμη τους, να μετρηθεί απλά η ανθρώπινη εργασία με βάση το χρόνο, θεωρώντας ότι θα είναι ομοιογενής, και έτσι να ρυθμιστεί όλη η παραγωγή. Όλη η παραγωγή σε μια τεράστια κλίμακα, έτσι, στην κλίμακα όλης της κοινωνίας. Θεωρώ ότι αυτό ήταν τουλάχιστον απλουστευτικό και ανεπαρκές. Επίσης, θέλω να μου πεις το εξής, για να μείνω λίγο στη μαρξιστική θεωρία. Ωραία. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θέτεις, διόρθωσέ με πάλι αν κάνω λάθος, ότι ερμηνεύοντας ο Μάρξ και ο Έγκελς την ανθρώπινη ιστορία, ακόμα και την ανθρώπινη ιστορία την πρώτη εποχή τους, ως ας πούμε, κυρίως ως πάλι των τάξεων, έπεσαν σε κάποιες αντιφάσεις ή παραλήψεις, ή θες να μου πεις λίγα πράγματα γι' αυτό. Βεβαίως, μου κάνει πολύ έτσι ευχάριστη εντύπωση ότι έχεις επισημάνει ζητήματα πραγματικά που δεν είναι και τόσο συνηθισμένα και στη μαρξιστική θεωρία και σκέψη, με τα οποία καταπιάνεται το βιβλίο. Εδώ είναι πράγματι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα της αποτίμησης του κλασικού μαρξισμού υπό το πρίσμα πλέον της εποχής μας. Και να τονίσω ότι εδώ εκείνο από τη σκέψη ενός σοβιετικού στοχαστή του Βίκτορα Βαζιούλιν, που είναι ο θεωρητικός στο πλαίσιο των ιδεών του οποίου εργάζομαι. Είμαι μαθητής του Βαζιούλιν, αυτό νομίζω είναι γνωστό σε κάποιους ανθρώπους που είναι εξοικειωμένοι με τα κείμενά μου. Και μεθοδολογικά αξιοποιώ τη σκέψη του Βαζιούλιν και το πώς ο Βαζιούλιν ως εκπρόσωπος νομίζω των κλασικών στοιχείων της σοβιετικής κοινωνικής θεωρίας και σκέψης, αξιοποιώ το πόσο ο ίδιος ο Βαζιούλιν εξετάζει κριτικά τον Μάρξ. Δηλαδή το θέμα των ιστορικών καθορισμών και περιορισμών της μαρξιστικής σκέψης, κάτι που κάτω από άλλη οπτική θα το θεωρούσαμε αυτονόητο, αλλά καμιά φορά υπάρχει μια δογματική ανάγνωση μεγάλων μορφών. Δηλαδή κάθε άνθρωπος είναι μέσα στην ιστορία, άρα έχει και όρια. Έτσι. Δεν είναι μόνο αν υποτεθεί το έτσι μπορούσαμε να δεχτούμε την ύπαρξη του Θεού, θα θεωρούσαμε ότι υπάρχει ένα όν που ξέρει τα πάντα. Από αυτή την οπτική λοιπόν, ποια είναι τα όρια του κλασικού μάρξισμου? Είναι τα όρια λίγο οι πολύ της κεφαλοκρατικής κοινωνίας της εποχής του, η οποία στην περίπτωση της Αγγλίας πράγματι εισέρχεται στην οριμότητα, στην Αγγλία έχουμε τη βιομηχανική επανάσταση και τις κλασικές τάξεις. Τάξη των βιομηχάνων, βιομηχανική αστική τάξη και βιομηχανικό προλεταριάτο. Αλλά η υπόλοιπη ανθρωπότητα σαφώς ήταν σε μια άλλη κατάσταση. Υπό το πρίσμα αυτό, ο Μάρξ κατ' ουσίαν μελετά την κεφαλαιοκρατική κοινωνία, καταπιάνεται με τους προκεφαλαιοκρατικούς σχηματισμούς. Όμως, κυρίως υπό το πρίσμα της ανάδειξης της ιστορικότητας της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας. Δεν είναι αιώνια, αλλά ξέρετε, υπήρξαν διαφορετικές κοινωνίες. Και πιο πριν. Δεν είναι αυτό που θεωρούσε δεδομένο η αστική πολιτική οικονομία, αλλά και η αστική φιλοσοφία. Ο διαφωτισμός, ότι πάντα υπήρχε αυτός ο μοναχικός άνθρωπος που κάποια στιγμή συνάντησε έναν άλλον άνθρωπο και αποφάσισε να κάνει ένα κοινωνικό συμβόλαιο και ή υπήρχε ο μοναχικός παραγωγός, ο μοναχικός ψαράς, ο μοναχικός κυνηγός κλπ. Και έτσι προέκυψε σιγά σιγά η κοινωνία και η αγορά. Ήθελα να δείξω ότι ξέρετε, υπήρχαν κοινωνικές σχέσεις που δεν ήταν κεφαλαιοκρατικές, αλλά δεν τις μελέτησε όμως συστηματικά, δεν ασχολήθηκε με αυτό. Με αποτέλεσμα να υπάρχει το εξής φαινόμενο στη μαρξιστική σκέψη που το εντοπίζει ο Βαζιούλιν. Έτσι, εγώ αξιοποιώ εδώ πέρα τη σκέψη του Βαζιούλιν.
η δομή της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας, η δομή, η ίδια η δομή, ο τρόπος δηλαδή που συγκροτούνται οι κοινωνικές σχέσεις και συνενώνονται οι διάφορες πτυχές της κοινωνίας, εργασία, κράτος, δομές που σχετίζονται με την παραγωγή συνείδησης κλπ. Όπως αυτά εμφανίζονται στην κεφαλαιοκρατική κοινωνία, αυτός ο τύπος σχέσεων, η δομή των κοινωνικών σχέσεων, να ανάγεται στους προκεφαλαιοκρατικούς σχηματισμούς. Γι' αυτό και έχουμε την εξής, και το βλέπουμε σε κείμενα και σε δηλώσεις του Μάρξ και του Έγκελς κλπ. Αυτή η δομή, αυτόν τον τύπο σχέσεων, να το θεωρούν δεδομένο, όταν μας παρουσιάζουν ένα γενικό σχήμα της κοινωνίας, να το θεωρούν δεδομένο σε όλες τις προκεφαλαιοκρατικές κοινωνίες. Και ενώ, και είναι ενδιαφέρον αυτό, σε κάποιες επιμέρους όμως αναφορές και επισημάνσεις, όταν ασχολούνται περιπίνει με τις δεσποτείες της Ανατολής κλπ, να κάνουν δηλώσεις που υπονοούν ότι αυτές οι κοινωνίες έχουν και ποιοτικές διαφορές ως προς τη δομή τους σε σχέση με την κεφαλαιοκρατία, αυτές οι δηλώσεις να είναι στην περιφέρεια της σκέψης τους και να μην τις αξιοποιούν για να συναγάγουν από αυτές κάποια ευρύτερα μεθοδολογικά συμπεράσματα. Κατ' ουσίαν, κατά πολύ άγαρμα, το μοντέλο των κοινωνικών σχέσεων, ο τύπος κοινωνικών σχέσεων όπως υπάρχει στην κεφαλαιοκρατική κοινωνία, θεωρείται δεδομένος για όλες τις προκεφαλαιοκρατικές κοινωνίες και μας αφήνουν ενίοτε να εννοήσουμε ότι κάπως ως έναν βαθμό αυτός ο τύπος σχέσεων θα ισχύει και στην κομμουνιστική κοινωνία. Μπορεί να και δεν θα υπάρχουν τάξεις, αλλά η σχέση, επικοδόμημα, βάση κλπ. Θα είναι κάπως ίδια. Όμως, και γι' αυτό και υπάρχουν και κάποιες αντιφάσεις στις δηλώσεις των πλαισιών του Μάξιμου. Αφενός, υπάρχει το ζήτημα. Υπάρχει το ζήτημα της κατανόησης της εξέλιξης. Γιατί εξελίσσεται η κοινωνία. Γιατί υπάρχει η διαλεκτική σχέση παραγωγικών δυνάμεων σχέσεων παραγωγής. Αυτός είναι ένας άξονας απάντησης από το ερώτημα. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ σημαντικός. Εδώ η μαξιμική σκέψη κάνει ένα μεγάλο άλμα. Γιατί για πρώτη φορά βλέπει από μια άλλη οπτική την ανθρώπινη εργασία. Και μας λέει, ναι, εδώ πέρα έχουμε τις παραγωγικές δυνάμεις, την παραγωγική αλληλεπίδραση ανθρώπου φύσης, σε συνάρτηση με την οποία αναπτύσσονται και οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, ως ιδιαίτερες σχέσεις, σχέσεις παραγωγής. Και από την άλλη υπάρχει ένα άλλο φαινόμενο που το προσέχουν και το αναδεικνύουν, ως συνεπής επαναστάτης, οι υπάλληλοι των τάξεων. Αλλά τι παραγνωρίζεται εκεί πέρα. Ποια η σχέση αφενός της διαλεκτικής αλληλεπίδρασης παραγωγικών δυνάμεων και σχέσεων παραγωγής, ως σχέση που καθορίζει την εξέλιξη, με την πάλη των τάξεων που συμμετέχει στην εξέλιξη και συμβάλλει, ποια είναι η σχέση αυτών των δύο. Πότε, είναι το ίδιο, η ίδια η συμμετοχή. Mm-hmm. Ένα ζήτημα είναι πρόβλημα. Είναι η ίδια, δηλαδή, το ίδιο ρόλο παίζουν στην εξέλιξη. Πάντα είναι ισομερή η συμμετοχή στην εξέλιξη, σε όλες τις εποχές. Και κάτι ακόμα. Η αντίληψη ότι η πάλη των τάξεων είναι κινητήριος δύναμη θεωρεί ότι παντού οι τάξεις είναι πλήρως όριμες, οι ταξικές σχέσεις είναι όριμες. Είναι διαμορφωμένες, οπότε μπορούμε να ζητήσουμε μια καθαρή ταξική συνείδηση που είναι η ταξική συνείδηση πρωτίστως συλλαμβάνει την αντιπαλότητα. Την αντιπαλότητα. Όμως αν προσέξουμε, δούμε, χωρίς βεβαίως να παραγνωρίζω και εγώ την τεράστια σημασία της μαξιστικής αναφοράς στην πάλη των τάξεων, εκείνο από την παραδοχή και τη θεωρητική και την ιδεολογική και την πολιτική της πάλης των τάξεων, βρίσκομαι σε αυτό το πεδίο, ωστόσο, στις προκεφαλαιοκρατικές κοινωνίες δεν έχουμε μόνο ταξικές σχέσεις, αλλά και σχέσεις κοινοτικές. Οι οποίες από πού προέκυψαν? Προέκυψαν από ένα πολύ μακρινό παρελθόν, το οποίο στην εποχή του Μάρξ και Έγκελς προσπαθούν να το ανιχνεύσουν, δεν το γνωρίζουν ακόμα και πολύ καλά. Το πρώτο ταξικό κοινωνικό παρελθόν, το αναγνωρίζουν. Ο Έγκελς στην καταγωγή του κράτους, της οικογένειας και της ατομικής ιδιοκτησίας λέει ότι ξέρετε, υπήρχε μια εποχή για χιλιετίες, έτσι, όπου η ανθρωπότητα έζησε σε πλαίσιο κοινοτικών σχέσεων με βάση ήταν η κοινότητα του γένους. Γένους ως ομάδας συγγενών. Μετά έχουμε την αγροτική κοινότητα κλπ. Αλλά ήταν σχέσεις κοινοκτημοσύνης, αλληλεγγύης, σε μια άλλη βάση της εργασίας και ως σχέσεις ενότητας για να επιβιώσει η ανθρωπότητα μέσα στη φύση. Αυτές οι σχέσεις όμως δεν εξαφανίζονται αυτομάτως με τη γέννηση της ταξικής κοινωνίας. Δηλαδή η γέννηση της ταξικής κοινωνίας, ας πάρουμε τις δουλοκτικές κοινωνίες, την κλασική δουλοκτική κοινωνία της Αθήνας, της Ρώμης κλπ. Δεν κυριαρχούν. Υπάρχουν ταξικές σχέσεις, ως ένα βαθμό τις βλέπουμε. Έχουμε φαινόμενα ταξικής σύγκρουσης, αλλά έχουμε και φαινόμενα κοινοτικών σχέσεων. Όπου εκεί οι άνθρωποι έχουμε δηλαδή μια ολόκληρη βαρβαρική περιφέρεια που δομείται πάνω σε αυτές τις κοινοτικές σχέσεις. Εξωτερικά υποτάσσεται στη Ρώμη, πυρολιφόρους κλπ. Έχει κατακτηθεί. Αλλά μεταξύ τους οι άνθρωποι δεν χαρακτηρίζονται. Οι σχέσεις δεν δομούνται πάνω σε ταξικές σχέσεις. Ή και αν ακόμα είναι μια κοινότητα που παρακμάζει, αυτό αυτομάτως δεν είναι καθαρές ταξικές σχέσεις. Mm-hmm. Και κάτι ακόμα. Υπάρχει και το εξής, ακόμα πιο παράδοξο. Το πώς οι κοινοτικές σχέσεις υπάρχουν μέσα στις ταξικές σχέσεις. Μέσα. Ας δούμε το εξής. Ποιος είναι το υποκείμενο
της εκμετάλλευσης των δούλων στην αρχαία Αθήνα. Ποιος? Η κοινότητα. Η κοινότητα. Η κοινότητα των ελεύθερων πολιτών, των μέλων, των μελών του Δήμου. Mm-hmm. Έτσι. Όλη η κοινότητα στην ουσία ασκεί την εκμετάλλευση πάνω στους δούλους. Γι' αυτό και μπορεί μετά ο καθένας να τους εκμεταλλεύεται και ατομικά. Δηλαδή η ένοπλη δύναμη που διασφαλίζει ότι οι δούλοι θα παραμείνουν υποταγμένοι είναι η οπλητική φάλαγγα. Η οποία τι είναι? Είναι πολιτοφυλακή. Και η αυτοδιοίκηση εντός της δημοκρατούμενης Αθήνας, που είναι κατάλοιπο των κοινοτικών σχέσεων. Είναι κατάλοιπο. Ακόμα και οι σχέσεις, κάποιες σχέσεις συλλογικότητας. Γιατί η κοινότητα, η Αθήνα κοινότητα, η πόλης κοινότητα, προσπαθεί να προστατεύσει τα μέλη της. Αν υπάρχει υπερπληθυσμός, οργανώνει αποικισμό κλπ., τους δίνει κλήρο. Η ιδιοκτήτης κατ' ουσίαν της γης, ανώτος ιδιοκτήτης, είναι η πόλης. Τα μεταλλεία του Λαβρίου είναι συλλογική ιδιοκτησία της πόλης. Και η πόλης ως στρατιωτική δύναμη, ως πολιτοφυλακή δηλαδή, μέσω των θεσμών αυτοδιοίκησης, τι κάνει? Αυτά είναι κατάλοιπα ενός κοινοτικού παρελθόντος. Δεν τα επινόησαν, δεν τα κατασκεύασαν μετά, αλλά είναι παραμορφωμένα κατάλοιπα που τώρα αρχίζουν να λειτουργούν σαν να πλαίσιο εκμεταλλευτικών σχέσεων. Γιατί υπάρχει εκμετάλλευση των δούλων. Έτσι. Ο ελεύθερος πολίτης που μπορεί να πηγαίνει στην εκκλησία του Δήμου κλπ. Ή μια ελίτ των ελεύθερων πολιτών που ασχολείται με τη φιλοσοφία, με την τέχνη και μας δίνει εκπληκτικά πράγματα. Έχει αυτή τη δυνατότητα γιατί υπάρχει η άλλη σκληρή, η σκοτεινή πλευρά της σκληρής εκμετάλλευσης των δούλων. Αλλά εδώ ποιος είναι το καθοριστικό υποκείμενο της εκμετάλλευσης των δούλων? Η κοινότητα, η πόλης κοινότητα. Mm-hmm. Μεταξύ τους λοιπόν οι πολίτες, προτού φτάσουμε στον 4ο αιώνα από το μέσο και μετά της μεγάλης διαφοροποίησης των νέων των ελεύθερων πολιτών, έτσι, οι ίδιοι οι πολίτες έχουν και σχέσεις αλληλεγγύης, συλλογικότητας, με συγκεκριμένους θεσμούς. Τους πληρώνει η πόλη θεωρικά για να πάνε στο θέατρο. Στον οποιοδήποτε πολίτη, στο φτωχό πληρώνει τα θεωρικά. Του δίνει δηλαδή αυτή την επιδότηση για να πάει να δει θέατρο, γιατί θεωρείται πολιτική σημασία στο θέατρο, έτσι. Εδώ λοιπόν δεν έχουμε τις τόσο ανεπτυγμένες, ολοκληρωμένες, καθαρές ταξικές σχέσεις. Mm-hmm. Υπάρχει το ταξικό στοιχείο, αλλά ακόμα δεν είναι τόσο καθαρό. Αυτές τις διαστάσεις, και αυτό βλέπουμε και μετά και στη μεσαιωνική κοινωνία και στις φεουδαρχικές κοινωνικές σχέσεις, όπου αντικείμενο εκμετάλλευσης είναι η κοινότητα, η αγροτική, ολόκληρη κοινότητα υποτάσσεται στο φεουδάρχη, εντός της κοινότητας, το κάθε μέλος της, στις κοινότητες των ντουροπάρκων, αγροτών, αν ένας αγρότης δεν μπορεί να πληρώσει τη γεωπρόσωπο στον φεουδάρχη κλπ. Η κοινότητα λειτουργεί συλλογικά. Η κοινότητα πληρώνει το φόρο. Και εδώ πέρα δηλαδή αντικείμενο εκμετάλλευση δεν είναι ο επιμέρους, ο μοναχικός αγρότης. Μεταξύ των αγροτών ισχύουν ακόμα κοινοτικές σχέσεις. Αλλά και μεταξύ της υποεκμετάλλευσης κοινότητας και των φεουδαρχών, ενώ υπάρχουν σχέσεις εκμεταλλευτικές, συνάμα βλέπουμε με έναν ιδιότυπο τρόπο να επιβιώνουν κατάλοιπα μιας αντίληψης κοινοτικών δεσμών. Ο φεουδάρχης εμφανίζεται ως πατέρας. Γιατί προσφέρει στρατιωτική προστασία στους δουλοπάρκους. Ναι, θέλει αυτός να τους εκμεταλλεύεται, αλλά δεν αφήνει κάποιον άλλο να έρθει να τους αρπάξει τη γη. Και τους εγγυάται ότι θα έχουν τη γη. Δηλαδή βλέπουμε παραμορφωμένα κατάλοιπα αντιλήψεων κοινοτικών δεσμών. Γι' αυτό και οι ίδιοι αγρότες θεωρούν ότι οι σχέσεις τους με το φεουδάρχη είναι σχέσεις παιδιών και πατέρα. Δεν εξαφανίζονται δηλαδή όλα αυτά διαμιάς. Τα κοινοτικά κατάλοιπα και οι αντίστοιχες μορφές συνείδησης. Από αυτή τη σκοπιά λοιπόν θα έλεγα ότι κατ' ουσίαν ολοκληρωμένες, ανεπτυγμένες, τις πιο όριμες ταξικές σχέσεις έχουμε στην κεφαλαιοκρατική κοινωνία, άρα αναπτύσσονται και οι ταξικές σχέσεις. Δεν είναι δηλαδή μια δομή κοινωνική που μένει στατική και απλά επαναλαμβάνεται και αλλάζουν οι επιμέρους πρωταγωνιστές της. Έχουμε δούλος και δουλοκτήτης, δουλοπάρικος και φεουδάρχης. Δεν αλλάζουν απλά μόνο οι πρωταγωνιστές, αλλά και η ίδια η δομή των σχέσεων. Οι ίδιες οι ταξικές σχέσεις αναπτύσσονται. Με αποτέλεσμα, πιστεύω να μπορούμε να μιλάμε για ταξικές σχέσεις, για όριμες ταξικές σχέσεις και για νομίζω κατεξοχήν ταξική πάλι, άρα και ταξική συνείδηση στην κεφαλαιοκρατία. Mm-hmm. Που ακόμα και στην κεφαλαιοκρατία, αν το πολυψάξουμε, θα λέγαμε ότι γενικά δεν εξαφανίζονται πλήρως κοινοτικές σχέσεις και κοινοτικά κατάλοιπα. Στη Ρωσία, για παράδειγμα, ένα μεγάλο μέρος των αγροτών εισέρχεται στην Επανάσταση έχοντας τις δικές της αυτή η πλειοψηφία ιδεολογικές αποσκευές, και αρκετοί αγρότες εκκινούν από ένα επαναστατικό ιδεώδες που δεν έρχεται από το μαξιμό και τον κομμουνισμό του Μάρξ. Έχουν και τις κοινότητες Μυρ, συγγνώμη, από την παράδοση, ας πούμε. Βεβαίως, και κινούν από έναν εξισωτικό κοινοτισμό, θα έλεγα. Εξισωτικό. Εννοείται πολύ σκληρά εξισωτικό κοινοτισμό. Έναν εξισωτικό της κατανάλωσης, της καταναλωτικό. Όλοι καταναλώνουμε ίσα. Mm-hmm. Έτσι. Και αυτό το βλέπουμε, αυτό το εφαρμόζω σε κρίσιμα γεγονότα, στην κολεκτιβοποίηση κλπ. Αυτό το πράγμα δεν το επινόησαν εκείνη τη στιγμή. Έρχεται από το παρελθόν. Αυτά τα ζητήματα ο κλασικός μαξιμός δεν μπορούσε να τα ανοιχνεύσει στον βαθμό που δεν ήταν πραγματικά αντικείμενο συστηματικής ενασχόλησης και δεν μπορούσε να είναι για τον Μάρξ ούτε για τον Έγκλης.
όλες αυτές οι προκαπιταλιστικές κοινωνίες. Mm-hmm. Πού στηρίζεται η επικρατούσα άποψη ότι η μαρξική αντίληψη περί σοσιαλισμού είναι επιστημονική? Δηλαδή, πώς μπορεί μια, ας πούμε, αρχικά επιστημονική υπόθεση να μετατρέπεται σε μια επιστημονική θεωρία? Τι σημαίνει επιστημονική θεωρία, δηλαδή άλλες θεωρίες δεν είναι επιστημονικές? Θα έλεγα το εξής. Πρώτα απ' όλα, βεβαίως, δεν μιλάμε για θεωρία. Mm-hmm. Είναι μια υπόθεση. Έτσι. Δηλαδή, θεωρώ ότι το έργο των κλασικών του μαρξισμού δεν είναι ομοιογενές ως προς τις βαθμίδες ολοκλήρωσης και ανάπτυξης του. Ώστε να συγκροτεί μια. Δεν είναι κάτι. Μια απόλυτη ομοιογένεια κλπ. Ναι, σαφώς υπάρχει κεφαλοκρατική κοινωνία και υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία για την κεφαλοκρατική κοινωνία. Και έχει ήδη μελετηθεί από την αστική πολιτική οικονομία. Αρκετές πτυχές της κεφαλοκρατικής οικονομίας είναι κατανοητές. Αυτό που δεν μπορούν να κάνουν οι αστεί, οι οικονομολόγοι και λόγω της ταξικής ματιάς που έχουν στα πράγματα, είναι να ενώσουν με τέτοιο τρόπο κρίσιμες πτυχές αυτής της ολότητας, με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκαλύπτεται και να κατανοείται ο μηχανισμός της εκμετάλλευσης και της λειτουργίας αυτού του συστήματος ως συστήματος εκμετάλλευσης. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Γι' αυτό και κατά τα παραγνωρίζουν και κατά δεν εξηγούνται. Εδώ όμως ο Μάρξ, και αυτό είναι έργο ζωής του Μάρξ, σαφώς. Αφιέρωσε δηλαδή στη μελέτη του κεφαλοκρατικού τρόπου παραγωγής το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Γιατί σαφώς κάθε άνθρωπος είχε αναπόδραστους περιορισμούς όσον αφορά τις ίδιες δυνατότητες, τις βιολογικές δυνατότητες. Αυτό το έργο νομίζω ο κλασικός Μαρξισμός το ολοκλήρωσε. Δηλαδή θεωρώ ότι έχουμε μια ολοκληρωμένη θεωρία που νομίζω σήμερα δύσκολα μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι μας εξηγεί πώς λειτουργεί, όχι απολύτως και όχι σε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά κατ' ουσίαν στις ουσιώδεις πλευρές του ο κεφαλοκρατικός τρόπος παραγωγής, ώστε να ερμηνεύουμε και φαινόμενα πιο επιφανειακά. Δηλαδή μπορούμε να καταλάβουμε με βάση. Και αυτό νομίζω αφορά όχι μόνο από τους Μαρξιστές αλλά και τους αντιπάλους του Μαρξισμού. Ένα άλλο πεδίο έρευνας του Μάρξ είναι η ιστορία της ανθρωπότητας γενικά. Είναι η γενική νόμη της ιστορίας. Μπορεί να καταπιάνεται με την ιστορία της ανθρωπότητας γενικά στο βαθμό που αυτή την ιστορία τη βλέπει από μια συγκεκριμένη βαθμίδα ανάπτυξης ανθρωπότητας που είναι κεφαλαιοκρατική. Εδώ η κεφαλαιοκρατική κοινωνία ήδη, επειδή σε σημαντικό βαθμό έχει υπερβεί τους φυσικούς αρχαίγονους δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων, μας αποκαλύπτει πολλά πράγματα για το τι σημαίνει εργασία, κατ' εξοχήν εργασία, εργασιακές σχέσεις. Ναι, όχι σχέσεις εξαίματος συγγένειας, αλλά εργασιακές σχέσεις. Μας δίνει δηλαδή τη δυνατότητα να μιλήσουμε για την κοινωνία, για το τι εστί κοινωνία, για το ποιος ο ρόλος της εργασίας, για το ποιος ο ρόλος της συνείδησης, γιατί έχουμε και ανεπτυγμένες μορφές συνείδησης σε σχέση με μορφές συνείδησης μυθολογικής κλπ. Του προκεφαλαιοκρατικού παρελθόντος. Άρα, όταν ο Μάρξ μιλάει για την ιστορία, έχει υπόψη την κεφαλαιοκρατία, του επιτρέπει η κεφαλαιοκρατία να πει περισσότερα πράγματα για την ανθρώπινη ιστορία από ότι στους προηγούμενους κοινωνικούς σχηματισμούς, αλλά και πάλι η κατανόηση της ιστορίας σε μάκρο κλίμακα έχει τους περιορισμούς αυτούς. Δηλαδή, μπορεί να μιλάει για την ανθρώπινη κοινωνία υπό το πρίσμα της κεφαλαιοκρατίας. Αυτό σημαίνει τι? Ότι σε μια άλλη κοινωνία, σε μια νεότερη βαθμίδα, θα μπορέσουμε να ξέρουμε περισσότερα πράγματα για το ποιοι είμαστε. Τώρα, όσον αφορά τον κομμουνισμό. Πρώτα απ' όλα, σε τι συνίσταται η επιστημονική διάσταση της μαρξιστικής σκέψης? Πώς μπορούμε να το ερμηνεύσουμε? Γιατί περί επιστήμης υπάρχουν πραγματικά πολλές αντιλήψεις. Σε μια βασική παραδοχή, ότι οι αιτιακές σχέσεις δεν βρισκόνται στην επιφάνεια. Άρα, επιστήμη θεωρούμε, και αυτό το λέω έτσι πολύ έτσι αδρομερός, την ερευνητική, διανοητική δραστηριότητα που ξεκινάει από την εμπειρία προφανώς, αλλά αποσκοπεί στην υπέρβαση της φαινομενικότητας των πραγμάτων, δηλαδή του πώς φαντάζουν στις αισθήσεις μας διάφορες πτυχές της πραγματικότητας ως χαόδεις, αποσπασματικές επιμέρους, και αφορά στην υπέρβαση του πώς σε αυτήν την επιφανειακή θεώρηση των πραγμάτων πολλά φαντάζουν με αντεστραμμένο τρόπο. Δηλαδή, το αιτιατό φαντάζει ως βασικό αίτιο. Η επιστήμη, αν την ερμηνεύσουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, αφορά την κατανόηση ουσιωδών σχέσεων, αιτιακών σχέσεων, που έχουν μια μεγαλύτερη χρονική κλίμακα. Δηλαδή, πολλές φορές, σε αυτό που βλέπουμε άμεσα εδώ και τώρα, δεν φαίνονται τα αιτιά του. Γιατί αυτά υπήρξαν κάποια στιγμή στο παρελθόν, έδωσαν ένα αποτέλεσμα και δεν είναι ορατά εδώ και τώρα. Επίσης, η επιστημονική μελέτη της πραγματικότητας αφορά στην ανείχνευση δεσμών. Δηλαδή, τα αίτια είναι δεσμοί, είναι σχέσεις. Είναι σχέσεις. Σε μια επιδερμική αισθητήρια πρόληψη του κόσμου, μέσα στην κεφαλαιοκρατική κοινωνία, μπορεί πολλά πράγματα να φαντάζουν κατακαιρματισμένα, αυτόνομα, αυθύπαρκτα. Σαν να έχουν μια, μέσα στη μοναχική και μοναδική ύπαρξή τους, σαν να έχουν μια αυτενέργεια. Αλλά αυτό δεν είναι η αυθεντική εικόνα της πραγματικότητας. Αυτή προκύπτει μόνο όταν αρχίσουμε να ανοιχνεύουμε τους δεσμούς, τις σχέσεις μεταξύ τους, τις σχέσεις μεταξύ διαφορετικών πτυχών της κοινωνικής ολότητας,
που μόνο αν τις καταλάβουμε μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί η μία ή η άλλη πτυχή εξελίσσεται και δίνει αυτά τα χαρακτηριστικά. Άρα λοιπόν, επιστημονική θεώρηση του κόσμου σημαίνει ανίχνευση αιτίων. Τα αίτια είναι οι αιτιακές σχέσεις ή αλλιώς νόμων κοινωνικής εξέλιξης. Τι είναι οι νόμοι, οι ουσιώδεις, οι καθοριστικές σχέσεις. Οι καθοριστικές σχέσεις. Βλέπετε, δηλαδή η συνείδηση, τα φαινόμενα της συνείδησης. Από πού προκύπτουν. Σε μια ιδεαλιστική και θεολογική ερμηνεία τους, από το αιώνιο πνεύμα, από το Θεό, από οπουδήποτε άλλο. Αλλά μόνο όταν αρχίσουμε σιγά σιγά και προσεκτικά να βλέπουμε πώς οι διάφορες μορφές συνείδησης και οι θεσμοί που τις παράγουν κλπ. Συνδέονται με άλλες πτυχές της κοινωνικής ζωής, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα στην οποία θα έχουμε τους δεσμούς. Τους δεσμούς. Τους ποικίλους δεσμούς αλλά και τους καθοριστικούς δεσμούς. Επειδή αυτοί οι δεσμοί, αυτές οι σχέσεις που αφορούν τα αίτια, αυτή είναι και ο νόμος της εξέλιξης, έτσι. Καθώς η λέξη νόμος, κοινωνικός νόμος, αφορά την ανίχνευση καθοριστικών δεσμών. Στην ανίχνευση αυτών των πραγμάτων που δεν είναι άμεσα στην κάθε στιγμή, στο κάθε εδώ και τώρα δοσμένα, στην ανίχνευση αυτών αφορά ακριβώς μια εξειδικευμένη ερευνητική διαδικασία, την οποία μπορούμε να αποκαλέσουμε επιστημονική διαδικασία. Και που βεβαίως αποσκοπεί στη διατύπωση κάποιων συμπερασμάτων, κάποιων γενικεύσεων με τη βοήθεια ενιών, στη διατύπωση θεωριών, που εφόσον έχει ακολουθεί αυτή η διαδικασία της έρευνας, είναι συμπεράσματα, είναι θεωρίες που τεκμηριώνονται. Αυτή η διαφορά και μεταξύ της επιστήμης και της θεολογίας και της θρησκείας. Η θρησκεία έχει συμπεράσματα που είναι αφοριστικές δηλώσεις. Η επιστήμη σε κάθε περίπτωση έχει μια διαδικασία τεκμηρίωσης, απόδειξης. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι η επιστήμη άπαξ και διαπαντός με έναν άνετο τρόπο φτάνει σε απολύτως ορθές αντιλήψεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν μιλάμε για επιστήμη, αναγνωρίζουμε και τη δυνατότητα του λάθους και τη δυνατότητα της εξέλιξης. Ενώ στη θεολογία ή στον ιδεαλισμό τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα είναι τέλεια. Είναι πλήρως ολοκληρωμένα. Τώρα, όσον αφορά τον κομμουνισμό, για να είμαι ακριβώς, θα έλεγα ότι είναι υπόθεση. Αλλά γιατί διαφοροποιείται από άλλες αναφορές σε ένα οποιοδήποτε μέλλον, νομίζω, η μαρξιστική σκέψη και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο επιστημονική υπόθεση. Με δεδομένα αυτά που είπα όμως για την επιστήμη. Γιατί προσπαθεί ο Μάρξ να ανιχνεύσει την κομμουνιστική προοπτική με βάση υπακτές δυνατότητες. Δυνατότητες που υπάρχουν πρώτα απ' όλα όχι σε οποιασδήποτε πλευρές της κοινωνικής ζωής. Όχι σε ότι οι άνθρωποι έχουν ανιχνεύσει νέους τρόπους ψυχαγωγίας, φερειπίνη, νέες οικογενειακές σχέσεις. Αλλά σε κάποιες πλευρές που είναι καθολικές. Συνεργασία. Συνεργασία όπως υπάρχει εντός της κεφαλαιοκρατίας. Και ποια κεφαλαιοκρατία αυτή που έχει εισέλθει στο βιομηχανικό στάδιο ανάπτυξης. Δηλαδή, ο Μάρξ και σε αυτή την κεφαλαιοκρατία και βασικό στοιχείο της αντιπαράθεσης με άλλα σοσιαλιστικά ρεύματα. Στα οποία ασκεί κριτική από τα πρώιμα στάδια της μαρξιστικής και βλέπουμε αυτή την κριτική από τα οικονομικά και φιλοσοφικά χειρόγραφα του 40, βλέπουμε μια κριτική στάση του Μάρξ απέναντι σε άλλα ρεύματα που επιχειρούν με βάση κάποιες αφηρημένες ιδέες, κάποιες γενικές αρχές ή κάποια φιλάνθρωπα συναισθήματα να ζωγραφίσουν μια ωραία εικόνα του μέλλοντος και μετά πώς, μέσω της προπαγάνδας να πείσουν τους ανθρώπους ότι κοιτάξτε, εκεί θα πάμε. Ο Μάρξ προσπαθεί μέσα στην κεφαλαιοκρατική κοινωνία και αυτό το κάνει γιατί συνάμα βλέπει δυνατότητες που μας προσφέρει η κεφαλαιοκρατική κοινωνία να ανιχνεύσει το εφικτό μια συντροφική κοινωνία του μέλλοντος. Και εδώ, απλά αυτό επίσης να επισημάνω, βλέπει κάτι πολύ σημαντικό. Η βιομηχανική επανάσταση. Η εκμηχάνηση παρά αυτά της εργασίας που μας δίνει κάτι τρομερό, κάτι συγκλονιστικό για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία. Αρχίζει να γίνεται ορατή τουλάχιστον η δυνατότητα να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος. Οι μηχανές. Στη σχέση μεταξύ του ανθρώπινου σώματος και του περιβάλλοντος και αυτού του αγώνα μεταξύ του σώματος, του εργαζόμενου σώματος και του περιβάλλοντος για επιβίωση, στις χιλιετίες της προκεφαλαιοκρατικής ιστορίας, το ανθρώπινο σώμα είναι η κινητήριος δύναμη των εργαλείων. Όλα γίνονται με τα χέρια. Και αυτό τσακίζει το ανθρώπινο σώμα, το φθείρει. Και το παραγόμενο προϊόν παίρνει χρώο. Και αναπόφευκτα ο ανταγωνισμός μεταξύ των ανθρώπων, αυτός ο σκυλοκαυγάς για την επιβίωση, να φαντάζει ως κανόνας, υπάρχουν εξαιρέσεις, ως κανόνας να φαντάζει ανυπέρμητος. Για πρώτη φορά λοιπόν με τη διαδικασία αυτή και από αυτή την άποψη για τον Μαρξισμό, η κεφαλαιοκρατική κοινωνία είναι προοδευτική κοινωνία. Είναι καταστροφική, ναι, είναι αντιφατική, αλλά έχει οπωσδήποτε προοδευτικά. Δηλαδή δεν μπορούσε να υπερβεί το παρελθόν της ανθρωπότητας και να επιβιώσει ήδη η κεφαλαιοκρατική κοινωνία χωρίς να άνοιγε ταυτόχρονα μαζί με την εκμετάλλευση νέες δυνατότητες ανάπτυξης των ανθρώπων. Η κεφαλαιοκρατική λοιπόν κοινωνία στο βιομηχανικό της στάδιο μας δίνει μια τέτοια ανάπτυξη των υλικών όρων της εργασίας όσον αφορά τις μηχανές που μας επιτρέπουν να φανταστούμε ένα μέλλον όπου θα μειώνεται ο χρόνος εργασίας. Ο χρόνος εργασίας του σώματος, δηλαδή ο χρόνος άμεσης φυσικής παρουσίας του εργαζόμενου μέσα στην παραγωγή, θα μειώνεται και εκεί μετά ο Μάρξ λέει και άλλα πράγματα αργότερα στα Grundrisse, ότι ο άνθρωπος σιγά σιγά
Αυτό απαιτεί εξαιρετική οξυδέρκεια στην εποχή του και παρεμπιπτόντως να γκρούντρισε τα χειρόγραφα του 57-58. Δεν τα δημοσίευσε ποτέ ο Μαξ. Δεν έχει αυτές τις ιδέες στο κεφάλαιο. Ότι κάποια στιγμή, σε αυτή την εξέλιξη της τάσης, μπορούμε να φανταστούμε τον άνθρωπο να ασχολείται περισσότερο με διανοητικές δραστηριότητες. Και όχι απλά να είναι και υπηρέτης των μηχανών. Δηλαδή, διατυπώνει, αυτό θέλει πολύ μεγάλη τόλμη σκέψης και την πιθανότητα ο άνθρωπος να μην είναι και τόσο πολύ υπηρέτης των μηχανών. Ένα λοιπόν είναι αυτό και δεύτερον η αυθονία αγαθών. Αρχίζει για πρώτη φορά να γίνεται ορατή η δυνατότητα να παράγουμε περισσότερα με λιγότερο χρόνο και με λιγότερη δαπάνη εργατικής δύναμης. Οδηγεί αυτό αυτομάτως σε κάποια άλλη κοινωνία. Νομίζω ότι το λέω αυτό για εξαφορμήσει το ερωτήματό σου, αυτό που προσάρτησε στο Μαξιμό, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά αφελές. Εξαιρετικά αφελές, όχι, δεν οδηγεί. Δεν οδηγεί. Πρέπει να είμαστε ειλικρινεί απέναντι στο Μαξιμό, ότι ποτέ δεν θεώρησε ότι έτσι μια εξαιρετική πορεία της τεχνολογίας, η τεχνολογία θα αποφασίσει να μας οδηγήσει σε μια άλλη κοινωνία. Το ζήτημα της επανάστασης παραμένει πάντα κρίσιμο και αναγκαίο, αλλά αυτή η επανάσταση πλέον μπορεί να προτάσει ένα ιδεώδες, ένα σκοπό, μια στρατηγική, θεμελιωμένη, τεκμηριωμένη δηλαδή, δια της αναφοράς σε πράγματα που αρχίζει να κατακτά η ανθρώπινη εργασία. Τα ανθρώπινα χέρια και το ανθρώπινο μυαλό δημιουργούν αυτές τις νέες παραγωγικές δυνάμεις. Δεν προέκυψαν από τον ουρανό. Αν λοιπόν μπορούμε να μιλάμε για επιστημονική υπόθεση, αυτό θα πρέπει να το συνδέουμε με την τεκμηρίωση αυτής της αναφοράς στο μέλλον σε υπαρκτές υλικές προϋποθέσεις. Και σε αυτές τις υλικές προϋποθέσεις πρέπει να προσθέσουμε και μια ακόμη. Την εργατική τάξη των βιομηχανικών προλεταριάτων. Εδώ, σε ό,τι αφορά τη σχέση του Μαξιμού με άλλα επαναστατικά ρεύματα, είναι δεδομένο ότι ο Μαξιμός αναφέρεται στο βιομηχανικό προλεταριάτο. Γιατί? Προϋπόθεση λοιπόν του κομμουνισμού είναι όχι μόνο η τεχνολογία, αλλά και ο νέος τύπος εργαζόμενος. Ένας μοναδικός τύπος εργαζόμενος, σε σύγκριση με ό,τι ήξερε η ανθρωπότητα στο παρελθόν. Αυτό έχει σημασία και σήμερα να το έχουμε υπόψη, ως άξονα ανίχνευσης του μέλλοντος. Οι δούλοι έκαναν επαναστάσεις, εξεγέρσεις. Οι δουλοπάρικοι έκαναν. Δεν μπορούσαν να συγκροτήσουν όμως ένα θετικό πρόταγμα. Και έκαναν εξεγέρσεις οι δούλοι και ήθελαν να φύγουν στην βαρβαρική περιφέρεια απλά για να γλιτώσουν. Δεν μπορούσαν να φανταστούν καν κάτι που να ξεπερνά το δουλοκριτικό σύστημα. Οι αγρότες του όψιμου μεσαίου, έχουμε το 14ο και το 15ο αιώνα, με εξεγέρσεις των αγροτών, των φτωχών αγροτών. Το ιδεώδες τους, ένα χιλιαστικό ιδεώδες χριστιανικό, θα έρθει η χιλιετής βασιλεία του Θεού στη γη. Τέτοιο. Δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν είναι κοινωνικό ιδεώδες. Για πρώτη φορά με το βιομηχανικό προλεταριάτο εμφανίζεται μια τάξη που υφίσταται την εκμετάλλευση, η οποία για πρώτη φορά για κάποιους λόγους μπορεί να σκέφτεται. Έχει μόρφωση, το βλέπει αυτό ο Μάξι, πλέον σιγά σιγά υπάρχει αυτή η τάση, είναι μια τάξη μορφωμένη, συσπυρώνεται, σχετίζεται με πιο προηγμένη τεχνολογία, πιο προηγμένα μέσα παραγωγής, που απαιτούν μεγαλύτερη ενεργοποίηση της σκέψης, της συνείδησης, έστω και αν είναι αποβλακωτική, τυπική κλπ. Η εργασία. Παρόλα αυτά, για πρώτη φορά εμφανίζεται μια τάξη που μπορεί να σκέφτεται και βέβαια και να μορφώνεται και να εκπαιδεύεται. Σήμερα αυτό είναι πασιφανές, όχι ότι εκπαίδευσε από μόνη της και ραφερτεί το προλεταριάτο, αλλά είναι μια τάξη εκπαιδευμένων ανθρώπων, μορφωμένων, που για πρώτη φορά έχουν κάποιες γνώσεις της υποθετικών επιστημών. Δηλαδή πρέπει να αρχίσουν να ξέρουν ανάγνωση γραφή, μαθηματικό λογισμό, να έχουν κάποιες γνώσεις φυσιογνωσίας και κάποιες γνώσεις κοινωνίας, περί κοινωνίας. Γι' αυτό και αν ακόμα αυτή δεν είναι και τόσο εύκολο για αυτούς, γιατί υπάρχει ο υποειδωλωτικός καταμερισμός εργασίας να συλλαμβάνουν μια γενική κοινωνική θεωρία, ένα γενικό κοινωνικό σχέδιο του μέλλοντος, μπορούν όμως να διαβάζουν και μπορούν να κατανοούν. Και επίσης έχουν ένα ανώτερο επίπεδο οργάνωσης, συγκεντρώνοντας τα μεγάλα εργοστάσια. Μπορούν να συνεργαστούν πιο εύκολα, να καταλάβουν, είναι πιο εύκολο να προκύψει ταξική συνείδηση για να καταλάβουν το ότι στο μεγάλο εργοστάσιο καταλαβαίνουμε καλύτερα ότι έχουμε κοινή μοίρα από το να πούμε ότι είμαστε αγρότες, δουλοπάρικοι, σκόρπιοι σε μικρές αγροτικές κοινότητες. Μπορούν να καταλάβουν επειδή χειρίζονται και την τεχνολογία και τη δυνατότητα να χειραφετηθούν, βάζοντας αυτή την τεχνολογία μόνοι τους σε λειτουργία. Εμφανίζεται λοιπόν και μια τάξη που έχει τις πρωτόγονερα ισχυρές δυνατότητες συνειδητοποίησης των ταξικών της συμφερόντων ως συμφερόντων που είναι αντίθετα προς τα συμφέροντα των αφεντικών. Και που μπορεί, και αν ακόμα δεν είναι σε θέση, και αυτό δεν. Νομίζω ότι ο Μαξιμός το λέει με άνεση, επειδή είναι κάτι ευχάριστο. Δεν είναι σε θέση να παράγει από μόνη της στρατηγική, αλλά μπορεί να την παρακολουθεί. Μπορεί ως έναν βαθμό να τη συζητά. Και άρα μπορεί να είναι μια τάξη που μπορεί να σκέφτεται και το μέλλον και την προοπτική. Αυτές λοιπόν είναι οι υλικές προϋποθέσεις, σε συνάρτηση με τις οποίες ο Μαξιμός μπορούμε να πούμε ότι έχει μια επιστημονική τεκμηρίωση. Κάπως έτσι. Ωραία.
Τώρα θα πάω λίγο στο... στην Οκτωβριανή Επανάσταση. Ναι, βεβαίως. Το γράφεις και εσύ μες στο βιβλίο σου, γιατί το έχω διαπιστώσει και εγώ με τα δικά μου μάτια, εν μέρη. Ναι, γιατί... αυτό νομίζω είναι αυτονόητο. Έτσι, αυτονόητο. Αλλά το λέω μερικές φορές, γιατί... Όχι, είναι δεδομένο ότι όταν κάνουμε συζήτηση, πώς μπορεί κάποιος με αυθεντικό τρόπο να συμμετάσχει σε μια με τα δικά του μάτια. Ναι. Δεν γίνεται αλλιώς. Και το λέω και γιατί έχω άλλη ιδεολογική αφετηρία, γι' αυτό το θέτω έτσι. Ο Λένης στο κράτος και επανάσταση, αλλά και στις θέσεις του Απρίλη, εκτός όλων των άλλων, που είναι πράγματα που, που έχουν γραφεί λίγο πριν το ξέσπασμα της επανάστασης. Δεν είναι δηλαδή σε ένα μακρινό παρελθόν. Υποστηρίζει θέσεις που στην πορεία της επανάστασης είτε ακυρώθηκαν, είτε δεν πραγματοποιήθηκαν. Και στηρίχθηκε κυρίως στην αντίληψη του Μάρξ για την Παρισινή Κομμούνα. Βεβαίως. Ωραία. Βεβαίως, έτσι. Και τα επιτεύγματά της. Όποια επιτεύγματα έχει η Παρισινή Κομμούνα. Λοιπόν, αν ο Μάρξ, όπως ισχυρίζεσαι, κατά λανθασμένο τρόπο στηρίχθηκε σε κάποια συμπεράσματα στην Παρισινή Κομμούνα, ώστε να εξάγει ασφαλή πολιτικά συμπεράσματα, όσο ασφαλή μπορεί να είναι, και συμπεράσματα που έρχονταν σε αντίθεση από ό,τι καταλαβαίνω, λες, με την ιδέα του περί αναγκαιότητας ιδιοκτησίας των παραγωγικών δυνάμεων, ότι έπρεπε οι εργάτες να έχουν, ας πούμε, την ιδιοκτησία των παραγωγικών δυνάμεων. Και αν σκεφτούμε ότι και στην Παρισινή Κομμούνα, ας πούμε, οι εργάτες άφησαν, ξέρω εγώ, την Κεντρική Τράπεζα ανέπαφη. Ωραία. Βέβαια, έτσι ναι. Τότε γιατί πρέπει να θεωρήσει κάποιος ως μη διαπραγματεύσιμο κομμάτι της μαρξιστικής θεωρίας την αλλαγή ιδιοκτησίας των παραγωγικών δυνάμεων, αφού σε αυτή την περίπτωση ο ίδιος ο Μάρξ ακύρωσε τον εαυτό του, δηλαδή. Έγινε η Παρισινή Κομμούνα και ενώ ο ίδιος, ας πούμε, έλεγε ότι οπωσδήποτε η εργατική τάξη πρέπει να είναι κάτοχος των παραγωγικών δυνάμεων, να είναι ιδιοκτήτρια, όταν έγινε η Παρισινή Κομμούνα στα συμπεράσματα που έβγαλε, δεν το έθεσε αυτό καθόλου και το θεώρησε ως κάτι μεγαλειώδες. Και τελικά, δηλαδή, πού μπορεί να στηριχτεί κάποιος εν τέλει, ωραία, για να συγκρίνει προθέσεις, ιδέες και αποτελέσματα που προέρχονται από αυτές τις ιδέες, ας πούμε, αφού ο ίδιος ο Μάρξ. Πώς να σου πω, είναι σαν να αντέφασε τελικά με τον εαυτό του, ας πούμε, και ο Λένης στηρίχθηκε πάνω σε μια αντίφαση. Καλό το ερώτημα. Επίμαχο, μου αρέσουν αυτά τα ερωτήματα πράγματι. Γιατί πρέπει να βλέπουμε με μια. Στο βιβλίο προσπαθώ τουλάχιστον. Μπορεί κάτι να μου διαφεύγει, μπορεί πολλά να μου διαφεύγουν, αλλά ως πρόθεση τουλάχιστον έχω να μην κρύψω τα δύσκολα θέματα. Στο πλαίσιο βεβαίως των ζητημάτων με το οποίο καταπιάνουμε. Δεν καταπιάνουμε πολλά επίμαχα πολιτικά φαινόμενα. Δεν είναι μια γενική ιστορία, δεν είναι μια ολοκληρωμένη ιστορία. Αλλά σε αυτά τα θέματα που καταπιάνουμε, κυρίως με ζητήματα οικονομίας, σχέσεων παραγωγής κλπ., ιδιοκτησίων, ιδιοκτησίας, προσπαθώ τα σκληρά ζητήματα που αντιμετώπισε αυτό το πρώτο επαναστατικό εγχείρημα του 20ου αιώνα να μην τα αποφύγω. Με τι έχουμε να κάνουμε εδώ? Έχουμε να κάνουμε το γεγονός, το λέω κάπου με ένα παράθυμα του Engels, ότι την επόμενη της Επανάστασης οι επαναστάτες ανακάλυπταν ότι κατ' ουσίαν αυτό που έπραξαν δεν ήταν αυτό που επιθυμούσαν. Έχουμε να κάνουμε μια δυναμική κατάσταση. Η Επανάσταση είχε αυτή την ιδιομορφία. Αναφέρεται στο μέλλον. Η Επανάσταση, γιατί χρειάζεται η Επανάσταση? Γιατί δεν μπορεί με κανέναν άλλο τρόπο, σε κάποιες συγκεκριμένες ιστορικές καταστάσεις, και δεν προκύπτουν εύκολα οι επαναστάσεις, και δεν είμαι υπέρ της κατάχρησης του όρου. Απαιτείται μεγάλος σεβασμός προς αυτό. Είναι δραματικά γεγονότα, κορυφαία γεγονότα της ιστορίας, δεν συμβαίνουν κάθε μέρα. Και είναι γεγονότα που προσπαθούν να ανοιχνεύσουν ένα ριζικά διαφορετικό μέλλον. Όταν σε συγκεκριμένες δίκες όλες οι λύσεις του παρόντος δεν λειτουργούν. Εκεί στις επαναστατικές καταστάσεις φαίνεται πως μια κοινωνία δεν μπορεί με ό,τι έχει διαθέσιμο να δώσει λύσεις σε μεγάλες ανθρώπινες ανάγκες. Εκεί όμως, όταν αναφερόμαστε στο μέλλον, έχουμε και μια μεγάλη δοκιμασία όλων των προγενέστερων ιδεών αναφορικά με το μέλλον. Που ήταν ιδέες που διαμορφώθηκαν με βάση τι, αναπόθεση με βάση τις δυνατότητες του παρόντος, του τότε παρόντος. Και εκεί προκύπτει και ως έναν βαθμό η αντιστοιχία κάποιων ιδεών προς αυτό που γίνεται μετά, αλλά και η αναπόφευκτη αναντιστοιχία. Και η αναπόφευκτη αναντιστοιχία. Τώρα, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, στην εποχή του Μάρξ δεν υπήρξαν σοσιαλιστικά εγχείρηματα. Άρα μπορούσε να αναφέρεται σε αυτό. Υπήρξαν επαναστατικά εγχείρηματα, αλλά. Το πιο σημαντικό, το μοναδικό κατ' ουσίαν, πέρα από εξαγγελίες εργατών, ήταν η Κομμούνα του Παρισιού. Πολύτιμο. Και για την αναρχική σκέψη και για τη μαρξιστική. Αυτό ήταν. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Έτσι. Συνάμα, εφήμερο. Και όσον αφορά την αλλαγή των κοινωνικών σχέσεων, επειδή ήταν εφήμερο. Δεν μας έδωσε πολλά. Δηλαδή, είναι ένα άλλο πράγμα να ακούμε προθέσεις των νέων των κομμουνάρων και άλλο να δούμε πώς θα λειτουργούσε αυτό στην κλίμακα της κοινωνίας, όπου όλη η κοινωνία
όλοι οι άνθρωποι της, με ό,τι είχαν μέσα τους κλπ. Θα άρχισε αυτό να συμμετέχει και να εκδηλώνεται την επόμενη μέρα της Επανάστασης. Έτσι, όταν πραγματικά προσπαθούσαν να αλλάξουν τις κοινωνικές σχέσεις. Κάποιος το Παρίσι των Κομμουνάρων ήταν μια κοινωνία του προηγούμενου καθεστώτος. Mm-hmm. Άλλαξε λίγο σε επίπεδο διακυβέρνησης δηλαδή και είδαμε κάποιες προθέσεις, ένα σκεπτικό. Άρα και σε μια κατάσταση εξαιρετικά. Ας σταθεί ευάλωτη το ζήτημα της αντιμετώπισης του αντιπάλου. Δεν είχε λυθεί και εκεί έγιναν λάθη κλπ. Αυτό βλέπουμε στο Μάρξ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και εκεί τι κάνει, ενώ έχει και άλλες ιδέες για το μέλλον, εκεί αναπόφευκτα παρασύρεται από αυτό που έχει μπροστά του. Παρασύρεται. Και κυρίως όχι τόσο όσον αφορά τη σχέση ιδιοκτησίας, που εκεί έχει κάποιες γενικές ιδέες. Και ο Μάρξ και ο Έγκελς, και αυτό έχει ενδιαφέρον, όταν μιλούν για τη σχέση ιδιοκτησίας, πώς μια κοινωνία συνολικά, γιατί το στοίχημα του σοσιαλισμού δεν είναι εμείς ως εργαζόμενοι, 20 εργαζόμενοι σε ένα εργοστάσιο, να κάνουμε δικό μας το εργοστάσιο και οι άλλοι 20-30 εργαζόμενοι σε ένα άλλο εργοστάσιο ή 5 εργαζόμενοι σε μια μικρή επιχείρηση να κάνουν δική τους την επιχείρηση. Αυτό ακόμα δεν είναι σοσιαλισμός. Το ζήτημα είναι πως όλη η κοινωνία συλλογικά θα ιδιοποιηθεί τις παραγωγικές δυνάμεις. Θέλω να τονίσω, αυτό το ξέρει ο Μάρξ. Γιατί αυτή είναι η διαφορά του με τον Μπρουτόν. Γιατί αν πούμε ότι εμείς 20 εργαζόμενοι έχουμε δικό μας το εργοστάσιο και μεταξύ μας έχουμε πολύ καλές, πολύ συντροφικές σχέσεις και πολύ δημοκρατικές και συνεδριάζουμε κάθε μέρα. Σε ό,τι αφορά τη βιομηχανία, αυτό που πραγματικά γίνεται σε κάθε εργοστάσιο δεν αποφασίζεται πλήρως από αυτούς που είναι σε αυτό το εργοστάσιο, γιατί έχουμε μια πληθώρα δεσμών με πολλούς άλλους παραγωγικούς οργανισμούς. Mm-hmm. Άρα αυτό που γίνεται στο εσωτερικό μας, σε μεγάλο βαθμό δεν εξαρτάται από το εσωτερικό μας, αλλά εξαρτάται από το τι θα κάνουν πάρα πολλοί άλλοι. Αν πούμε ότι εμείς είμαστε μια καλή ομάδα συντρόφων κλπ. Και το διαχειριζόμαστε από το εργοστάσιο, δεν σημαίνει ότι ακόμα είμαστε σοσιαλιστική επιχείρηση. Γιατί ανακύπτει το ερώτημα πώς θα ρυθμίσουμε τους δεσμούς μας με τους πολλούς άλλους. Και εδώ δεν έχει να κάνει μόνο με το να δηλώσουμε τις προθέσεις μας. Γιατί έχουν προθέσεις και οι άλλοι. Γιατί από αυτούς παίρνουμε ανταλλακτικά, δίνουμε προθεσίλες το ένα το άλλο, πατέντες, οτιδήποτε. Πρέπει να διασφαλίσουμε ένα συντέριασμα πληθώρας παραγωγών με μεγάλη ακρίβεια και μεγάλη πειθαρχία. Γιατί εγώ μπορεί να λέω ότι θα ανταποκριθώ σε αυτό που χρειάζεται ο διπλανός μου. Αλλά αν ανταποκριθώ εκτός του αναγκαίου χρόνου και αν ανταποκριθώ με ένα αποτέλεσμα που δεν είναι ποιοτικό, τον άλλο θα του προκαλέσει πλήγμα, τον καταστρέψει. Άρα χρειάζεται μια συμφωνία μεγάλης κλίμακας, με μια ακρίβεια και με μια πειθαρχία στην εκπλήρωσή της. Έτσι. Άρα λοιπόν αυτό είναι το σύστημα το ιδιοκτησιακό και αυτό και ο Μάρξ κινείται προς μια αντίληψη κράτους. Δηλαδή θεωρεί ότι δεν το πολύ εξηγεί αυτό, αλλά το θεωρεί δεδομένο. Και ο Έγκελς και ο Μάρξ το δηλώνουν αυτό, ότι είναι ένα άλλο κράτος. Αλλά χρειάζεται ένας μηχανισμός διεύθυνσης. Λίγο πολύ διαισθανόμενοι ότι η άμεση παραγωγή αυτό το πράγμα θα δυσκολευτούν να το διασφαλίσουν. Από εκεί πέρα τίθεται το ερώτημα: Ποιο κράτος. Έχει το σκεπτικό το Μάρξ. Εντάξει, υπάρχει ένα σκεπτικό στο βασικό Μάρξ και το κράτος. Αλλά και ως παράδειγμα, πολλές φορές η σκέψη των ανθρώπων μπορεί να έχει κάποιο γενικό σχήμα, αλλά βλέπει και κάποια καινούργια πράγματα που μπορούν να δώσουν ιδέες. Και βλέπει πάλι σε κομμάτι. Όμως εκεί. Η ιστορία θα αποδείξει πολλά πράγματα. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Λένιν στο κράτος και επανάσταση. Έχω συμμετάσχει σε διάφορες συζητήσεις. Έχω ακούσει και το εξής, ότι εκεί πέρα ο Λένιν ακολουθεί τους αναρχικούς. Κάποιος θα έλεγα, μπορεί να πειράζεται. Έχει κυρίως με τον Κροπότκι. Έτσι, δηλαδή, σε για ένα διάστημα οι σχέσεις είναι με τον Κροπότκι. Ναι. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι ο Λένιν ακολουθεί τον εμφύλιο πόλεμο στην Γαλλία. Το Μάρξ. Τα ίδια πράγματα λέει, δεν λέει κάτι άλλο λένε. Δεν νομίζω ότι ο Λένιν στο κράτος και επανάσταση έχει κάποια δικά του πράγματα. Σαν ένα κείμενο να είχε πει. Όχι. Εκεί πέρα επαναλαμβάνει αυτά. Αυτά επαναλαμβάνει και, είναι εντυπωσιακό. Έχει και μια αυτοπεποίθηση γιατί η επανάσταση μεταξύ μας και μεταξύ των Πολσεβικών ήταν τόσο σίγουροι όλοι για την επανάσταση. Δεν ήταν εύκολο πράγμα. Ο Λένιν φαίνεται να έχει μια ισχυρή. Η επανάσταση χωρίς βούληση δεν γίνεται. Η επανάσταση απαιτεί βούληση. Αλλά η βούληση. Αν μιλάμε για ανθρώπους που ξέρουν τι κάνουν και έχουν και την ευθύνη αυτών που κάνουν, απαιτεί και μια συνειδητοποίηση. Δεν μπορεί να είναι μια βούληση τυφλή. Έτσι. Τυφλή βούληση έχουν οι φασίστες. Χωρίς βούληση δεν γίνεται αυτό. Αλλά η βούληση προϋποθέτει συνειδητοποίηση. Δηλαδή κατανόηση ότι ξέρω αυτό μπορεί να μου βγει. Και φαίνεται ο Λένιν στο κράτος και επανάσταση να έχει μια ακλόνητη βεβαιότητα ότι αυτό μπορεί να λειτουργήσει. Έτσι. Αλλά εδώ προκύπτει αυτό ο νόμος, τον αποκαλούν νόμο των ορίων της επανάστασης. Η επόμενη μέρα. Αποκαλύπτει πράγματα που τελικά δεν τα είχε αντιληφθεί πολύ ο Μάρξ και σήμερα μπορούμε πλέον να. Σήμερα, σαφώς, για να μην κάνουμε τους έξυπνους, οφείλουμε να το κάνουμε αυτό, αλλά με μια ταπεινοφροσύνη, αναγκαία ταπεινοφροσύνη. Να πούμε ότι κοιτάξτε, να δείτε, ο Μάρξ τα λέει αυτά, αλλά το ιστορικό του παράδειγμα δεν το επέτρεπε
να διατυπώσει με τόση έτσι σαφήνεια. Και αυτοπεποίθηση αυτά. Και ο Λένιν τα λέει αυτά και αναπόφευκτα καταλαβαίνουμε αυτό, ότι οι άνθρωποι είναι δέσμοι της εποχής τους. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, η επόμενη μέρα, μόλις έτσι ξημέρωσε η επόμενη μέρα, η πραγματικότητα ήταν πολύ διαφορετική και σε μεγάλα ζητήματα. Σε μεγάλα ζητήματα. Και ο ίδιος ο Λένιν, ενώ στο κράτος και επανάσταση λέει αυτά, ένα πολύ ενδιαφέρον έργο του Λένιν είναι τα τρέχοντα ζητήματα της Σοβιετικής εξουσίας. Πολύ ενδιαφέρον. Εγώ προτείνω δηλαδή πραγματικά για τους ανθρώπους που ασχολούνται με τη σοσιαλιστική σκέψη και με την επανάσταση να διαβάσουν προσεκτικά, όπως έχει σημασία να διαβάζει κανείς με ακρίβεια. Τι λέει ο Λένιν στο κράτος και επανάσταση, και τι λέει ο Λένιν στα τρέχοντα ή προσωρινά ζητήματα της Σοβιετικής εξουσίας, όπου εκεί πέρα και ο τόνος και οι εμφάσεις αλλά και τα συμπεράσματα είναι πολύ πολύ διαφορετικά. Γιατί άραγε. Γιατί, και αυτό είναι ένα από τα πολύ δραματικά στοιχεία της επανάστασης. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει πράγματα που δεν τα είχαν αντιληφθεί και εμφανίζεται η σύγκρουση μεταξύ των στόχων της επανάστασης που πάνε πολύ μακριά. Δηλαδή, από μια γενική θεωρητική σκοπιά, μπορώ να πω το κράτος και επανάσταση είναι σωστό. Mm-hmm. Από μια γενική, και άμα το βάλουμε σε χρονικές κλίμακες, πάνε πολύ μετά. Ο στόχος μπορεί κανείς να πει ότι είναι σωστός. Σωστός. Δεν είναι και τίποτα. Θεωρώ δηλαδή ότι αν κάποιος επαναστάτης παραιτηθεί από τις ιδέες του κράτους και επανάσταση, δεν έχει νόημα να επιδιώξει την επανάσταση. Δηλαδή, αν θεωρήσει ότι αυτός ο στόχος δεν είναι εφικτός, πραγματικά παραδοθούμε σε σύγχρονη κοινωνία. Αλλά σε ποια χρονική κλίμακα? Η επόμενη μέρα δεν ήταν η χρονική κλίμακα ενός κάποιου μέρατος, ήταν η κλίμακα της Ρωσίας. Της τότε Ρωσίας. Που ήταν μια κλίμακα κατάρρευσης της οικονομίας, κατάρρευσης κυριολεκτικά, κατάρρευσης της οικονομίας. Οι αντίπαλοι τους ήθελε. Υπάρχει ιδέα της πολιτοφυλακής. Καταργείται ο στρατός, καταργείται η αστυνομία. Ένοπλη δύναμη, ο ένοπλος λαός. Ο Λένιν το λέει. Εργάτης, συνάμα υπάλληλος, γιατί ασχολείται με την καταγραφή και τον έλεγχο, και συνάμα στρατιώτης, πολιτοφύλακας. Έλα όμως που την επόμενη μέρα πήγανε και είπανε στους Γερμανούς: εμείς θέλουμε ειρήνη. Ήταν η πολιτική των Πολσεβίκων, μα γι' αυτό και του στήριξε ο λαός για την επανάσταση. Τέρμα πόλεμος. Όλοι οι άλλοι αριστερά ήταν υπέρ του πολέμου μέχρι τελική νίκη. Θέλουμε ειρήνη. Και δήλωναν χωρίς προσαρτήσεις. Και λένε στους Γερμανούς: θέλουμε ειρήνη. Οι Γερμανοί πολεμούν με την Αντάντ στο δυτικό του μέτωπο, στο ανατολικό. Βλέπουν ότι η Ρωσία είναι αδύναμη, το μέτωπο έχει καταρρεύσει. Ωστόσο έχει καταρρεύσει και τι κάνουν οι Γερμανοί. Κάνουν ειρήνη, επιτίθενται σε όλο το μέτωπο. Και με μεγάλη ευκολία θα μπορούσαν να πάρουν και την Πετρόπολη. Και οι πολιτοφυλακές, η κόκκινη φρουρά, καταραίει. Δυστυχώς. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα έτσι με μια. Να βλέπουμε τη σκληρή πραγματικότητα, όσο σκληρή και να είναι, πολιτοφυλακές εναντίον τακτικού στρατού, σε μια εποχή που αρχίζει και εκβιομηχανίζεται. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό ότι είναι τακτικό στρατός με χειροκίνητα μέσα πολέμου, του φέκη, σπαθή κλπ. Είναι στρατός πλέον βιομηχανικός. Που απαιτεί, για να λειτουργήσει αυτό ο στρατός, απαιτεί ειδικότητες. Άρματα μάχης, πυροβολικό, ανθρώπους που ξέρουν να μετρούν, να υπολογίζουν. Αυτά δεν χρησιμοποιούνται. Ένας απλός προλετάριος δηλαδή. Με τις γνώσεις του προλεταρίου, χωρίς εκπαίδευση, δεν μπορεί να τα θέσει σε λειτουργία. Και ο αντίπαλος επιτίθεται έτσι. Αυτό θα είναι ένα δραματικό ζήτημα του 20ου αιώνα. Πολύ δραματικό, πολύ σκληρό ζήτημα. Το είδαμε στον Ισπανικό έφλιο, το είδαμε. Mm-hmm. Και αγάπη τα ψέματα, η Επανάσταση ξέρει πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, πολλοί λαοί, κυρίως του Τρίτου Κόσμου, έχουν την εμπειρία των ηρωικών εξαγέσεων απέναντι όμως σε στρατούς που πειθαρχούν, οι κοινωνίες των οποίων δεν είναι σε αποσύνθεση ώστε να καταρρεύσει και ο στρατός, οι οποίοι ήσταν λόγω της υπεροχής των όπλων. Με κοινική αποφασιστικότητα καταστρέφουν τις εξεγέρσεις. Και πράγματι στον 20ο αιώνα φάνηκε. Ο στρατός πολιτοφυλακή δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Ο στρατός δηλαδή, τι σημαίνει στρατός πολιτοφυλακή? Ότι στην καθημερινότητα του ο άνθρωπος δεν εκπαιδεύεται για να πολέμησει. Και κάποια στιγμή, κάπου σε κάποιες διαδικασίες, παίρνει και κανένα όπλο και κάνει και κάποια εκπαίδευση. Δεν είναι εξειδικευμένος. Η χρήση των βιομηχανικών μέσων πολέμου απαιτεί εξειδίκευση. Και η εξειδίκευση όταν συγκροτείς ένα μεγάλο στρατιωτικό οργανισμό. Όπου υπάρχει καταμερισμός εργασίας, όπου υπάρχουν πολλά συστήματα και υποσυστήματα μαζί, δίνει δύναμη. Mm-hmm. Δίνει δύναμη. Τι κάνουν λοιπόν, και αυτό ήταν πραγματικά, αυτό ήταν και ένα πολύ βασικό ζήτημα της ρήξης με τους αναρχικούς. Με τους οποίους μαζί και με τους αριστερούς, και με τους αναρχικούς, αυτές οι τρεις δυνάμεις κάνουν την εξέγερση στην Πετρούπολη. Και για ένα μικρό διάστημα είναι μαζί. Ο κόκκινος στρατός, η κόκκινη φρουρά γίνεται κόκκινο στρατός. Και αυτό οδηγεί ήδη τον Απρίλιο του 18, έχουμε την πρώτη ρήξη. Αυτό είναι νόμος της Επανάστασης. Το είδαμε στη Γαλλική Επανάσταση, το βλέπουμε και εδώ. Οι στόχοι της Επανάστασης, όταν αρχίζουν να δοκιμάζονται στην ιστορία, αρχίζουν πλέον να βλέπουν τους περιορισμούς, τους αναπόφευκτους, το μέτρο τους. Εκεί πέρα υπάρχει το πολύ δραματικό. Γι' αυτό και αυτό εκδηλώνεται αναπόφευκτα συγκρουσιακά, πιστεύω.
αν δεν υπάρχει πίστοση χρόνου, δεν υπάρχει μια ομαλή κατάσταση. Όταν υπάρχει κατάσταση έκτακτη, εκδηλώνεται και συγκρουσιακά. Τι, η συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας των υποχωρήσεων. Δηλαδή το επαναστατικό πρόγραμμα, όταν συγκροτείται, έχει μια τάση να κοιτάει το μέλλον. Αλλά αυτό όμως δεν εφαρμόζεται σε ένα αφηρημένο μέλλον, εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες συνθήκες. Όπου εκεί πέρα υπάρχει το εξής δίλημα, η συνοβατία επανάσταση μεταξύ αναγκαίων ελιγμών και υποχωρήσεων για να επιβιώσουν κάποια ζητήματα, κάποιοι στόχοι της επανάστασης, και ελιγμών και υποχωρήσεων που οδηγούν σε προδοσία καθολική της επανάστασης και σε τελική ήττα. Ποιος μπορεί να κάνει το διαχωρισμό, πόσο εύκολο να γίνει ο διαχωρισμός, ποιος μπορεί με ηρεμία και σαφήνεια να πει ποια υποχώρηση είναι αναγκαία για να επιβιώσει η επανάσταση. Αναπόφευκτη, γιατί ο στόχος μας είναι πολύ μακριά από αυτό που είναι μπροστά μας. Και ποια υποχώρηση, γιατί και αυτό απαιτεί πολύ μεγάλη προσοχή, μας οδηγεί σε μια καθολική παραίτηση και ήττα. Αυτό σε συνθήκες εξαιρετικά συγκρουσιακές πάντα οδηγεί σε διασπάσεις του ίδιου του στρατοπέδου της επανάστασης. Και αυτό συνδέεται ακριβώς με το ότι οι θεωρίες, οι ιδέες, οι οποίες αποτελούν πεμπτουσία, οι οποίες μας έδιναν βεβαιότητα ότι μπορούμε να προχωρήσουμε, όταν μπαίνουν στην ιστορία, αναπόφευκτα γνωρίζουν περιορισμούς και αναπόφευκτα βιώνουν την ανεπάρκειά τους. Mm-hmm. Δηλαδή ότι ο μαρξισμός τελικά, ο μαρξισμός, και όχι μόνο η αναρχική σκέψη, ο μαρξισμός μέσα από τις δικές του αναλύσεις, είδε αυτή την ανεπάρκεια, αυτό ήταν αναπόφευκτο. Mm-hmm. Και στο ζήτημα λοιπόν του στρατού, και στο ζήτημα μετά, εντάξει, ο εργάτης. Διευθυντής. Ο εργάτης δηλαδή διοικητικό προσωπικό. Ότι ο υπάλληλος, ο διοικητικός υπάλληλος είναι ανταλλάξιμος με τον όποιο εργάτη. Το λέμε. Το λέει ο Μάρξ. Ότι θα εκλέγονται όλοι οι διοικητικοί υπάλληλοι. Όλος ο διοικητικός μηχανισμός κατ' ουσία θα εκλέγεται. Και θα είναι άμεσα ανακλητός. Και θα έχουν τους ίδιους μισθούς. Το μισό του μέσου εργάτη, βεβαίως. Κατ' ουσία τι σημαίνει. Άμεσα ανακλητός. Σημαίνει άμεσα ανταλλάξιμος. Θα μπορώ να πάω στιγμή να βρω δηλαδή. Να βρω ανθρώπους για να τους βάλω στον κρατικό μηχανισμό. Έλα όμως που αυτό τώρα είναι σε μια Γαλλία που είναι κατ' ουσίαν προβιομηχανική. Και εκεί είναι άλλο ζήτημα. Εκεί φαίνεται, ενώ ο Μάρξ έχει αναλύσει το βιομηχανικό καπιταλισμό στην περίπτωση της Αγγλίας, στη Γαλλία είναι σαν να μην το βλέπει. Τι να μην βλέπει δηλαδή, ότι η βιομηχάνηση οξύνει ακόμη περισσότερο. Και αυτό και είναι ένα θέμα, αν η βιομηχανική κοινωνία που μας επιτρέπει να θέσουμε το ζήτημα του σοσιαλισμού είναι επαρκής για μια ασφαλή ολοκλήρωση. Αφού του εγχειρήματος. Η εκβιομηχάνηση γνωρίζει μια όξυνση του υποδουλωτικού καταμερισμού εργασίου. Γιατί έχει εργάτες. Και αυτό πρέπει να δεις όταν λες για τους εργάτες. Ποιοι είναι αυτοί. Έχει εργάτες που από τη μια πλευρά εξειδικεύονται με τον πιο φρικτό τρόπο. Δηλαδή είναι ο εργάτης ως εξάρτημα της μηχανής που κάνει τι. Μια κίνηση ή δύο κινήσεις. Τσάρλι Τσάρλι, μοντέρνη καιρή. Εκεί χρειάζεται ένα σώμα ανθρώπινο να κάνει μόνο αυτή την κίνηση. Όλα τα έχει κάνει η μηχανή. Αλλά το σώμα ακόμα παραμένει αναγκαίο. Υπάρχει ο τεχνίτης που αρχίζει πρέπει να κάνει συντήρηση της μηχανής, είναι πιο εξειδικευμένος. Υπάρχει ο μηχανικός που εποπτεύει τις χημικές ή άλλες διαδικασίες της παραγωγής. Υπάρχει ένας άλλος που σχεδιάζει τη μηχανή. Υπάρχει ένας άλλος που σχεδιάζει ή οι άλλοι σε μια ολόκληρη περιφέρεια τις υποδομές, συγκοινωνίες, επικοινωνίες κλπ. Και η εξειδίκευση αυξάνει. Και η γνώση, η εξειδίκευση. Αν η εξειδίκευση είναι απλά θέμα εμπειρίας, δηλαδή παίρνω κάποιον και σε βάζω σε ένα άλλο πόστο και με αυτές τις γνώσεις που έχεις τα καταλαβαίνεις αυτά τα πράγματα που γίνονται στο άλλο πόστο και τα μαθαίνεις. Αν όμως για να μπορέσεις να καταλάβεις τι γίνεται άλλο χρειάζονται 4, 5, 6 χρόνια ανώτερων σπουδών, εκεί δηλαδή και οι ανάγκες διοίκησης αυξάνουν πολύ και στον καπιταλισμό ήδη αυξάνουν. Πόσο μάλλον σε μια κοινωνία όπως η Σοβιετική που επιχειρεί πλέον να συρρυκνώσει πάρα πολύ τις εμπορικές σχέσεις, πάρα πολύ τις συρρυκνώνει. Σε κάποιες περιόδους προσπάθησαν να προχωρήσουν πάρα πολύ εδώ πέρα. Με αποτέλεσμα όλα αυτά να αντικατασταθούν από ένα διοικητικό έργο πρωτόγνωρο. Για να μην πω τώρα βεβαίως η εργατική τάξη του 18, του 20 ποια ήταν, αλλά ακόμα και του 30, ακόμα και του 50. Η εργατική τάξη της πληθώρας των άμεσων παραγωγών να μην μπορεί αντικειμενικά να παρακολουθήσει αυτές τις διευθυντικές διαδικασίες. Είναι ανταλλάξιμη λοιπόν. Μπορείς από τον οποιοδήποτε που ασχολείται με διευθυντικές διαδικασίες, γιατί τα όργανα σχεδιοποίησης γίνονται πολλά. Σχεδιοποίηση σημαίνει μέτρηση, υπολογισμό, γνώση των τεχνολογικών εξελίξεων, γνώση των πηγών ενέργειας και των ιδιωτών, γνώση πάρα πολλών παραγόντων. Μπορεί κανείς να πει ότι ξέρεις, εγώ αυτό το πράγμα ανά πάσα στιγμή, ή έστω και με κάποιους μικρούς όμως χρονικούς περιορισμούς, μπορώ αυτό να τον πάρω και να βάλω εκεί πέρα τον εργάτη. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που εδώ πέρα επίσης έσπασαν τα δόντια τους οι Μπολσεβίκοι και οι Επανάστες. Γιατί αυτό είναι πραγματικά ρίσκο. Αν τώρα δεν είναι άμεσα ανταλλάξιμος και αυτό σιγά σιγά διαπιστωθεί. Η επόμενη συνέπεια. Αν δεν είναι ανταλλάξιμος. Οι διευθυντές και οι όποιοι διοικητές, τι είναι. Είναι τίποτα ηθικά ανώτερα όντα και
Αν το δούμε ρεαλιστικά και τίποτα έτσι, έτοιμοι κομμουνιστές και πάνω, δεν είναι. Είναι στην πλειονότητα τους συνηθισμένοι άνθρωποι που όταν το παραγόμενο προϊόν δεν φτάνει για να ζήσουν όλοι καλά, επειδή μπορούν, θα αξιοποιήσουν τη θέση τους και αν ακόμα όχι για να διασφαλίσουν ιδιοκτησιακά δικαιώματα, αλλά για να ζητήσουν παραπάνω, να το πω χοντρά. Φράγκα. Και τι κάνει ο Λένιν που ήταν έτοιμος να πληρώσει, το λέει ξεκάθαρα, έτσι, τον όποιο διοικητικό υπάλληλο σε μια κοινωνία που αρχίζει να γίνεται όλο και περισσότερο βιομηχανική, με το μισθό του μέσου εργάτη, την επόμενη μέρα αναγκάζεται να πληρώσει τους αστούς ειδικούς, που και ιδεολογικά ήταν όλοι από το παλιό καθεστώς, να τους πληρώσει πολλά. Γιατί δεν υπάρχει βιομηχανία, έχουν καταρρεύσει τα πάντα. Πάνε στα υπουργεία και έχουν φύγει όλοι οι υπάλληλοι, κάνουν απεργία, κανείς δεν στηρίζει τους Βολσεβίκους και δεν λειτουργεί τίποτα. Θέλουν λογιστές, θέλουν μηχανικούς, θέλουν χημικούς, θέλουν κάποιους, λες, οικονομολόγους, γεωπόνους, θέλουν αξιωματικούς στο στρατό που να μπορούν να στήσουν, να φτιάξουν πυροβολικό το ένα το άλλο. Και ένα μέρος αυτών των υπαλλήλων του παλιού καθεστώτος, που με κάτω πάλι στέκες με μεγάλη άνεση από το σπίτι με μια σφαίρα στο κεφάλι, τους πληρώνουν μεγαλύτερος μισθός. Είναι πικρό αυτό, είναι χαστούκι αυτό. Το κάνουμε άνεση, όχι. Δεν υπάρχει μόνο η ρήξη εδώ πέρα μεταξύ Μπολσεβίκων και Αναρχικών, οι οποίοι κάνουν τη μαύρη φρουρά, έτσι, τον Απρίλιο. Όταν η κόκκινη φρουρά, στην οποία συμμετέχουν οι Αναρχικοί, έτσι, γίνεται κόκκινο στο Αναρχικοί, λένε, όπα, εμείς δεν ακολουθούμε και κάνουμε τη μαύρη φρουρά. Είναι ρήξη μέσα στις δυνάμεις της Επανάστασης. Ναι. Λίγο μετά θα έρθει και με τους αριστερούς εσέρους. Δραματική ρήξη. Αλλά είναι ρήξη και στο εσωτερικό των Μπολσεβίκων. Η πρώτη αντιπολίτευση αρχές του 18. Οι αριστεροί κομμουνιστές. Γιατί σιγά σιγά και μεταξύ των Μπολσεβίκων αρχίζουν οι διασπασμοί και μεταξύ να πω και κάτι ακόμα. Αν δεν ήταν ο Λένιν που έχει τόσο μεγάλο κύρος, όσο ακόμα εσύ, τόσο πραγματικά μεγάλο. Δηλαδή όλοι θεωρούν ότι το τελευταίο λόγο τον έχει ο Λένιν, δηλαδή υπάρχει ένα φοβερό κύρος στη σκέψη, ας του λένε. Πολύ εύκολα, νομίζω, πιο πριν θα άρχιζαν μεταξύ τους οι Μπολσεβίκοι να ξεκυλιάζουν ο ένας τον άλλο. Mm-hmm. Έτσι. Γιατί για τους αριστούς κομμουνιστές, όλες αυτές οι αλλαγές, το πρέσβη και αυτές οι αλλαγές, οι δικοί στο στρατό, είναι προδοσία. Είναι προδοσία. Μετά θα έρθουν και άλλες αντιπολιτεύσεις. Θα έρθει η εργατική αντιπολίτευση. Θα έρθει μετά, εντάξει, η αριστερή αντιπολίτευση. Και παραμένει νομίζω το κύρος του Λένιν, γι' αυτό και οι επιμέρους παρατάξεις δεν τολμούν να βγουν μπροστά όταν ο Λένιν λέει το δικό του λόγο, όποιος και αν είναι αυτός, όσο ορθός και αν είναι, πάντα στον ένα τον άλλο βαθμό λειτουργεί ισορροπιστικά. Ναι. Εξορροπεί τις τάσεις κλπ. Κατά τα άλλα, η δυναμική ξεκαθαρίσματος λογαριασμών, όταν εγώ θεωρώ ότι η άλλη άποψη είναι προδοσία της Επανάστασης. Σε συνθήκες που δεν υπάρχει και πολύς χρόνος να καθίσουμε έτσι να τα κουβεντιάσουμε. Δεν υπάρχει πίστος, γιατί υπάρχει ο αντίπαλος. Θεωρώ ότι ό,τι κάνω, ο ένας θεωρεί ότι αυτό που κάνω είναι για να αντιμετωπίσω τον αντίπαλο και ο άλλος θεωρεί ότι αυτό που κάνεις, έτσι, είναι υπέρ του αντίπαλου. Αν ο αντίπαλος είναι πολύ δυνατός και πολύ και μας πιέζει, δεν έχουμε χρόνο. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, το είδαμε στην Γαλλική Επανάσταση, στις μεγάλες επανάστασεις, αυτά δυστυχώς γίνονται με βίαιο τρόπο. Είναι ποιος ποιον. Και μετά φαίνεται τελικά και η ιστορία γράφει ποιος είχε τελικά δίκιο. Πολλές φορές δεν γίνεται έτσι εύκολα αυτό. Και μια τελευταία πινελιά για να δείξω έτσι μια. Επειδή είναι σύνθετα αυτά τα θέματα, προσπαθώ και υπάρχουν και άλλες απόψεις που δεν συμπίπτουν με τη δική μου. Γι' αυτό και έχω μια τάση λίγο να λέω περισσότερα. Εδώ πέρα λοιπόν φαίνεται ακριβώς αυτό το αναπόφευκτο. Η αντιστοιχία αλλά και η μεγάλη δραματική αναντιστοιχία των επαναστατικών σχεδίων προς την πραγματικότητα που βλέπουν, όπου χρειάζεται πλέον η αναπροσαρμογή για να επιβιώσει το εγχείρημα, η απαραίτητη, η αναγκαία ελιγμή, οι αναγκαίες υποχωρήσεις. Και εκεί πέρα ανακύπτει το δραματικό σήμα του μέτρου. Σε ποιο βαθμό η υποχώρηση είναι για την επιβιώσει η Επανάσταση, σε ποιο βαθμό η υποχώρηση οδηγεί στην ήττα της Επανάστασης. Μια ακόμη πινελιά σε αυτή την εικόνα, για να δείξω ότι αυτά γίνονται με βίαιο τρόπο και όταν ακόμα οι δυνάμεις που ασκούν βία εναντίον των άλλων είναι ειλικρινείς. Θα πω το εξής. Οι αριστεροί εσέροι, οι εσέροι γενικότερα, οι οποίοι θα γίνουν δεξί μετά, έχουν στις τάξεις τους λαμπρούς επαναστάτες. Είναι μια εμπειρία ανθρώπων που έχουν γνωρίσει την εξορία, τη Σιβηρία. Έχουν μεγάλες μορφές. Και η αριστερή εσέρι που θα ακολουθήσουν τους Μπολσεβίκους στο εγχείρημα αυτό. Όμως, μετά τον Μπρέσλι Τόφ, τι θεωρώ. Ότι οι Μπολσεβίκοι πρόδωσαν την Επανάσταση. Έτσι. Και τον Ιούλιο του 18 θα δολοφονήσουν τον Γερμανό πρέσβη στη Μόσχα. Θα επιχειρήσουν μια άτσαλη βεβαίως εξέγερση στη Μόσχα. Θα συλλάβουν μέλη της Τσακά. Και θα θέσουν το ζήτημα κατ' ουσίαν θεωρώντας ότι οι Μπολσεβίκοι πρόδωσαν την Επανάσταση. Για αυτούς οι Μπολσεβίκοι πρόδωσαν την Επανάσταση. Και κάτι ακόμα. Δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει να πολεμήσουν τους Γερμανούς. Τέρμα, καμιά ειρήνη με τους Γερμανούς. Και κάτι ακόμα. Η Φάνη Καπλάν είναι μια ηρωική μορφή των αριστερών εσέρων. Ειλικρινώς σκεπτόμενη,
ήδη θεωρεί ότι ο Λένιν είναι προδότης. Και τον Αύγουστο του 18 θα προσπαθήσει να του φυτέψει μερικές σφαίρες και να τον καθαρίσει. Έτσι. Το κάνει με ειλικρίνεια, το κάνει. Θεωρώ ότι είναι καταστροφική αυτή η λογική. Αλλά πέρα αυτού, είναι δεδομένο ότι το κάνει με ειλικρίνεια. Να πώς φαίνεται το γεγονός ότι σε τέτοιες συνθήκες λειτουργεί αυτό που λέω αποκαλώ νόμος των ορίων της Επανάστασης. Ένας νόμος που απαιτεί απαραίτητη οπωσδήποτε την ανίχνευση των ορίων και την προσαρμογή του επαναστατικού σχεδίου. Χωρίς προσαρμογή, κανένα επαναστατικό σχέδιο δεν μπορεί να λειτουργήσει, να γίνει ιστορική πράξη. Αλλά αυτός ο νόμος των ορίων σε συνθήκες μεγάλων επαναστατικών και εξαιρετικά συγκρουσιακών γεγονότων εκδηλώνεται διαμέσου της διάσπασης του επαναστατικού στρατοπέδου. Το επαναστατικό στρατοπέδο αρχικά έχει τρεις δυνάμεις, έτσι, Μπολσεβίκη, Αναρχική, Αριστερή, εσύ. Της διάσπασης. Και της διάσπασης και της κάθε δύναμης στο εσωτερικό της. Και της δύναμης που απομένει μέχρι τέλους των Μπολσεβίκων. Έχουμε πλέον διαφορετικές παρατάξεις, διαφορετικά κόμματα εντός του ίδιου κόμματος. Έτσι, αυτός ο νόμος των ορίων απαιτεί οπωσδήποτε προσαρμογή σε μια εξαιρετικά ασταθή, αβέβαιη ισορροπία και σχέση μεταξύ της προσαρμογής που υπηρετεί την Επανάσταση και της προσαρμογής και της υποχώρησης που την υπονομεύει. Ωραία. Τώρα με όλα αυτά που είπες, θέλω να σου θέσω, μάλλον θα είναι 2-3 ερωτήματα μαζεμένα. Βεβαίως. Το ένα είναι το εξής. Παρατήρησα στο βιβλίο σου ότι χρησιμοποιείς πολύ συχνά τη λέξη αναπόφευκτα, αναπόδραστα κτλ. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Δεν είναι αυτή η λέξη ως έννοια και ως περιεχόμενο όταν αναφερόμαστε σε τέτοια μεγέθους γεγονότα και προσπαθώντας να εξηγήσει κάποιος τις αντιφάσεις τους. Δεν θυμίζει λίγο μεταφυσική. Δηλαδή, αν όλα είναι αναπόφευκτα και αναπόδραστα, τότε δεν υπάρχει νόημα. Θα είναι μια ζωή αναπόφευκτα και αναπόδραστα, οπότε θα πηγαίνει οτιδήποτε που το σκεφτόμαστε κάπως, τελικά θα πηγαίνει προς τα κάπου αλλού από εκεί που το σκεφτόμαστε. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι σκέφτομαι μερικές φορές ότι μάλλον η Σοβιετική Ένωση, έτσι όπως ονομάστηκε, είναι άποψή μου αυτή. Βεβαίως. Δεν θα έπρεπε να λέγεται Σοβιετική Ένωση, γιατί έχω την εντύπωση ότι τα πρωτόλια Σοβιέτ όπως εμφανίστηκαν και με το περιεχόμενο που είχαν εξαφανίστηκαν. Έχω την εντύπωση ότι οι Μπολσεβίκοι τα καπάκωσαν, δηλαδή ότι κάνουν τη δουλειά τους μέσω των Σοβιέτ. Το δεύτερο είναι αυτό, τι πιστεύεις εσύ γι' αυτό. Και το τρίτο είναι σε σχέση με αυτά που έλεγες με την εργατική τάξη και τους εργάτες, τα εργοστάσια και τις εξειδικεύσεις κτλ. Τελικά μέσα σε όλο αυτό το πράγμα έτσι, που έγινε στη Σοβιετική Ένωση, ο άνθρωπος ως οντότητα. Πού ήταν, πού βρέθηκε, τι έγινε με αυτόν τον άνθρωπο. Ωραία, να στο πάρουμε με τη σειρά, πράγματι. Θα θυμάσαι. Θα μου τα θυμίσεις εσύ, ωραία. Αν κάτι ξεχάσω. Αναπόφευκτα, αναπόδραστα. Ναι, δίνω έμφαση σε αυτό, με μια διευκρίνηση όμως. Εντός συγκεκριμένων συνθήκων, τι ήταν αναπόφευκτα, αναπόδραστα. Δηλαδή, η αναφορά στην εμπειρία αυτή του 20ου αιώνα, στο βιβλίο μου, έχει τον εξής σκοπό. Και εδώ διαφοροποιούμε και από άλλες τάσεις και λοιπά εντός της κομμουνιστικής αριστεράς και της μαρξιστικής σκέψης. Υπάρχει πολύ συχνά η τάση, ακριβώς και το λέω αυτό με μεγάλο σεβασμό προς ανθρώπους που το επιχειρούν αυτό το πράγμα, κάτω από την πίεση σκληρών καταστάσεων, της σημερινής κατάστασης. Σαφώς, όταν σκεφτόμαστε αυτό που βιώνουμε και σκεφτόμαστε τι άλλο θα μπορούσε να υπάρξει, σκεφτόμαστε το μέλλον, υπάρχει ενίοτε και έτσι σήμερα γίνεται και η ανάγνωση της Οκτωβριανής Επανάστασης. Υπάρχει αυτή η τάση να σχεδιάζουμε το μέλλον χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη προϋποθέσεις. Και να κρίνουμε βεβαίως και την Οκτωβριανή. Γενικά η Οκτωβριανή Επανάσταση είναι και θύμα μιας μυθολογίας που γέννησε για τον εαυτό της. Ίσως και μιας τελικά, αν το δούμε, μεγαλύτερης και πιο δυναμικής ιστορικής πορείας του Σοβιετικού καθεστώτος από ό,τι ονειρεύονταν και από ό,τι φαντάζονταν αρχικά οι ίδιοι πρωταγωνιστές. Το Λένιν χαιρόταν πάρα πολύ όταν ξεπέρασε σε χρονική διάρκεια το καθεστώς του. Την ιστορία της Κομμούνας του Παρισιού. Ο Τρόσκι θεωρούσε ότι είναι μη βιώσιμο το σοβιετικό καθεστώς. Όπως ήταν τα πράγματα όταν τελικά με το 23, όταν ήταν εμφανές ότι δεν γίνει η Παγκόσμια Επανάσταση. Ή τουλάχιστον στη Γερμανία. Το θεωρούσε μη βιώσιμο. Έτσι όπως πιστεύαμε στην αρχή τουλάχιστον. Ναι, υπό το πρίσμα εκείνης της εποχής οι πρωταγωνιστές, όταν έβλεπαν τα πράγματα, δεν ήταν σίγουροι. Τελικά αυτό δημιούργησε μια άλλη εικόνα που από ένα σημείο και με τουλάχιστον άνθρωποι της δικής μου γενιάς, έτσι λίγο, αν μπορούμε, και του δικού μου πολιτικού χώρου. Πράγματι, κάποια εποχή και μετά θεωρούσαν ότι κάθε χρόνο θα έχουμε και 5-6 επαναστάσεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην Νικαράγουα, εδώ, εκεί, και ότι ο κόσμος και όλα αυτά, και σιγά σιγά όλα θα βελτιώνονται και πλέον είναι μονόδρομος, ότι είναι θέμα χρόνου. Αναφέρομαι
χρησιμοποιώ τον όρο αναπόφευκτα, αναπόδραστα κλπ. Εντός συγκεκριμένων στερεότυπων. Προσπαθώ να παρακολουθήσω φαινόμενα και να τα συνδέσω με τις προϋποθέσεις τους, με τα αίτια τους και να δω τη χρονική κλίμακα αυτών των προϋποθέσεων και των αιτιών. Δηλαδή με ενδιαφέρει όταν μιλάμε, ας πούμε, για χειραφέτηση, για τους εργαζόμενους. Για να καταλάβουμε ποιοι είναι αυτοί οι εργαζόμενοι. Να μην μιλάμε γενικά και αφηρημένα. Ώστε να βγάλουμε και συμπεράσματα για τις δυνατότητές μας. Δηλαδή, αυτά τα λέω για να δω ποιες πραγματικά δυνατότητες έχουμε και τι απομένει σήμερα, να δούμε πώς μπορούμε να το λύσουμε. Δεν είναι δηλαδή μια φρασιολογία που στόχο έχει να καλλιεργήσει την απεσιοδοξία. Αντιθέτως, και αυτό φαίνεται και στο τελευταίο μέρος του τμήματος του βιβλίου μου, που αναφέρομαι στο μέλλον. Δηλαδή, με ενδιαφέρει να κατανοήσω και να κατανοήσουμε τα πλαίσια στα οποία κινήθηκαν οι πρωταγωνιστές αυτών των πραγμάτων, τα οποία τους έδιναν περιθώρια επιλογών, αλλά ήταν περιθώρια επιλογών, ήταν όρια επιλογών, δεν ήταν γενικά επιλογές. Σε ποιες συνθήκες αυτά τα πράγματα εφαρμόστηκαν όπως εφαρμόστηκαν, άρα προσαρμοζόμενα στις συνθήκες και παραμορφώθηκαν. Όταν κάτι προσαρμόζεται, τροποποιείται. Και κάτω από ποιες συνθήκες μπορούμε να δούμε, κάτω από ποιες υπαρκτές συνθήκες, εντός ποιων υπαρκτών συνθήκων αυτά τα ζητήματα του 20ου να επιλύονται. Χρησιμοποιώ λοιπόν τον όρο αναπόδραστα φαινόμενα ή στοιχεία κλπ. Αναπόφευκτα εντός συγκεκριμένων υλικών καθορισμών. Δηλαδή, ως φαινόμενα, δηλαδή οι συμπεριφορές των εργαζομένων κλπ. Που καθορίζονταν από χαρακτηριστικά της εργασίας, τα οποία χαρακτηριστικά μπορούσαν ως ένα βαθμό να αντιμετωπίζονται, αλλά δεν μπορούσαν να εξαφανιστούν δια μιας. Δεν υπήρχε ένα μαγικό ραβδί. Δεν γίνεται έτσι η ιστορία. Βεβαίως και αυτό αφορά και ποιος επαναστάτης δεν τίνει να εξειδανικεύσει τους ανθρώπους του μόχθου. Ποιος, αν δηλαδή κάποιος, ας πούμε, θεωρήσει ότι το νόημα της ζωής είναι μαζί με τους ανθρώπους, μαζί με την κοινωνία, με ποιο κριτήριο, τους ανθρώπους του μόχθου, όχι τα παράσιτα, ποιος δεν τίνει να εξειδανικεύσει αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Από την άλλη όμως, όταν αρχίζουν να αλλάζουν τα πράγματα, όταν αρχίζουν να γίνονται συγκεκριμένα πράγματα, αυτή η εξειδανίκευση δεν βοηθά. Δεν βοηθά. Έτσι. Με αυτόν τον όρο λοιπόν χρησιμοποιώ κάποια αναπόφευκτα πράγματα, γιατί με ενδιαφέρει να μιλάμε. Καμιά φορά υπάρχει και το εξής όμως. Η διανόηση συνήθως έχει ένα ιδιότυπο κόμπλεξ. Η επαναστατική διανόηση. Και αν ακόμα δεν είναι διανόηση που έχει βγάλει πολλά λεφτά, σαφώς έχει μια πιο ωραία ζωή, πιο δημιουργική. Έτσι. Δηλαδή ασχολούμαι με κριτική λογοτεχνία, ασχολούμαι με την ποιήση, ασχολούμαι με την κοινωνική θεωρία. Είναι σαφώς πιο όμορφη αυτή η ζωή από κάποιον που εργάζεται στην αρχικοεπισκευαστική ζώνη ή στις οικοδομές. Στάνταρ. Ή από κάποιον που είναι καρφωμένος, να πούμε και το εξής, απλά σε ένα πάγκο και με το σώμα του διεκπεραιώνει τη διακίνηση εμπορευμάτων. Σου δίνει χρήματα, σου δίνει ένα εμπόριο. Το κάνει όλη την ημέρα αυτό. Και αυτή η διανόηση έχει μια τάση να εξειδανικεύει τους ανθρώπους της άλλης πλευράς. Mm-hmm. Δηλαδή να βλέπει τους εργαζόμενους κάτι σαν να είναι ημίθεοι. Έτσι. Και μπορεί να το κάνει και με ειλικρίνεια. Δεν λέω τους ανθρώπους που το κάνουν υποκριτικά για να πουλήσουν επαναστατή λύκη, να το πω έτσι απλά. Mm-hmm. Αλλά και ανθρώπους που το κάνουν με ειλικρίνεια. Πολλές φορές η διανόηση, υπό το πρίσμα της δικής της θέσης, κινώντας αυτό το κόμπλεξ, εξειδανίκευσε τους ανθρώπους του μόχθου. Mm-hmm. Και αυτό μπορεί να έχει κάτι όμορφο και γοητευτικό, αλλά πολιτικά είναι επισφαλές και είναι ανερμάτιστο. Γιατί οι άνθρωποι του μόχθου κουβαλούν μέσα τους όλες τις συνθήκες της ζωής τους. Και αν οι συνθήκες έχουν σαφώς αρετές, έχουν αξίες οπωσδήποτε κλπ. Η συντροφικότητα καλλιεργείται σε άλλες συνθήκες εντός αυτών των καταστάσεων της ζωής. Συνάμα όμως, φέρνουν και το βάρος στις πλάτες τους της παξιωτικής από σωματική και ψυχική πλευρά ζωής τους. Mm-hmm. Δεν είναι ημίθεοι. Δεν είναι παντοδύναμοι, ούτε είναι τίποτε αγνές εκτός ιστορίας υπάρξης που αν, απλά και μόνο να τους δοθεί λίγο η ευκαιρία και θα τα κάνουν όλα καλά. Mm-hmm. Έτσι. Αυτούς τους περιορισμούς θέλω να ανοιχνεύσω του υποκειμένου της Επανάστασης και της νέας κοινωνίας των εργαζομένων στις ποικίλες εκδοχές τους εντός συγκεκριμένων συνθήκων, για να περάσω μετά στην εξέταση του ζητήματος, αν σκέφτεται κανείς υλιστικά, έτσι, εντός ποιων συνθήκων, μέσα από την αλλαγή, σε ποια παιδεία, πού πρέπει να δουλέψουμε και να δούμε τι θα πρέπει να αλλάξει, ώστε να φανταστούμε τον εργαζόμενο που πραγματικά γίνεται υποκείμενο της εργασίας και της κοινωνικής ζωής, χωρίς να χρειάζεται την πίεση, τον εξαναγκασμό εξωτερικών σχέσεων, είτε της αγοράς είτε του κράτους κλπ. Να το πούμε αυτό με ακρίβεια, να είμαστε σαφείς, να είμαστε συγκεκριμένοι. Ένα ήταν αυτό. Το δεύτερο ζήτημα, τα Σοβιέτ. Υπάρχει ένα βιβλίο του, υπάρχουν πολλά βιβλία, υπάρχει και το βιβλίο του Φερό, έτσι, που μιλάει για τη γραφειοκρατικοποίηση των Σοβιέτ.
είναι μεγάλο ζήτημα το πώς περιμένει κανείς να λειτουργήσουν τα Σοβιέτ. Τα Σοβιέτ είναι κατ' ουσίαν, να πω το εξής. Τα Σοβιέτ, ίσως φανεί λίγο προκλητικό αυτό θα πω, λειτουργήσαν μέχρι το τέλος της Σοβιετικής Ένωσης. Ως θεσμός. Και... είναι λίγο προκλητικό. Ναι, είναι προκλητικό. Τι λειτουργήσε όμως. Δηλαδή το πολιτικό σύστημα ήταν το σύστημα του Σοβιέτ. Και κάτι ακόμα. Όσο επίσης και αν φανεί προκλητικό, τα Σοβιέτ μέχρι το τέλος της Σοβιετικής Ένωσης ήταν ο μοναδικός, γι' αυτό και χρειάστηκε να τα καταργήσουν. Ήταν ο βασικός διοικητικός μηχανισμός που διεκπαραίωνε πληθώρα λειτουργιών μεταξύ των άλλων, όσο και να φαίνεται παράδοξο, και της μεταφοράς πληροφοριών για ανάγκες, καταστάσεις, προβλήματα από κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή, μην φανταστεί κανείς ότι το Σοβιετικό κοινωνικό σύστημα λειτουργήσε 70 χρόνια επειδή είχε μια γραφειοκρατία κάπου πάνω, όπως υπάρχει καμιά φορά μια σχηματική εικόνα. Το φαινόμενο της γραφειοκρατίας δεν το είχα αρνηθεί. Έτσι. Που γενικά καθόταν κάπως σε κτήματα πολυθρόνας, έπινε ξέρω εγώ βότκα και αποφάσιζε και έλεγε θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε χωρίς μια αμφίδρομη σχέση με τη βάση. Πώς αμφίδρομη όμως ήταν αυτή τελικά. Η αμφίδρομη σχέση, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, αλλά η αμφίδρομη σχέση σημαίνει ότι καθημερινά η κοινωνία αυτή έλυνε πληθώρα προβλημάτων. Πληθώρα προβλημάτων. Δηλαδή τα Σοβιέτ ως σύστημα, ως ένα βαθμό, σαφώς λειτουργούσαν ως πολιτικός μηχανισμός διοίκησης. Διοικώ σημαίνει τελικά επιλύω προβλήματα. Δεν σημαίνει γενικά ότι δεν υπάρχει και η αποχέτευση εδώ πέρα, δεν κάνω τίποτα. Τα σκουπίδια πρέπει να μαζεύονται. Αν υπάρχει ανάγκη, ας πούμε, δεν ξέρω, για παιδικό σταθμό σε μια περιοχή, μιλάνε για καθημερινές καταστάσεις των ανθρώπων. Πρέπει να τον δημιουργήσω. Αυτή η πληροφορία ανέβαινε, ξέρω, γιατί σαφώς τέτοια ζητήματα αντιμετωπίζονταν. Η Σοβιετική Ένωση κατ' ουσίαν, ναι, μένα συγκεντρωτικό δεν υπήρχαν ελεύθερες εκλογές, δεν υπήρχαν πολιτικά κόμματα, αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Αλλά το ανώτατο Σοβιέτ της Σοβιετικής Ένωσης δεν είχε μόνιμους βουλευτές. Ήταν άνθρωποι που περιστασιακά ήταν εργαζόμενοι δηλαδή. Που μία φορά το χρόνο, δύο φορές νομίζω, είχαν τη σύνοδό τους και είχαν ένα. Το συνέδριο του Σοβιέτ. Είχαν ένα ανώτο Σοβιέτ που συνεδρίαζε ως λίγο πολύ πιο μόνιμη βουλή. Και τα Σοβιέτ είχαν μια ιεραρχική δομή από κάτω προς τα πάνω. Τώρα, γιατί συνέβη αυτό που συνέβη, γιατί πήραν αυτή τη μορφή, γιατί η γραφειοκρατία και γιατί τόσο έλεγχος από τους Μπολσεβίκους. Γιατί, συγγνώμη που σε διακόπτω πριν αρχίσεις. Υπάρχουν ας πούμε μαρτυρίες. Θα μου πεις τώρα, ρε φίλε, τις μαρτυρίες έχει γράψει, ας πούμε. Σου λέω εγώ τώρα. Ναι, όχι, θα μου πεις όπως το ξέρεις. Όπως το ξέρεις. Κόλμαν, Μπέρκμαν, που ζήσαν εκεί. Και είδα από την πλευρά τους, βέβαια. Βεβαίως. Ότι προσπάθησαν να τα Σοβιέτ να τα κομματικοποιήσουν, τα διέλυσαν. Υπήρχαν μέσα αναρχικοί, υπήρχαν και εσέριοι, αυτοί εξαφανίστηκαν. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τον Βολίν, την άγνωστη επανάσταση. Δηλαδή αυτά είναι με μεγάλη άνεση και θεωρώ ότι σαφώς αυτή τη βιβλιογραφία πρέπει να την έχει υπόψη. Δεν μπορεί κανείς. Βεβαίως να πούμε ότι σε όλα αυτά υπάρχουν και άλλες απόψεις. Σίγουρα. Τώρα, ένα βασικό ζήτημα. Θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς πολιτική, κομματική διάσταση σύστημα διοίκησης στον 20ο αιώνα. Θα μπορούσαμε να πούμε. Αυτό είναι και το ζήτημα, θέλεις να το πούμε ευθέως, της Κωνσταντής. Αυτό είναι η Κωνσταντή. Δεν έχει κανένα πολύ εκτενές πρόγραμμα σε άλλα πράγματα. Την Κωνσταντή, για να μην τα μπερδέψω, όπως την περιγράφει ο Βολίν. Βγήκε πρόσφατα το τέλειο το βιβλίο του. Στην άγνωστη επανάσταση. Τι λέει. Λέει Σοβιέτ, εκεί υπάρχει μια αντίφαση, λέει από τη μια ελευθερία των αριστερών πολιτικών δυνάμεων. Τώρα βεβαίως το 21 των αριστερών πολιτικών δυνάμεων, οι αριστερές πολιτικές δυνάμεις σκοτώθηκαν στον Εμφύλιο. Αλλά αλλιώς σκοτώθηκαν. Ελευθερία των πολιτικών δυνάμεων. Αλλά λέει, θέλουμε χωρίς κόμματα κατ' ουσίαν. Χωρίς κόμματα. Χωρίς δηλαδή πολιτικά οργανωμένες δυνάμεις, με στρατηγική, με πρόγραμμα κλπ. Τέτοιο σύστημα Σοβιέτ, θεωρώ, δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Και ένα ακόμη Μποσεβί κάποια στιγμή έλεγαν από μόνοι τους. Εμείς παρατηρούμαστε ρε παιδιά. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει γιατί μια κοινωνία που έχει υπερβεί την εποχή των κομμάτων, των οργανωμένων πολιτικών δυνάμεων που αγωνίζονται για την εξουσία, για να επιβάλλουν το πρόγραμμά τους. Μια τέτοια κοινωνία θα έπρεπε να έχει υπερβεί τόσο πολύ τις διακριτές και αντίθετες κοινωνικές ταξικές δυνάμεις, αλλά και τις υποδυνάμεις εντός μεγάλων τάξεων, ώστε ο κάθε άνθρωπος όταν ομιλεί, όταν λέει ψηφίστε με ή σαν αντιπροσωπευτικό σύστημα διοίκησης, να εκπροσωπεί τι, όχι μόνο τον εαυτό του, τον Ηλία, τον Παυλίδη κλπ. Με τις προσωπικές του απόψεις, αλλά να εκπροσωπεί την κοινωνία συνολικά. Έτσι. Μπορούσε, ήταν η Ρωσία το 18, αλλά και το 38, τέτοια ομοιογενής κοινωνία ώστε να πούμε ότι κοίταξε να δεις, εδώ θα μιλάμε σαν Σοβιέτ, θα είμαστε
ο Περικλής, η Μαρία, η Κατερίνα, η Δήμητρα, ο Ηλίας, ο Παναγιώτης και όχι ο εσέρος, ο αριστερός εσέρος ή ο δεξιός εσέρος, δηλαδή η ακροτιά στις διάφορες δυνάμεις της, ο Μεσεβίκος, ο Μοναρχικός, ο παδός των Καδέτ, των Φιλελεύθερων Αστών. Δεν μπορούσε με τέτοια αντίληψη για τα Σοβιέτ ότι θα είναι Σοβιέτ των ανθρώπων. Δηλαδή Σοβιέτ χωρίς κόμματα, χωρίς δηλαδή τον αγώνα μέσα στο... δεν είναι βουλή, δεν είναι συντακτική συνέλευση, δεν είναι κοινοβουλευτικό σύστημα. Είναι Σοβιέτ ιεραρχικά, με ένα σε πόσο επίπεδο εργοστασίου, περιοχής, πόλης, περιφέρειας κλπ. Ότι εκεί πέρα δεν θα υπάρξουν πολιτικές δυνάμεις που θα συγκρουστούν. Αυτό νομίζω ότι δεν ήταν εφικτό. Η κοινωνία πήγε που αυτό δηλαδή θα ήταν εφικτό μόνο σε μια κοινωνία που τα συμφέροντα των ανθρώπων, η θέση των ανθρώπων, η σχέση των ανθρώπων προς τους υλικούς όρους επιβίωσής τους, αλλά και μεταξύ τους σχέσεις, θα είχε υπερβεί πλέον όλη αυτή την πληθώρα διαφοροποιήσεων, ταξικών διαφοροποιήσεων. Mm-hmm. Άρα και διαφοροποιήσεων στο εσωτερικό τάξεων και στο εσωτερικό της εργατικής τάξης και στο εσωτερικό των μικρομεσαίων ιδιοκτών και στο εσωτερικό της αγροτιάς. Η διανόηση, οι οποίες διαφορές εκφράζονταν σε διαφορετικές πολιτικές πλατφόρμες, προγράμματα, κόμματα. Αυτό, εδώ θα χρησιμοποιήσω τον όρο στις δίκες του 21, αυτό δεν ήταν εφικτό. Τελικά και η Σοβιετική Γερμανία, όχι το 18, αλλά και το 78 και το 88, δεν είχε φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο. Γι' αυτό και παρέμενε το ζήτημα της σύγκρουσης ανθρώπων οργανωμένων σε δυνάμεις, σε παρατάξεις κλπ. Είτε για συμφέροντα που είναι υπαρκτά, είτε για συμφέροντα που θέλουν να τα κατοχυρώσουν και να τα καταστήσουν υπαρκτά. Δηλαδή και αν ακόμα κάνουμε ένα νοητικό πείραμα και πούμε ότι η Κωνσταντίνη θα μπορούσε να νικήσει. Εκτιμώ δεν θα μπορούσε να νικήσει. Αλλά ας πούμε ότι μπορούσε να νικήσει. Και ξεπάστευαν τους Μπολσεβίκους. Και λέγανε την επόμενη μέρα Σοβιέτ, ακριβώς των ανθρώπων. Ας το πούμε των πολιτών, των ανθρώπων. Όπου θα είσαι εσύ, ο Ηλίας, θα είναι ας πούμε δίπλα η Μαρία, ξέρω εγώ, η Αντιγόνη, ο Περικλής. Οι εσέροι, οι δεξιοί εσέροι που εκφράζουν την εύπορη αγροτιά. Οι καντέτ που εκφράζουν την αστική τάξη. Ναι, έχουν συντριβεί στον εφήλιο που έχουν εξαφανιστεί οι δυνάμεις τους. Τι θα έλεγαν. Δεν θα πήγαιναν στα Σοβιέτ να πούνε είμαστε φιλελεύθεροι αστεί ή είμαστε μοναρχικοί. Θα έλεγαν είμαι ο Παναγιώτης και η Μαρία. Αλλά στην πράξη θα ήταν οργανωμένοι. Mm-hmm. Έτσι. Γιατί υπάρχουν κοινωνικές προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο. Η διανόηση, η μεγάλη ακαδημαϊκή διανόηση ήταν αντεπαναστατική από την αρχή. Υποστήριζε και ένα φιλελεύθερο πρόγραμμα. Η σλαβόφιλη διανόηση ήταν φιλομοναρχική. Η διανόηση είναι ο κόσμος που μιλά. Είναι αυτοί που μιλούν, του παρελθόν λόγο. Θα συμμετείχαν, θα σου λέει, θα συμμετείχαν. Δεν θα έλεγαν στην αρχή, σαφώς, ότι εγώ είμαι σλαβόφιλος, μοναρχικός κλπ. Mm. Θα εμφανίζονταν εκεί πέρα ως Μαρία κλπ. Και Παναγιώτης και αυτά. Αλλά de facto, στην πράξη, οι πολιτικές πλατφόρμες, οι πολιτικοί στόχοι θα εξαφανίζονταν. Όχι. Η κοινωνία δεν το επέτρεπε. Ήταν πολύ διαφορετικές οι δυνάμεις και αναπόφευκτα είχαν αντίθετα μεταξύ τους συμφέροντα. Αντίθετα μεταξύ τους, η αστική τάξη της Ρωσίας έχασε τον πόλεμο. Έφυγαν οι άνθρωποι, όχι. Έτσι λοιπόν, χωρίς πολιτική διακυβέρνηση, από ξεχωριστές πολιτικές δυνάμεις, με σαφή πρόγραμμα, με συγκεκριμένο πρόγραμμα, όχι μόνο δεν θα μπορούσε να προχωρήσει η επανάσταση, το πρόγραμμα αυτό δηλαδή δεν θα προέκυπτε από τη συνάντηση και την κουβέντα μεταξύ του Θανάση και της Καταρίνας. Το πρόγραμμα απαιτούσε επεξεργασία, απαιτούσε ανάλυση, απαιτούσε συγκεκριμένες ιδέες και συγκεκριμένους μηχανισμούς διάδοσης του στην κοινωνία, προβολής του, υποστήριξης του. Απαιτούσε συνεργασία συγκεκριμένων δυνάμεων για να το παρουσιάσουν σε κόντρα με άλλες δυνάμεις. Και αν ακόμα νικούσε η Κωνσταντίνη την επόμενη μέρα, η πολιτική σύγκρουση θα ξεσπούσε και πάλι. Θα είχαμε νέο γύρο, μπορεί όχι άμεσα νέο εμφυλίου πολέμου, αλλά νέα πολιτική σύγκρουση στη Ρωσία. Με πιο πιθανή, αν έφευγαν από το προσκήνιο οι Μπολσεβίκοι, κατ' ουσίαν την κατήσυχη των δυνάμεων που είχαν ένα πρόγραμμα πιο κοντά από τη Σαντάτ. Mm-hmm. Μιας φιλοδυτικής, εξυγχρονιστικής ανάπτυξης της Ρωσίας και πιθανότερα κάποια στιγμή, όπως το εκτιμούσαν και οι Μπολσεβίκοι, και θα είχαμε και μια δικτατορία. Mm-hmm. Θα κατέληγα σε μια δικτατορία. Αν δικτατορία των Μπολσεβίκων, πιθανώς, να το θέσουμε και έτσι, η άλλη εναλλακτική λύση δεν ήταν η κοινωνία των ανθρώπων, αλλά μια δικτατορία ενός νέου Κορνίλοφ. Γιατί έπρεπε να ειρηνεύσει η Ρωσία. Έπρεπε όλα αυτά να μπουν σε μια άλλη κανονικότητα που θα ήταν πια, αν δεν ήταν η Μπολσεβίκη, η κανονικότητα της διασφάλισης της ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Το πιο ισχυρό αντίπαλο δέος ήταν αυτό που θα είχε και την υποστήριξη όλου του καπιταλιστικού κόσμου ξανά. Τσαντάντ.
ο καπιταλιστικός κόσμος θα είχε πάντα παρουσία σε αυτά που θα γίνονται στη Ρωσία. Άρα λοιπόν ένα ανοιχτό, καθαρά απολύτως αντιπροσωπευτικό πολιτικό, απολύτως αντιπροσωπευτικό πολιτικό σύστημα ατόμων, όχι κομμάτων, κατ' ουσίαν θα λειτουργούσε υπέρ της πιο ισχυρής ακόμα στην οικονομία κοινωνικής δύναμης. Πού ήταν η αστική, η οικονομία ήταν αστική. Εμπορευματική, κατ' ουσίαν. Και βεβαίως θα ήταν υπέρ της δύναμης που θα έχει και όλη τη διεθνή στήριξη. Με την Οκτωβριανή Επανάσταση. Το ξέρω αυτό γιατί από τη Γαλλική Επανάσταση διεθνοποιούνται οι συγκρούσεις. Δεν είναι δηλαδή ότι γίνεται κάτι σε μια χώρα, ότι μπαίνει σε αυτή τη χώρα. Διεθνείς δυνάμεις εμπλέκονται και το διεθνές προλεταριάτο, όποιον αυτό στήριξε την Οκτωβριανή Επανάσταση, αλλά και η διεθνή αστική τάξη από την αρχή, και αν δεν είχε το ζήτημα του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου και της κόπωσης, θα ήταν πολύ πιο αποφασιστική η συμμετοχή της και ίσως και θερόματα να τα έλεγε το 18. Είχαν δυνάμεις, σαφώς είχαν δυνάμεις. Αλλά είδαμε ότι η μοίρα του γαλλικού στόλου στην Μαύρη Θάλασσα εξεγέρθηκε. Ήταν κουρασμένες οι δυνάμεις, είχαν αγανακτήσει πολύ από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν νομίζω λοιπόν ότι η επόμενη μέρα μετά το τέλος του εφηβείου πολέμου ήταν για ένα σύστημα των Σοβιέτ, των ατόμων, των ανθρώπων γενικά σε μια κοινωνία. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε κάτι τέτοιο μόνο υπό έναν όρο, το αναπόφευκτο δηλαδή πρέπει να δηλώνει ότι μόνο υπό αυτόν τον όρο ότι θα είχαμε μια πολύ προχωρημένη, ομοιογενή κοινωνία ως προς την ικανοποίηση των αναγκών των ανθρώπων και μια κοινωνία βεβαίως συντροφικών σχέσεων. Προφανώς, έτσι, δέχομαι και εγώ ότι σε ένα μέλλον θα μπορούμε να μιλάμε για τέτοιου είδους πολιτική διακυβέρνηση, όπου δεν θα χρειάζεται μια ομάδα ανθρώπων να συνασπίζεται σε ένα πολιτικό κομματικό μόρφωμα εναντίον μιας άλλης ομάδας ανθρώπων. Mm-hmm. Αλλά μετά από ένα αιματηρό εμφύλιο πόλεμο που ξεκυλιάστηκαν και οι ίδιοι αριστεροί μεταξύ τους, έτσι, αυτό δεν ήταν εφικτό. Και εκεί πέρα το δραματικό, επίσης δραματικό, ναι, αυτό θα μπορούσε να μην γίνει ακριβώς έτσι. Πιθανώς θα ήταν καλύτερα τα πράγματα αν υπήρχαν τουλάχιστον δύο ή τρεις δυνάμεις της αριστεράς, της κομμουνιστικής πλέον αριστεράς, που θα έμεναν και θα υπήρχε και μια ίσως εναλλακτική τέτοια, αλλά έμειναν μόνοι τους οι Μπολσεβίκοι. Δηλαδή, μετά τον Ιούλιο του 18 δεν υπάρχει άλλη πολιτική δύναμη που κάπως να συμφωνεί με τους Μπολσεβίκους και αυτοί δεν θα μπουν ομοιογενείς. Mm-hmm. Και αυτοί θα μπορούσαν να, δηλαδή, να προκύψουν και δύο-τρία. Το λέω, αν δεν ήταν ο Λένιν, ενδεχομένως να προέκυπταν δύο-τρία κόμματα από τις τάξεις των Μπολσεβίκων. Έτσι, που θα συγκρούονταν μεταξύ τους για το μέλλον. Ήμασταν ακόμα, και ίσως και είμαστε ακόμα, πολύ μακριά από μια κοινωνία χωρίς πολιτικές δυνάμεις, πολιτικά κόμματα. Έτσι, αυτό. Και το τελευταίο, θύμισέ μου το τελευταίο. Θα σου πω, γιατί έχω να συμπληρώσω κάτι στο τελευταίο. Α, ναι, βεβαίως, ναι. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Με τον άνθρωπο. Τον εργαζόμενο, τον εργάτη, αυτόν που βρέθηκε μέσα σε αυτή την περίοδο τέλος πάντων. Και η απορία μου είναι η εξής, το ερώτημά μου. Μάλλον το ερώτημα στο έθεσα. Ναι, το έκανα περιεχόμενο. Τι διαφορά έχει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είναι, ας πούμε, σε ένα εργοστάσιο. Έχει γίνει μια επανάσταση. Βεβαίως. Είναι κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, κάτι που θα τον συνταράξει, ρε παιδί μου, συνθέμα, αλλά θα του αλλάξει τη ζωή, θα προσπαθήσει κι αυτός γι' αυτό. Και είναι ένας άνθρωπος που είναι μέσα σε ένα εργοστάσιο. Έχει από πάνω του πάλι μια ιεραρχία, έχει το διευθυντή τον έναν τον άλλον. Με τον εργαζόμενο του άλλου κόσμου, του δυτικού, ο οποίος είναι εργοστάσιο. Ζει το ίδιο πράγμα. Μάλιστα. Ποια είναι η ποιοτική του διαφορά, δηλαδή. Γιατί αυτός ο άνθρωπος να πιστέψει ότι κάτι θα αλλάξει και να μην λέει ρε εσύ, θα το πω πολύ απλοϊκά τώρα, αποστηστικά εντελώς. Όπως νομίζεις ότι πρέπει να το θες. Και εγώ, αν ήμουν, ας πούμε, εκείνη την περίοδο, θα έλεγα εντάξει, παιδιά, μπορεί να πιστεύω στην Επανάσταση, αλλά αυτό το πράγμα, το να κάνω συνέχεια το ίδιο πράγμα, το να με καταπιέζουν, το να κάνουν ακόμα. Εγώ σου λέω ότι ήταν τα πρώτα χρόνια. Κάνω απεργίες, ας πούμε, εργαζόμενοι. Και έσκαγε απ' έξω από τα εργοστάσια ή τσεκά, ξέρω εγώ, ή ένοπλη φρουρή. Δηλαδή, τα παιδιά, γιατί κάνετε τα παιδιά τώρα, η κυβέρνηση είναι δική σας. Και ο Τρόσκι το είχε πει, απλά για να ενισχύσω αυτό που λες, ο Τρόσκι το είχε πει ότι οι εργαζόμενοι δεν διαπραγματεύονται με το κράτος. Έτσι. Αφού εσείς είστε τώρα το κράτος, δεν υπάρχει. Πώς λύνονται όλα αυτά τα πράγματα για τη φάση σας. Ας το δούμε λίγο αυτό το ζήτημα. Πάντως, νομίζω ότι είναι σαφές ότι με μεγάλη άνεση. Ανταποκρίνομαι σε αυτά τα ερωτήματα και για τον εξής σκοπό, γιατί θεωρώ ότι είναι σοβαρά ερωτήματα. Και παραμένουν ανοιχτά. Και πρέπει κάπως να τα αντιμετωπίσουμε όταν βγαίνει κανείς, ας πούμε, στις κοινωνίες, στους ανθρώπους του μόχθου σήμερα και τους λέμε: Κοιτάξτε, υπάρχει προοπτική. Mm-hmm. Πρέπει σαφώς να τα αντιμετωπίσουμε αυτά. Αυτό το παρελθόν δεν βαραίνει πάνω στους ανθρώπους. Τώρα, με δεδομένο, δηλαδή με βάση όλα αυτά που είπα, είναι σαφές ότι σε συγκεκριμένες συνθήκες ήταν ευάλωτο αυτό το εγχείρημα. Δηλαδή ήταν διαρκώς ασταθές. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι είχε. Θα μπορούσε κάτω από αυτές τις συνθήκες να έχει λήξει η ιστορία του κομμουνισμού μόνο στον 20ο αιώνα. Αν το σκεφτούμε ως εγχείρημα, τι εγχείρημα έχουμε μπροστά μας. Όχι την υπέρβαση της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας, αλλά όλες της ταξικής κοινωνίας.
και από μια σκοπιά, όπως προσπαθώ να το πω στο βιβλίο μου, αξιοποιώντας τη σκέψη του Βαζουήλ, όλου του ιστορικού παρελθόντος της ανθρωπότητας, το εγχείρημα αυτό σαφώς πρέπει να το καταλάβουμε σήμερα, έχει πολύ πιο μεγάλη χρονική κλίμακα όσον αφορά τις προσπάθειες. Και προφανώς θα υπάρξουν και άλλα επαναστατικά εγχειρήματα. Η ιδέα του προήμου σοσιαλισμού που χρησιμοποιώ, που είναι του Βαζουήλ, υπονοεί ότι είναι προήμο με την ότι μόλις άρχισαν να υπάρχουν κάποιες συνθήκες, δηλαδή η βιομηχανική επανάσταση κλπ. Η ανθρωπότητα ανταποκρίθηκε. Στην πρώτη μεγάλη κρίση του καπιταλισμού επιχειρήθηκε το άλμα. Αλλά αυτές οι συνθήκες, και ακόμα ήταν σχετικά εύκολο να ανατραπεί μια κοινωνία, στην ουσία κατέρευσε η ρωσική μοναρχία κλπ. Ήταν δύσκολο να οικοδομηθεί. Άρα λοιπόν ήταν ευάλωτο το εγχείρημα. Δηλαδή μακριά από μένα η αντίληψη ότι ήταν κάτι ολοκληρωμένο, πλήρες κλπ. Που είναι απορία άξιο πώς ανετράπει. Τώρα, τι κέρδισε όμως ο κόσμος της εργασίας. Ο κόσμος της εργασίας. Κέρδισε πολλά. Παρ' όλα αυτά. Δεν κέρδισε τα πάντα, αλλά κέρδισε πάρα πολλά. Γι' αυτό και, ας το δούμε και αυτό. De facto οι εργαζόμενοι αυτής της κοινωνίας δούλεψαν για αυτήν την κοινωνία. Χωρίς να έχουν ούτε πολύ μεγάλους μισθούς. Εντάξει, υπάρχει μια μεγάλη κριτική από την τροσκιστική έτσι, οπτική του σταχανοφικού κινήματος κλπ. Γιατί τους δίνανε κανένα ραδιόφωνο, τους αποδηλατάτε, να πάρει και τους μισθούς. Αλλά το να υπερεκπληρώνει το πλάνο στα ορχεία. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Γι' αυτό τις δίνανε. Συγγνώμη, Σιδάκοπτε, δεν νομίζω ότι και ο Τρότσκι βέβαια είχε κάποια διαφορετική αντίληψη για αυτά, γιατί και αυτός είχε υπογράψει πράγματα που έλεγαν στρατικοποίηση εργασία. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από όλα. Τώρα, άσχετα πώς προέκυψε. Αυτό που θα ήθελα να πω, θα τονίσω τι κέρδισαν, ποια ήταν τα καινούργια πράγματα, ποια ήταν μια μεγάλη μετακίνηση της ανθρωπότητας. Μεγάλη μετακίνηση. Και για ποιο λόγο αυτό ήταν επισφαλές. Και τι καινούργιο είδαν οι Μπολσεβίκοι εντός της εργασίας που τους οδήγησαν. Ακόμα εγώ δεν συμφωνώ με τον Τρότσκι με την ιδέα της στρατιωτικοποίησης της εργασίας, δεν είμαι τροσκιστής δηλαδή. Δεν θέλω να ασκώ όμως μια εύκολη κριτική στον Τρότσκι. Κάτι είδε. Κάτι είδε ο Τρότσκι. Και ο Λένιν κάτι είδε την επόμενη μέρα. Δηλαδή υπάρχουν και εκεί πέρα διδάγματα που μας δείχνουν τι έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Για πρώτη φορά στην ιστορία έπαψε η εργατική δύναμη να είναι εμπόρευμα. Αυτό δεν είναι αστείο. Δεν ήταν θέμα μια διοικητική απόφαση. Πρέπει να αναργοδιοργανωθεί όλο το σύστημα των σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων, δηλαδή όλη η οικονομία, η δομή των σχέσεων όμως. Δηλαδή, και αυτό δεν το κατέκτησαν το 20. Το 20 με την επιστροφή στη νέα οικονομική πολιτική, η ρωσική κοινωνία λίγο διαφέρει πράγματι από το 13. Διαφέρει ως προς τις προθέσεις ακόμα. Είναι όλη τη δεκαετία του 20. Κάνουν μια υποχώρηση αναγκαία. Γιατί πρέπει να λειτουργεί, πρώτα απ' όλα πρέπει να λειτουργεί κάποια οικονομία. Μετά την περίοδο του πολεμικού κομμουνισμού. Μετά, ναι, βεβαίως. Πρέπει να λειτουργεί κάποια οικονομία. Δηλαδή να υπάρχει ψωμί κλπ. Για να μπορείς να οραματίζεις το μέλλον. Γιατί με το τέλος του πολεμικού κομμουνισμού όλα καταραίουν. Και αυτό νομίζω ότι έχει γίνει η Κωνσταντίνα. Έτσι διαβάζω εγώ την Κωνσταντίνα. Η αγροτιά τους λέει ο μικροϊδιοκτήτης. Και μια από τις διακηρύξεις της Κωνσταντίνας, των δύο μοιρών του ναυτικού της Κωνσταντίνας, που την υπογράφει ο Πετριτσέγκο και τα γράφει πολύ αυτά, λέει τι λένε. Θέλουμε ο αγρότης να διαχειρίζει την ιδιοκτησία του όπως θέλει. Να μην εκμεταλλεύεται άλλη μισθωτή εργασία, αλλά να διαχειρίζει την ιδιοκτησία του όπως θέλει. Ο Ευρώτης εκφράζει. Και λέει, κοίταξε να δεις, εγώ έχω πάρει τώρα τη γη ως ατομικός καλλιεργητής, στο ατομικό μου νοικοκυριό και ο Ευρώτης είναι η πλειονότητα της κοινωνίας. Και δεν θέλω ξένα αφεντικά. Δεν θέλω να μου κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν θέλω την πόλη. Κάνω λοιπόν την έπειτα. Δεν διαφέρει λοιπόν η κοινωνία. Πραγματικά προσπαθεί λίγο να αποκαταστήσει την οικονομία της. Και έχει ανεργία, έχει αβεβαιότητα, έχει ανασφάλεια, είναι κοινωνία γράμματων ανθρώπων. Φοβερή εγκληματικότητα στις πόλεις και στην επαρχία. Διαλύονται, δηλαδή, διαλύεται ο μεγάλος όπινος των 5 εκατομμύρια. Γυρίζουν στην επαρχία και άνθρωποι πεινούν. Φοβερή εγκληματικότητα. Είναι δύσκολη κατάσταση. Θεωρώ ότι στη δεκαετία του 30, με άλλους τρόπους και γιατί γίνονται αυτά είναι μια άλλη συζήτηση. Η Σοβιετική κοινωνία κάνει ένα άλμα ως κοινωνία της περιφέρειας του καπιταλισμού, φτωχή κοινωνία. Τι κάνει. Η βιομηχάνηση και η κολεκτιβοποίηση βγάζουν τους ανθρώπους από τους όρους της εξαθλίωσης και της φτώχειας. Δεν γίνεται ότι είναι όλοι πλούσιοι, αλλά για πρώτη φορά, χωρίς ο εργαζόμενος να γίνεται εμπόρευμα, αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, αλλάζει η σχέση στην καθημερινότητα των ανθρώπων, η θέση του ανθρώπου στην εργασία είναι κατοχυρωμένη. Είναι κατοχυρωμένη. Αυτό ήταν από τα βασικά σημεία του Σοβιετικού καθεστώτος. Πέραν αυτό, όλα τα βασικά αγαθά από ένα σημείο και μετά, αυτό θυμίζει τι, δεν τρόπο την επιστροφή στον πολεμικό κομμουνισμό, αυτό το κρατάει η Σοβιετική Ένωση μετά. Όλα τα βασικά αγαθά, η πρόσβαση στη στέγη, δεν είναι ένα αμεληταίο πράγμα, πέρα από την εργασία, στην υγεία, στην περίθαλψη, αλλά και τα βασικά προϊόντα που επιδοτούνται, τα βασικά αγαθά διατίθενται ως αγαθά που ανταποκρίνονται σε κοινωνικές ανάγκες. Δεν ξέρετε το μισθό. Από ποια εποχή και μετά μιλάμε, συγγνώμη, από ποια χρονολογία. Αυτό ξεκινά από τη δεκαετία του 30. Mm-hmm. Αλλά κατ' ουσίαν σε αυτά τα πράγματα οι επενδύσεις γίνονται στη δεκαετία του 60 και λοιπά. Βελτιώνεται η κατάσταση πάρα πολύ. Mm-hmm.
Δηλαδή, η Σοβιετική Ένωση όλα τα τρόφιμα, τα βασικά τρόφιμα, επιδοτούνται. Οι μέσες είναι συμβολικές. Οι συγκοινωνίες με συμβολικές τιμές. Οι δαπάνες ενέργειας, φυσικού αερίου κλπ. Είναι συμβολικές. Η πρόσβαση στην στέγη μέσω της σειράς που έχει στο εργοστάσιο κλπ. Είναι δωρεάν. Έτσι. Αυτά τι κάνουν. Και αν ακόμα δεν καταργούν τις αντιθέσεις μεταξύ των εργαζομένων, δεν τις καταργούν. Δεν μιλάνε. Ναι. Και μιλάς, όντως. Αλλά αμβλύνονται πάρα πολύ για ένα μεγάλο διάστημα. Αμβλύνονται. Δημιουργείται δηλαδή μια άλλη προοπτική του βίου. Όταν ξέρεις ότι η ένταξή σου στην εργασία, δηλαδή εξυπουργάς, έχεις κάνει αυτά, η ένταξή σου στην εργασία δεν απαιτεί αγορά πώληση. Τυπικά ως φαινόμενο, για να μην. Γιατί υπάρχει εδώ πέρα μεγάλη συζήτηση. Ο μισθός υπάρχει. Δίνει την αίσθηση ότι κάτι πουλώ. Κατά δεν πουλάς όμως. Γιατί δεν υπάρχει αντικειμενική διαπραγμάτευση το αν θα μείνει στην εργασία με κάποιον διευθυντή κλπ. Ο διευθυντής εδώ πέρα δεν σε απολύει. Δεν κλείνει καμία επιχείρηση. Υπάρχουν μεγάλο φαινόμενο στη Σοβιετική κοινωνία. Υπάρχουν επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα που είναι και κακής ποιότητας. Η εργασιακή πειθαρχία είναι χαμηλή σε όλη τη διάρκεια της Σοβιετικής Ένωσης. Λίγο πριν τον πόλεμο και στέκει του πολέμου με σκληρά μέτρα αυξάνουν την πειθαρχία. Θα πω ένα παράδειγμα εδώ πέρα για να δούμε δηλαδή και το ζήτημα αυτό έχει ιδιομορφία. Πολύ σκληρά μέτρα όμως. Το 40. Είναι όμως εν ώψη του πολέμου. Πολύ σκληρά πράγματα. Πολύ σκληρά. Δηλαδή επέφεραν και ποινή θανάτου και τέτοια πράγματα. Όχι ακριβώς. Τουλάχιστον φυλάκισης, καταναγκαστικής εργασίας, αλλά όχι ποινή θανάτου. Τουλάχιστον για ποινή θανάτου, για ποινή θανάτου, για αργοπορία. Αυτό εννοώ. Ναι. Και λοιπά, δεν έχω υπόψη. Αλλά αυτό όμως είναι ένα άλλο ζήτημα. Ο Αντρέ Ζιτ, στο γνωστό του έργο, μεταξύ άλλων περιγράφει το εξή φαινόμενο, το 34, έτσι. Μιλάει για μια ομάδα Γάλλων Ανθρακορίχων που πηγαίνουν στη Σοβιετική Ένωση και ζητούν σε επίπεδο ανταλλαγή αντιπροσωπιών και ζητούν να εργαστούν για ένα διάστημα σε Ανθρακορίχιο. Και έπιασαν την όρμα που έπιαναν οι στεχανοφικοί εργάτες. Γιατί οι υπόλοιποι ήταν κατώτεροι συνόμενε. Δηλαδή η δουλειά δεν ήταν πια τόσο εντατική. Αυτά είναι ένα μεγάλο βήμα στη χειραφέτηση. Ναι, δεν είναι πλήρω η χειραφέτηση, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ανθρώπου που σαφώ ήταν ένα σκαλοπάτι. Αλλά δεν μπορώ ποτέ να φανταστώ ανθρώπους του μόχθου που θα διεκδικήσουν το παραπέρα που δεν θα έχουν με βάση την κοινωνικά εγγυημένη παροχή, δηλαδή αυτό που τους διασφαλίζει το γεγονός ότι έχουν γεννηθεί απλά στην κοινωνία αυτή, την πρόσβαση στη στέγη, σε όλα τα βασικά τρόφιμα, στην εργασία, στη θέρμανση, κοινωνικά κατοχυρωμένη θέρμανση, χωρίς και ουσιαστικά οι δαπάνες είναι συμβολικές, ό,τι πλέον είναι συμβολικό. Και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό. Αυτό όμως απαιτεί, δεν είναι απλά θέμα κυβερνητικής πολιτικής. Έχω ακούσει πολλές φορές ότι ένα κοινωνικό συμβόλαιο το κυβερνητικό. Δεν είναι όπως αποφασίζει μια κυβέρνηση εδώ πέρα να αυξήσει τους μισθούς. Δεν είναι έτσι ακριβώς εδώ πέρα, γιατί εδώ πέρα αυτό γίνεται καθολικά. Αυτό αφορά τη λειτουργία συνολικά της οικονομίας. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο σε περίπτωση όπου η κάθε επιχείρηση λειτουργεί σε ένα πλαίσιο συνεργατικών σχέσεων με τις άλλες. Δηλαδή, ένα εργοστάσιο παράγει και παράγει κακά προϊόντα. Κλείνει, δεν κλείνει. Δίνει σε μια άλλη επιχείρηση ως προμηθευτής, της δίνει εξαρτήματα που είναι ή μάλλον εργαλεία, μηχανήματα, κινητήρες που είναι παλιά τεχνολογία. Συμβαίνει αυτό, κλείνει. Δεν κλείνει. Προσπαθούμε με άλλους τρόπους να το ρυθμίσουμε αυτό το πράγμα. Αρχίζει και αλλάζει η σχέση μεταξύ των επιχειρήσεων, δηλαδή η σχέση των οικονομικών υποκειμένων στην κλίμακα της κοινωνίας. Τι σχέσεις είναι αυτές? Είναι σχέσεις διευθυντικές, πλέον σχέσεις συμφωνιών. Ναι, πράγματι. Κάνουν υπολογισμούς, τόσο θα πάρω από σένα, τόσο θα μου δώσεις. Αυτό τώρα. Τι σημαίνει? Ότι η ύπαρξη του ενός αρχίζει σιγά σιγά οργανικά να εξαρτάται από την ύπαρξη του άλλου, χωρίς να παρεμβαίνει η ανάγκη του εξαναγκασμού δια της αγοράς και του ανταγωνισμού. Αν εσύ δεν ανταποκριθείς, αυτό θα με ζημιώσει, αλλά δεν θα κλείσεις όμως. Δεν υπάρχει αυτή η απειλή. Όσο και να φαίνεται ανεπαρκές αυτό, είναι ένα μεγάλο βήμα στην εξέλιξη ανθρωπότητας. Ένα πολύ 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 μεγάλο βήμα. Γιατί σαφώς κανένας εργαζόμενος δεν απειλείται. Έτσι. Απαιτούνται άλλες διαδικασίες, αυτό όμως δεν λύνει όλα τα προβλήματα. Γιατί αυτό δεν διασφαλίζει ότι θα ζήσουμε καλύτερα. Δεν διασφαλίζει ότι δεν θα μολύνουμε το περιβάλλον. Αν κάποιος λειτουργεί διαφορετικά, αν ένας σταθμός που παράγει ηλεκτρική ενέργεια λειτουργήσει διαφορετικά, παραβιάσει κάποιους όρους και κάποιους κανόνες, θα προκύψει καταστροφή. Έτσι. Ωστόσο, απαιτείται εδώ πέρα τώρα μια συμπεφωνημένη, μια συντονισμένη εργασιακή δραστηριότητα για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της κοινωνίας. Τα πλάνα. Έτσι. Τι σημαίνει τώρα αυτό όμως? Τα περιβόητα, πενταετή πλάνα. Τα περιβόητα, βασικά τα πιο λειτουργικά είναι τα ετήσια πλάνα, κάθε χρόνο ψηφιάζουν. Τα πενταετή είναι λίγο πολύ προγνωστικά, είναι η γενική κατεύθυνση. Αυτό σημαίνει ότι το πώς θα λειτουργήσει μια επιχείρηση μπαίνει σε μια διαδικασία συμφωνιών με τις άλλες. Μην φανταστεί κανείς ότι τα πλάνα γίνονται με βάση. Εγώ περιγράφω το μηχανισμό του ΖΙΚΕ2.
ότι κάποιος κάθεται πάνω και κάνει υπολογισμό. Δεν λειτουργεί έτσι μια οικονομία και η Σοβιετική Ένωση λειτουργήσε και παρήγε αρκετά πράγματα. Ποια είναι η θέση των εργαζομένων εδώ πέρα, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Ποια είναι η θέση των εργαζομένων. Δεν είναι τώρα ο επιχειρηματίας και το επιτελείο του που αποφασίζει, θα κάνει αυτά. Τα πλάνα. Τα πλάνα. Εφόσον δεν υπάρχει ο μηχανισμός της αγοράς και ο εξαναγκασμός της αγοράς, για να λειτουργήσουν απαιτούν τουλάχιστον τη συνένεση των εργαζομένων. Τουλάχιστον. Κατ' ουσίαν σε πάρα πολλές περιπτώσεις και τη συμμετοχή των εργαζομένων. Δηλαδή, ένα πρόβλημα κατεβαίνει σε μια επιχείρηση, κατεβαίνει στις μονάδες, κατεβαίνει στα τμήματα, κατεβαίνει στις αποκαλούμενες μπριγάδες που είναι. Οι μπριγάδες έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα αυτοοργάνωση, έχουν δικό τους. Δηλαδή είναι ευέλικτες ομάδες μέσα στο εργοστάσιο και πρέπει εκεί πέρα αυτοί οι δείκτες, οι νόρμες, οι προδιαγραφές κλπ. Να συζητηθούν και τουλάχιστον να πούνε αυτές οι στοιχειώδεις μονάδες παραγωγής ότι εμείς το αναλαμβάνουμε. Αν αυτό δεν διασφαλιστεί, όλα είναι στον αέρα. Δηλαδή και φαίνεται εδώ πέρα πώς οι διοικήσεις, επειδή δεν μπορούν να πουλήσουν, δεν μπορούν να διώξουν. Πώς οι διοικήσεις είναι εξαρτημένες τελικά από τη βούληση των από κάτω. Τι σημαίνει τώρα, για να μιλήσουμε ρεαλιστικά. Ότι οι από κάτω έχουν την γνώση και την ικανότητα να ρυθμίζουν τα πλάνα σε μεγάλη κλίμακα. Όχι. Ο εξειδικευμένος λόγος των συγκεκριμένων δομών είναι πιο ισχυρός. Ξεκάθαρα. Όμως, αν οι από κάτω, οι στοιχειώδεις μονάδες, τα στοιχειώδη τμήματα της παραγωγής δεν αποδεχθούν τα πλάνα, δεν συμφωνήσουν, δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα και αυτό θα έχει αλυσιδωτές συνέπειες, όχι σε μια επιχείρηση μόνο, αλλά για μεγάλες επιχειρήσεις. Αν ένα τμήμα μιας επιχείρησης δεν κάνει αυτό που θα κάνει, δεν θα λειτουργήσει το εργοστάσιο συνολικά. Δεν θα υλοποιήσει τους στόχους. Αν ένα εργοστάσιο δεν θα υλοποιήσει τους στόχους, άλλες 50 επιχειρήσεις που παίρνουν από αυτό το εργοστάσιο δεν θα ανταποκριθούν. Η οικονομία παραλύει. Για πρώτη φορά λοιπόν, για πρώτη φορά μέσα στην παραγωγή, ο εργαζόμενος μέσα από το σύστημα σχεδιοποιημένης διεύθυνσης αρχίζει να έχει λόγο στην παραγωγή. Αυτό έχει μια εμβριακή διάσταση, ναι, αλλά θεωρώ ότι έτσι μπορούμε να δούμε. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να διατυπώσουμε το εξής υπέρ. Κάπως έτσι μπορώ να δω την υπέρβαση του κράτους. Δηλαδή, τι εννοώ. Δεν φαντάζομαι ότι κάποια μέρα θα έρθει μια κατάσταση που θα έχουμε την επόμενη μέρα. Καταργούμε το κράτος, δηλαδή το διαλύουμε. Το κράτος όχι προς τους κατασταλτικούς μηχανισμούς. Αυτό θα ήθελα να πιστεύω ότι αν η επανάσταση κάποια στιγμή έχει πιο μεγάλη, πιο διεθνή κλίμακα. Ίσως πολύ πιο εύκολο να απαλλαγούμε από τους στρατούς, τους δαπάνες, τους εξοπλισμούς κλπ. Όταν πια κανένας δεν θα θεωρεί ότι κινδυνεύει από τον άλλο. Αλλά από την επόμενη μέρα δεν θα σημαίνει ότι όσον αφορά την εξειδικευμένη εργασία και κάποιους πιο κεντρικούς διευθυντικούς μηχανισμούς ότι θα καταργηθούν. Μπορώ να φανταστώ όμως τη διαδικασία υπέρβασης του κράτους μέσα από το μετασχηματισμό του σε ένα δίκτυο. Ένα δίκτυο που θα καλύψει, εφόσον έχουμε και υπέρβαση της αγοράς. Ένα δίκτυο διευθυντικών διαδικασιών όπου το κάθε τμήμα, κάθε μονάδα, όπως μπορούμε να τη φανταστούμε, με ό,τι χαρακτήρα έχει η εργασία, θα συμμετέχουν σε αυτή τη σύναψη συμφωνιών. Σε αυτές τις συμπεφωνημένες δραστηριότητες, όπου δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει τίποτε και σε κεντρική κλίμακα, αν δεν λειτουργήσει, αν δεν έχει τη συνένεση, την αποδοχή, τη συμμετοχή των επιμέρους τμήματων. Σε μια κατάσταση όπου πιστεύω ότι δεν θα συζητούν τα πάντα. Δηλαδή υπάρχει μια αντίληψη μερικές φορές για τη διεύθυνση της οικονομίας που θυμίζει λίγο φοιτητικό αμφιθέατρο. Πιστεύουν κάποιοι ότι θα ξέρω εγώ τι κάνεις εσύ και θα έχω γνώμη για αυτό που κάνεις εσύ. Θα υπάρχουν εξειδικευμένες δραστηριότητες, αλλά θα έχουμε διεύθυνση πραγμάτων, και αυτό επίσης είναι κρίσιμο, όχι διεύθυνση ανθρώπων. Δηλαδή δεν θα χρειάζεται κάποιοι εργαζόμενοι να διευθύνουν άλλους εργαζόμενους, αλλά ως εργαζόμενοι με διαφορετικό τομέα ευθύνης. Έτσι, ο καθένας θα έχει κάποιο διαφορετικό τομέα. Θα διευθύνουμε διαδικασίες, θα διευθύνουμε πράγματα και εκεί που θα συναντάμε ο ένας τον άλλο, τη δική σου δουλειά, θα κάνουμε κάποιες συμφωνίες. Ως ψήγμα, ως πρωτομόρφωμα, και αυτό μας το έδειξε λίγο και μας το έδειξε το σύστημα σχεδίας της σοβιετικής οικονομίας με την πενταετία του κλίμακα που είναι προγνωστική, γιατί ήταν και μια οικονομία που εξελίχθηκε, αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, έφτασε πραγματικά να διασφαλίσει δημόσια κατοικία σε μεγάλη κλίμακα, θέρμαση, δίκτυα θέρμασης, τεχνολογία, ιατρική περίθαλψη με πιο σύγχρονο μορφή, εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό είναι μια αφορμή, αν το δούμε προσεκτικά, το μελετήσουμε, το απαλλάξουμε, το δούμε σαν μοντελοποιώντας το από τις αντιφάσεις του εντός του 20ου αιώνα, να δούμε πώς θα μπορούσαμε ρεαλιστικά να θέσουμε το ζήτημα της υπέρβασης του κράτους. Ενώντας πάντα μια προοπτική στην οποία, και πάλι το τονίζω, δεν θα έχουν όλοι γνώμη για όλα. Αυτό είναι ανέφικτο. Εγώ πιστεύω ότι η δίκευση της διανοητικής πλέον εργασίας θα βαθύνει. Δηλαδή, η δίκευση της επιστημονικής θα προκύψουν περισσότερες γνώσεις, περισσότερα πεδία. Δεν θα μπορεί κανένας
να πει ότι έχω γνώμη για όλα και θα κάνω δημοψήφισμα και θα ψηφίζω για όλα γιατί θα τα ξέρω όλα. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά θεωρώ ότι αν περάσουμε σε μια διαδικασία διαχείρισης πραγμάτων, διαδικασιών, τεχνολογικών διαδικασιών, με δεδομένο ότι για κάποια πράγματα ίσως χρειάζεται να ψηφίζουμε όλοι. Αλλά παρόλα αυτά θα έχουμε εξειδίκευση των τομέων ευθύνης, όπου και αν εργάζεται κάποιος θα λειτουργεί ως εκπρόσωπος της ανθρωπότητας. Θα λειτουργεί ως εκπρόσωπος της ανθρωπότητας. Και εδώ πέρα και κάτι ακόμα για να τελειώσουμε με αυτό. Από πολλές πλευρές λοιπόν κέρδισαν οι εργαζόμενοι, γι' αυτό και πολέμησαν γι' αυτό. Κέρδισαν μια ασφάλεια προοπτικών του βίου. Μεγάλο ζώο. Μέχρι τώρα η ανθρώπινη ιστορία έσπαγε τα μούτρα της εκεί πέρα. Το μέλλον του καθημερινό, η επόμενη μέρα του εργαζόμενου ήταν αβέβαιο. Και εκεί γύρισε η Ρωσία μετά την παλινόρθωση των κεφαλαιοκρατικών σχέσεων. Γύρισε ακριβώς όλους τους νόμους του καπιταλισμού στην πιο άγρια, στην πιο σκληρή μορφή. Και η επόμενη μέρα είναι άγνωστη για εκατομμύρια εργαζόμενοι. Δεν το είχαν αυτό οι σοβιετικοί εργαζόμενοι. Όσον αφορά την εργασία. Τα βασικά αγαθά πρέπει να τα αγοράσει, να τα αποκτήσει. Τα βασικά αγαθά στη σοβιετική κοινωνία αποκτούνταν όχι διαμέσου το μισθό. Όχι διαμέσου το μισθό, αλλά ως αναγκαία για την ικανοποίηση θεμελιωδών αναγκών αγαθά. Επίσης οι επιχειρήσεις είχαν αυτό το σύστημα συνεργατικής λειτουργίας. Ως ένα βαθμό. Αλλά κατ' ουσίαν συνεργατικής μέχρι ένα διάστημα. Πολιτισμικά, για πρώτη φορά, ας μην το ξεχνάμε, γεννήθηκε ένας νέος πολιτισμός. Εγώ θεωρώ ότι υπήρξε ένας πολιτισμός στη Σοβιετική Ένωση, στη λογοτεχνία, στην ποιήση, στον κινηματογράφο. Ίσως λίγο απλοϊκός, λίγο χοντροκομμένος. Ναι, πράγματι υπήρξε μια προλεταριοποίηση του πολιτισμού. Από ένα σημείο και μετά δεν είναι τυχαίο. Ακόμα και το 30. Και είναι ενδιαφέρον πώς συμπεριφέρθηκαν αυτά τα νέα στρώματα των εργαζομένων. Υπήρξε πληβιακή συμπεριφορά απέναντι σε παραδοσιακές κατηγορίες της διανόησης. Οι εργαζόμενοι, όταν αισθάνονται ότι έχουν μια άλλη κατάσταση μπροστά τους και άλλες δυνατότητες, όχι όλοι, αλλά οι εκπρόσωποι τους, που είναι φορείς αυτών των ιδεών, μπορεί να λειτουργήσουν πολύ αυταρχικά. Υπήρξε ένας μουζίκικος πολιτισμός. Όμως για πρώτη φορά ο εργαζόμενος ως άνθρωπος της δουλειάς άρχισε να γίνεται αντικείμενο εξανίκευσης, προβολής. Άρχισε να παρουσιάζεται η αξία του ανθρώπου της εργασίας. Του ανθρώπου της εργασίας όχι με την, το θέσω προκλητικά με την ναζιστική εκδοχή του εργασία απελευθερώνει, αλλά του ανθρώπου που είναι δημιουργός. Ο τεχνίτης, ο εργάτης είναι δημιουργός, ο αγρότης είναι δημιουργός. Αυτά εξήμισε η σοβιετική τέχνη. Τους ανθρώπους σε αυτούς τους είδαν εκεί πέρα, γιατί λίγο πολύ αυτή η διανόηση που προέκυψε όχι μόνο το 18, αλλά και το 30 κλπ. Ήταν από αυτές τις τάξεις. Έτσι. Μορφώθηκε αυτός ο κόσμος. Εμφανίστηκε πραγματικά μαζικός λαϊκός πολιτισμός. Εργατικός πολιτισμός. Εργατικός. Με ποικίλες. Αυτό υπήρχε μέχρι το τέλος της Σοβιετικής Ένωσης. Δεν τους έδινε τη δυνατότητα, στους εργαζόμενους άμεσους παραγωγούς, πώς να το πούμε, να γίνουν πλήρως αυτοενεργά υποκείμενα. Όχι. Τους ενίσχυε σε πολλές πλευρές της ζωής τους. Έδινε νόημα στη ζωή τους. Τους έδινε δυνατότητες να ασχολούνται με ωραία πράγματα σε συνθήκες όπου ακόμα η εργασία δεν ήταν ωραία. Έτσι. Τώρα θα περάσω και θα πω δύο πράγματα και μόνο για την κακή πλευρά της κατάστασης. Παρ' όλα αυτά, εκατομμύρια ανθρώπων άμεση παραγωγή. Μπορούσε να ξεπεραστεί αυτό αυτόματος. Δεν μπορούσε. Όσο αυτό δεν ξεπερνιέται, οι κοινωνίες αυτές είναι ασταθείς. Κινδυνεύουμε παλινόρθωση. Ξεπεράστηκε η διεύθυνση άνθρωπο από άνθρωπο. Όχι. Γιατί όμως. Γιατί. Γιατί στα ανθρακοριχεία πήγαιναν όλοι με χαρά. Ήταν όλοι κομμουνιστές. Όχι. Στη χημική βιομηχανία. Να πω και κάτι ακόμα. Ακόμα και εκεί που απλά έχουμε τόρνο, ένα τόρνο έχουμε. Έχουμε ένα άλλο μηχανία, φρέζα κλπ. Σε συνθήκες που είναι συνηθισμένες βιομηχανίες. Τι είναι ενδιαφέρουσα για εργασία, για το μυοσκελετικό σύστημα, να κάνεις όλη την ημέρα 8 ώρες. Κοπιώδης εργασία. Μονότονη. Ακόμα και πολλή πληθώρα εργασιών που έχουν φαινομενικά διανοητικό χαρακτήρα. Είσαι μια γραμματέας κάπου και κάνεις την πρώτη υπολογιστών εκτέλεση. Με το χέρι σου. Κάνεις απλά καταστάσεις. Τυπική λογική. Χρησιμοποιείς τυπική λογική. Και συγκεντρώνεις στοιχεία. Είσαι μια τηλεφωνήτρια. Έτσι. Διαδικασίες που φαντάζομαι ως διανοητικές. Αλλά στην ουσία μιλάμε για μια στερεότυπη σκέψη. Η οποία αποβλακώνει το μυαλό. Δηλαδή, αν κάνεις αυτά τα πράγματα 6-7 ώρες στην 8η και 1η ώρα της ημέρας σου, που δεν θα έχεις τελειώσει την εργασία, μπορείς τι να κάνεις, ασχοληθείς με τη διεύθυνση της επιχείρησης ή να απολαύσεις τη λογοτεχνία. Να απολαύσεις την ποιήση, να κάνεις ασχοληθείς με ζωγραφική. Όχι βεβαίως. Κατ' ουσίαν η ψυχαγωγία και ο ελεύθερος χρόνος των ανθρώπων είναι μια προέκταση του χρόνου εργασίας και των δυνατοτήτων ή των μη δυνατοτήτων που έχουν εκεί πέρα μέσα. Αυτό διατηρούνταν. Και έπρεπε να γίνει επίσης όμως, έπρεπε να γίνει αυτή η εργασία. Έπρεπε να γίνει. Και δεν ήθελαν όλοι να την κάνουν και μεταξύ μας. Η γραφειοκρατία τελικά όπου προέκυψε. Από τις τάξεις των εργαζομένων προέκυψε. Ναι, κατ' ουσίαν από ένα σημείο και μετά, ειδικά και μετά τη δεύτερη φάση ξεκαθαρίσματος λογαριασμού με την παλιά διανόηση και τους παλιούς ειδικούς,
36-38. Κατ' ουσίαν τότε, όπως είχαν το δούμε αυτό το πράγμα, ο κρατικός μηχανισμός άλλαξε. Έρχονται κατ' ουσίαν γόνοι εργαζομένων, εργάτες που πήγαιναν 7 χρόνια τέλειωναν βασικές σπουδές, πήγαιναν στο πανεπιστήμιο. Αυτοί ήρθαν στα πράγματα. Ήρθαν στα πράγματα, κατέλαβαν διοικητικές θέσεις και παρέμειναν εκεί πέρα όμως. Παρέμειναν. Γιατί πού άλλο θα γύριζαν, τι άλλο υπήρχε για αυτούς καλύτερο, δεν υπήρχε. Οι ίδιοι λοιπόν οι εργαζόμενοι σε αυτές τις συνθήκες γεννούν τις αντιφάσεις και τα παραμορφωτικά στοιχεία αυτής της κοινωνίας. Δεν τα γέννησε απλά ένας μηχανισμός από μόνος του, είναι ο κόσμος της εργασίας από μέσα του που γεννά παρασιτικά φαινόμενα, κλοπές, αδιαφορία για την εργασία. Ποιος δημιουργεί την παραοικονομία? Παραοικονομία πάντα υπήρχε. Είχα παρατηρήσει το Βολίν, γράφει εκεί πέρα ότι η Μποσεβίκη λέει με τις επιτάξεις των σιτηρών γέννησαν παραοικονομία. Εντάξει. Ναι, υπήρχε παραοικονομία γιατί οι αγρότες πουλούσαν στην τοπική μαύρη αγορά. Κλοπή της δημόσιας, της κοινωνικής περιουσίας και προώθηση στην παραοικονομία υπάρχει. Συμμετέχουν και οι διευθυντές, κατ' ουσίαν στις πιο πολλές περιπτώσεις, σε συνεργασία με τις εργατικές κολεκτίβες. Υπάρχουν αυτά. Υπονομεύουν την κοινωνία, την υπονομεύουν. Αποσταθερώνουν τα πλάνα. Δημιουργούν καταστάσεις κρυφής αγοράς. Είναι μια μόνιμη απειλή. Οι σχέσεις αγοράς, έστω παραοικονομίες, είναι σχέσεις υλικές μεταξύ των ανθρώπων. Εκεί δημιουργείται συσσόρευση πλούτου, εκεί δημιουργούνται συμφέροντα. Δημιουργούνται δομές. Κάποια στιγμή θα διεκδικήσουν να έρθουν στην εξουσία. Αυτό απαιτούσε διαχείριση, διεύθυνση, απαιτούσε καταστολή. Μπορώ να θεωρήσω με μεγάλη άνεση να δεχτώ ότι είχαν αυθαιρεσίες και υπερβολιστή καταστολή. Απαιτούσε εν γέννη ως έναν βαθμό και καταστολή. Όταν. Παραμονές του πολέμου, στη διάρκεια του πολέμου, στη διάρκεια του πολέμου, μετά τον πόλεμο, όπου υπάρχει πείνα, υπάρχει έλλειψη αγαθών, κάποιοι τα παίρνουν με τις χαμηλές κρατικές τιμές από τα κρατικά μαγαζιά και τα πουλούν στη μαύρη αγορά. Αυτό απαιτεί καταστολή. Να λοιπόν, αυτή την πραγματικότητα είδαν την επόμενη μέρα οι Μπολσεβίκοι. Σε συνθήκες εφηλίου πολέμου φεύγουν οι εργάτες από τις πόλεις, γυρίζουν στην επαρχία. Εκεί γι' αυτό το λέει ο Τρότσκι. Μιλάει για στρατιωτικοποίηση της εργασίας και για υποχρέωση σε εργασία. Υποχρεώνουν και τους αστούς να δουλέψουν, αλλά βλέπει ότι φεύγουν από τις πόλεις και γυρίζουν στο χωριό. Βασικά η εργατική τάξη είναι αγροτικής προέλευσης ακόμα. Σε μεγάλο βαθμό. Είναι δύσκολη η ζωή στις πόλεις. Κάποιος πρέπει να δουλέψει στις πόλεις όμως. Κάποιος πρέπει να δουλέψει. Αυτή την κατάσταση, τώρα πώς την αντιμετώπισαν οι Μπολσεβίκοι, με υπερβολές, με αυθαιρεσία, αυτό είναι ένα θέμα που μπορούμε να το συζητήσουμε. Έτσι. Απριόρι μπορώ να δεχτώ ότι όλα αυτά υπάρχουν. Όμως έπρεπε να αντιμετωπιστεί για να υπάρχει τι, ψωμί. Μπορούμε να ασκήσουμε κριτική για την πολιτική των επιτάξεων. Οι αγρότες δεν ήθελαν να δώσουν τα σιτηρά. Έτσι. Αλλά εμφύλιος πόλεμος με μπαρτοκαμισμένους μαχητές των Λευκών δεν γίνεται χωρίς στρατό και στρατός θέλει ψωμί. Όπως και αργότερα, εκβιομηχάνηση και στρατός επαγγελματικός κλπ. Δεν γίνεται χωρίς κάποιες προϋποθέσεις. Όλα αυτά όμως δημιουργούν, συνάμα, λύνουν προβλήματα και δημιουργούν προβλήματα. Δηλαδή διατηρούν αυτή την αβεβαιότητα, αυτή την αστάθεια του κάθεσης. Είναι βήματα προς τα μπροστά. Για τμήματα των εργαζομένων σαφώς είναι πρόοδος. Είναι δεδομένο ότι η νεαρή εργατική τάξη, η νεαρή εργατική τάξη που δημιουργείται στις πόλεις το 30 του 30 στηρίζει το καθεστώς. Όχι τόσο όλοι οι αγρότες. Εγώ και κάποιοι αγρότες θα συνεργαστούν με τους Γερμανούς. Αλλά η νεαρή εργατική τάξη το στηρίζει. Και το στρίξει και μετά, και το 50 κλπ. Όσο εν γέννη αυτό το καθεστώς έχει μια διαδικασία προοδευτικής εξέλιξης. Όταν κάποια στιγμή φτάνει σε κάποια όρια και αρχίζει να αναπτύσσεται πιο, έτσι, με πιο εκτενή τρόπο το σύστημα των εμπορευματικών σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων και διευρύνεται και η μαύρη αγορά, εκεί και με αυτό τελειώνω. Εκεί αυτές οι αντιθέσεις που πηγάζουν από τους εργαζόμενους, όχι από όλους, κυρίως μέσω της παραοικονομίας, θα βρουν τη δική τους έκφραση στον διοικητικό και στον κρατικό μηχανισμό. Και εκεί τι έχουμε. Παλιότερα είχαμε το φρικτό πρόβλημα του γραφειοκράτη που έχει μια πιο προνομιακή θέση και παίρνει απλά μεγαλύτερο μισθό, αλλά το χρησιμοποιεί για κατανάλωση. Δηλαδή, σαφώς υπάρχει διαφορά. Τρώω καλύτερα, έχω καλύτερο διαμέσμα, αλλά είναι για κατανάλωση. Δεν έχω συσσόρευση, δεν έχω δυνατότητα συσσόρευση. Ναι, σαφώς έχω καλύτερα νοσοκομεία. Όταν θα πάω όμως, θα κάνω χρήση του νοσοκομείου και θα γυρίσω. Αυτό δεν είναι δικό μου, δεν είναι διαρκώς. Δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι για τα παιδιά. Όταν η παραοικονομία φτάσει στη δεκαετία του 70, που είναι μια μορφή κρυφής συσσόρευσης πλούτου, να βρίσκει στον κρατικό και κομματικό μηχανισμό τους δικούς της εκπροσώπους, όταν έχουμε αυτή τη συμμαχία, αυτή τη σύζαξη, εμφανίζεται μια άλλη κατάσταση, όπου εκεί πέρα για πρώτη φορά ο γραφειοκράτης από μόνος του, δεν μπορούσε καν να το σκέφτεται αυτό. Τώρα ο γραφειοκράτης αρχίζει ένα τμήμα πάλι της γραφειοκρατίας να βλέπει τον εαυτό του ως μελλοντικό ιδιοκτήτη, όχι απλά
μέσο που αρκούν για τη δική του κατανάλωση. Αυτό κερδίζει μέχρι τότε. Ο γραφειοκράτης γι' αυτό και είναι πολύ έτσι. Είναι προνομιούχα στρώματα από τον εργαζομένο. Είναι πολύ επαρχιωτική η κατανάλωσή του. Πολύ έτσι περιορισμένη με την κλίμακα, ας πούμε, τη διεθνή και του καπιταλισμού. Τότε αρχίζει να βλέπει και την πιθανότητα ένα τμήμα της γραφειοκρατίας να γίνει ιδιοκτήτης και ιδιοκτήτης εκτενούς πλούτου με πολυτέλεια, με μεγάλο παρασιτισμό κλπ. Και τότε εκεί στη δεκαετία του 80, από ένα σημείο και μετά, εμφανίζονται και δυνάμεις που σκοπίμως επιδιώκουν πλέον την αποσάθρωση του καθεστώτος, την ανατροπή του. Ενός ασταθούς καθεστώτος. Εκεί πια τίθεται το μεγάλη κατάκτηση. Οι διαφορές μεταξύ των εργαζομένων που δεν έχουν εξαφανιστεί να είναι διαφορές έστω μισθών, προνομίων που έχουν όμως καταναλωτική εμβέλεια. Δεν πάνε παραπέρα. Δεν μπορώ, ας πούμε, εγώ να είναι δική μου η γη. Και να πω ότι με αυτή τη γη θα κάνω ό,τι θέλω. Αν θέλεις, αν έχεις ανάγκη τη δική μου γη για να δουλέψεις, θα κάνεις ό,τι θα σου πω εγώ. Έτσι, αυτό είναι άλλο πράγμα. Να έχω δικά μου τα εργοστάσια, δικές μου τις υποδομές, δικό μου το φυσικό πλούτο, δικό μου το δάσος. Έτσι. Αυτό οδηγεί εκεί πέρα. Αυτή η σύζευξη της παραοικονομίας με τον κρατικό μηχανισμό. Τελειώνοντας, σημειώνω το εξής. Έπρεπε να ξεπεραστεί και ο τύπος εργαζομένου. Για να πούμε ότι πλέον μια νέα τέτοια κοινωνία θα είναι μια νέα. Άρα μιλάμε για έναν άλλο ανθρωπολογικό τύπο, εντελώς. Ένα άλλο τύπο εργαζομένου, ποτέ, έτσι, ναι. Με de facto δυνατότητες. Όχι de jure. De jure, ξέρεις, στην αριστερά υπάρχουν πολλοί που de jure είναι έτοιμοι να διακηρύξουν όλα τα προνόμια στους εργαζόμενους. De jure μπορούμε να πούμε πολλά. Μπορούμε να δώσουμε στους εργαζόμενους να κάνουμε μια επανάσταση και να τους δώσουμε όση ελευθερία θέλουν. Στην πράξη, οι εργαζόμενοι θα κατακτήσουν αυτό που μπορούν όσον αφορά το χαρακτήρα της εργασίας τους, τις πραγματικές τους δυνατότητες. Αυτό που έχει σημασία σήμερα να συζητήσουμε είναι πώς μπορούμε να δούμε ένα τέτοιο χαρακτήρα εργασίας και ένα τέτοιο τύπο εργαζομένου που θα είναι αυθεντικό υποκείμενο της εργασίας και της κοινωνικής ζωής, που δεν θα επιτρέψει σε οτιδήποτε εκτός του κόσμου της εργασίας, που έχει οποιοδήποτε παρασιτικό στοιχείο, οποιαδήποτε δηλαδή κοινωνική ομάδα με παρασιτικά χαρακτηριστικά, να ελέγξει αυτή τη ζωή του και να το επιβληθεί. Αυτό είναι το ανοιχτό ζήτημα της, νομίζω, της εποχής. Ωραία. Τώρα νομίζω ότι φτάνουμε προς το τέλος. Θέλω να, αν και αναφέρθηκες πριν ακροθυγώς, να επικεντρωθούμε λίγο, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό και έχει γίνει μεγάλη κουβέντα και θα γίνεται ακόμα για τη Σοβιετική Ένωση. Για το θέμα της βίας, το απαραίτητο ποσοστού βίας, yeah. Το τι έγινε με τη βία, κάπου γράφεις μέσα, έχεις και ξεχωριστό κεφάλαιο για αυτό το πράγμα για τη βία. Αν θυμάμαι καλά τώρα, δεν θέλω να σε παραφράσω, νομίζω ότι κάπου γράφεις ότι μέσω των ορίων της Νέα Επανάσταση βρίσκει κάπως και τα ποσοστά της βίας που θα ασκήσει, κάπως έτσι, δεν το θυμάμαι τώρα για καλά, να σου πω την αλήθεια. Μπορώ να αντιληφθώ εξ ολοκλήρου τη βία εναντίον των εξωτερικών εχθρών. Δεν μπορώ να αντιληφθώ στην ιστορία της Σοβιετικής Ένωσης πλήρως τη βία που άσκησε, σε αυτό όπως το λες μέσα, σε κάποιο λόγο τώρα, δεν θυμάμαι, σε κάποια ομιλία που έχεις κάνει, στα παιδιά της Επανάστασης, τα ίδια τα παιδιά της Επανάστασης. Βεβαίως. Και συμφωνώ, μπορώ να συμφωνήσω μαζί σου ότι δεν είναι αυτό που έγραφε στο αρχιπέλαγο Γκούλακ όλο αυτό το πράγμα. Αλλά κατά τη γνώμη μου υπήρχαν αυθαιρεσίες. Δηλαδή, όταν, ας πούμε, είναι, ξέρω εγώ, η τσεκά έξω από το σπίτι σου, είσαι ελέγχει αν θα δουλέψεις ή δεν θα δουλέψεις. Ή ακόμα και η τσεκά ότι έκανε, ας πούμε, συνεργαζόταν στο θέμα της παραοικονομίας τη στιγμή που η ίδια έπρεπε να την καταστήλει. Γιατί αυτό ήταν ο σκοπός. Αυτό έχει πάντα βέβαια. Όταν σε μια περίοδο που λέμε προχωρημένες παρακμήσεις, κυρίως η αστυνομία, η πολιτοφυλακή. Καλό το ερώτημα, το δέχομαι. Δεν δέχομαι τη σημασία του ερωτήματος, άλλωστε και το επιχειρώ στο βιβλίο μου να το εξηγήσω το φαινόμενο. Πρώτα απ' όλα, ας δεχτούμε ότι δεν υπάρχει επανάσταση χωρίς βία. Και, να το πω ευθέως, δεν υπάρχει επανάσταση και χωρίς εσωτερική βία που δεν τρώει τα παιδιά της. Το εξήγησα λίγο αυτό πρωτύτερα. Αυτό το είδαμε στη Γαλλική Επανάσταση. Ο Ρομπεσπιέρ έστειλε στην κιλοτίνα τον Δαντών. Αυτό γιατί. Η πιθανότητα να μην υπάρξει βία θα συνδεόταν με την περίπτωση που μια επανάσταση θα εκπλήρωνε γρήγορα τους σκοπούς της, που δεν θα υπήρχε απόκληση και αμφιβολία και διαφοροποίηση όσον αφορά τους ίδιους τους σκοπούς, όσον αφορά την αντίληψη του ποιους σκοπούς μπορεί να εκπληρώσει η επανάσταση. Αυτό αφορά το ίδιο επαναστατικό στρατόπεδο. Τις επαναστατικές δυνάμεις, την ταξική και πολιτική διάσταση τους. Δηλαδή υπάρχουν ταξικές δυνάμεις που συμμετέχουν στην επανάσταση. Αρχικά είναι εργάτες, είναι και αγρότες όμως, έτσι. Και οι πολιτικοί εκφραστές αυτών των δυνάμεων. Αν
υλοποιηθούν οι στόχοι. Στο μάξιμο. Χωρίς την ανάγκη πολλών υποχωρήσεων, πολλών ελιγμών. Οι στόχοι που γρήγορα οδηγούν τη νέα κοινωνία σε μια μη αναστρέψιμη κατάσταση. Πληρωθούν πραγματικά και δεν υπάρχει κίνδυνος παλινόρθωσης. Χωρίς να απαιτηθούν πολλοί ελιγμοί, το τονίζω, και πολλές υποχωρήσεις, άρα και πολλές διαφωνίες και διασπάσεις εντός του τοπίου της επανάστασης, η βία πραγματικά θα είναι πιο μικρή. Γενικά η βία ποτέ δεν είναι αρετή. Γενικά η βία πάντα έχει κόστος. Γενικά ο κόσμος της χειραφετημένης ανθρωπότητας είναι κόσμος πέραν της βίας. Συνάμα. Δεν υπάρχει επανάσταση χωρίς βία, γι' αυτό και είναι και επανάσταση. Αλλιώς μπορούμε να φανταστούμε μέσω άλλων διαδικασιών, ξέρω εγώ, μεταρρυθμίσεων κλπ. Μια αλλαγή της κοινωνίας. Αλλά η επανάσταση προκύπτει όταν δια της βίας πρέπει να επιβληθεί κάτι άλλο. Γενικά έτσι αντιλαμβάνουμε τη σημασία και την αναγκαιότητα της επανάστασης. Αν μπορεί να γίνει κάτι άλλο, να προκύψει κάτι άλλο χωρίς βία, δεν μιλάμε για επανάσταση. Ναι. Εδώ πρέπει να εστιάσω όμως στο επίμαχο ζήτημα. Τονίζω και πάλι. Η διάσπαση, όταν για πρώτη φορά επιχείρηται ένα τέτοιο δρόμο, όταν για πρώτη φορά επιχείρηται ένα τέτοιο δρόμο, υπάρχει μεγαλύτερη ασάφεια και όσον αφορά το τι θα πρέπει να γίνει και όσον αφορά, και όσον αφορά το πόσο γρήγορα και εύκολα θα γίνει αυτό. Ήταν το πρώτο εγχείρημα. Κάτι είχαν υπόψη για το εφικτό του, αλλά για ποιο λόγο αυτό το εγχείρημα ήταν δύσκολο να εφαρμοστεί, αυτό δεν το είχαν υπόψη αρχικά. Άρα λοιπόν οι διασπάσεις μεταξύ των δυνάμεων του ίδιου στο τοπίο της επανάστασης εκδηλώνονται με σύγκρουση. Βία άσκησαν οι Μπολσεβίκοι και τελικά ανοίξαν. Βία θα ασκούνταν πάνω στους Μπολσεβίκους, θα νικούσαν οι άλλοι. Δηλαδή, αν η αριστερή εσέρι τα κατάφερε, ήταν πιο οργανωμένη. Πολιτικά και όσον αφορά την ηγεσία, οι Μπολσεβίκοι υπερήχαν. Είχαν νομίζω τους καλύτερους ηγέτες. Έχει σημασία και αυτός ο παράγοντας. Θα μπορούσε μια άλλη πολιτική δύναμη να είναι πιο ικανή και να νικήσει. Δεν θα ασκούσε βία πάνω στους Μπολσεβίκους. Θα ασκούσε βία. Γιατί οι Μπολσεβίκοι με τη δική τους ειλικρίνεια πάλι θα θεωρούσαν ότι αυτοί έχουν την καλύτερη άποψη για την επάνω. Ότι πρέπει να γίνει ειρήνη με τη Γερμανία. Ότι πρέπει να υπογραφεί η συνθήκη εξαιρετικά επώδυνη. Του Μπρέσλιτος. Το 1 τέταρτο της χώρας το έδιναν στους Γερμανούς. Το 1 τέταρτο. Ένα μεγάλο μέρος του ευρωπαϊκού τμήματος της χώρας. Το έδιναν στους Γερμανούς, στους μιλιταριστές κλπ. Λοιπόν, οι Μπολσεβίκοι έλεγαν ότι αυτό σώζει την επανάσταση. Οι Εσέρι διαφωνούσαν. Αν επρόκειτο οι Εσέρι να νικήσουν τους Μπολσεβίκους, θα πρέπει να ασκήσουν βία. Έτσι. Τώρα, ας δούμε όμως τη βία, όχι στην πολιτική της κλίμακας, στη συγκρούση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Δεχόμαστε ότι υπάρχουν αυτές οι συγκρούσεις γιατί δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο για μια επανάσταση να καταλάβει τα όρια της. Ο νόμος των οριών έχει να κάνει με τη συνειδητοποίηση. Αναγκαία όμως. Γιατί ένα γενικό πρόγραμμα που φτάνει πολύ μακριά, κάποιοι στόχοι, ας πούμε για το κράτος, το λέει και ο Μάρξ, μπορούμε να τους δούμε και στην αναρχική σκέψη. Σε ποια χρονική κλίμακα όμως τοποθετούνται. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό. Η επανάσταση όμως πρέπει την επόμενη μέρα σε συγκεκριμένες συνθήκες να κάνει αλλαγές. Δεν είναι εύκολο να δει κανείς, να δει η επανάσταση, πού σε αυτές τις συνθήκες πρέπει κάπως να σταματήσει. Πού πρέπει να σταματήσει. Που πρέπει να βάλει φρένο, που πρέπει κάπως να κινηθεί με άλλη ταχύτητα, που πρέπει να υποχωρήσει. Αυτό είναι αναγκαίο για να γίνει επανάσταση και να δώσει και λίγο μια πιο ρεαλιστική διάσταση του πράγματος. Οι Μπολσεβίκοι κάνουν διαρκώς υποχωρήσεις. Γράφει η συντροσκιστική σκέψη, υπάρχει η έννοια του Θερμιδόρ. Αλλά το Θερμιδόρ ξεκίνησε από την αρχή. Ήδη ένα μικρό Θερμιδόρ ήταν οι Μπολσεβίκοι και υιοθέτησαν το πρόγραμμα των Εσέρων στο αγροτικό ζήτημα. Δεν μίλησαν για κολεκτίβες, αλλά για τομικά νοικοκυριά, έτσι. Το ήθελαν αυτό οι Μπολσεβίκοι, όχι. Είχαν άλλο πρόγραμμα. Αλλά η πλειονότητα της αγροτιάς δεν ήθελε να ακούσει για κολεκτίβες. Για συνεταιρισμούς δηλαδή. Ήθελε ατομικό νοικοκυριό. Αυτό έβλεπε ο αγρότης. Αυτό έλεγαν και οι Εσέρι. Αν δεν το έκαναν αυτό οι Μπολσεβίκοι, θα τους ακολουθούσαν οι αγρότες. Με τους μικρούς θύλακες του βιομηχανικού προλεταριάτου θα έκαναν επανάσταση σε μια αγροτική χώρα. Είναι δυνατόν σε καμιά περίπτωση. Στον Εμφύλιο πόλεμο, ποιος πολέμησε εναντίον των Σαρδολευκών. Οι αγρότες πολέμησαν. Η βασική μάζα ήταν οι αγρότες. Είναι λοιπόν υποχώρηση. Είναι υποχώρηση. Το Μπρέσλιτοφσκ είναι υποχώρηση. Είναι υποχώρηση. Η ΝΕΠ είναι υποχώρηση. Ήταν 3 χρόνια εμφυλίου πολέμου. Πολέμησαν οι Μπολσεβίκοι. Σκοτώθηκαν και οι ίδιοι. Έχασαν αφού το στρατόπεδο. Δηλαδή και οι εργάτες και οι αγρότες που πολέμησαν υπέρ των Μπολσεβίκων είχαν απώλειες. Και την επόμενη μέρα, ας δούμε την επόμενη μέρα, άνθρωποι δηλαδή, που είχαν έτσι μπροστά τους ένα κομμουνιστικό ιδεώδες και εντός του πολεμικού κομμουνισμού δοκίμασαν να πάνε γρήγορα στον κομμουνισμό. Με κατανομή των προϊόντων. Και την επόμενη μέρα σου λέει αγορά. Ατομική ιδιοκτησία κλπ. Είναι προδοσία αυτό. Είναι μεγάλη προδοσία. Για κάποιους, για τους Μπολσεβίκους πια. Είναι μεγάλη προδοσία. Να πω και κάτι ακόμα. Το είχα πει σε μια ομιλία μου. Αν δεν ήταν ο Λένιν με το μεγάλο του κύριο, θα μπορούσαν πολύ εύκολα να τον του φεκίσουν. Αν δηλαδή το πρότεινε κάποιος άλλος θέση του Λένιν, θα μπορούσαν να φανταστούμε την περίπτωση να τον του φεκίσουν. Θα το θεώρησαν προδοσία. Χωρίς αυτό όμως θα είχαν όχι μία κροστάνδη, θα είχαν πολλές. Και δεν ήταν τόσο η κροστάνδη σε κλίμα. Η κροστάνδη ήταν επικίνδυνη γιατί ήταν κοντά στην Πετρούπολη. Έχουμε την εξέγερση στο Ταμπόφ.
όπου συμμετέχουν χιλιάδες αγροτών. Θα είχαμε δεύτερο εμφύλιο πόλεμο τώρα, μια δεύτερη αγροτική εξέγερση, ένα πόλεμο των χωρικών. Έτσι. Επώδυνη υποχώρηση. Αλλά όποιο, ό,τι απομένει από αυτό το εγχείρημα διατηρείται και προχωρά συνάμε. Υπάρχει μια ανοιχτή προοπτική. Να το θέσω τώρα από μια άλλη οπτική τώρα, γιατί η βία. Όταν οι αγρότες εξεγείρονται όμως τα απόφαση, τους καταστέλνουν, έτσι. Τους καταστέλνουν. Τους καταστέλνουν. Να δούμε τώρα τη βία εντός με την ταξική της διάσταση. Πώς δηλαδή χρειάζεται, ασκείται βία για να προχωρήσει εναντίον τιμάτων των εργαζομένων τώρα. Αυτό είχε ιδιαίτερη σημασία για τη Ρωσία, γιατί για την Σοβιετική Ρωσία, γιατί είναι μια αγροτική χώρα. Οι αγρότες πήραν τη γη, έτσι. Και άρχισαν να την παίρνουν πριν τους Μπολσεβίκους. Οι Μπολσεβίκοι απλά το νομιμοποίησαν. Πότε ξεκινά η εξέγερση των αγροτών? Τον Αύγουστο του 17. Καταραίει το μέτωπο, γυρίζουν οι στρατιώτες, αγροτόπεδα στα χωριά και αρπάζουν τη γη. Τον γεωκτημό, την αρπάζουν. Είναι μια διαδικασία που ξεκινά αυθόρμητα. Το βλέπει αυτό ο Λένιν και λέει: να η αγροτιά μπαίνει ήδη στην ιστορική διαδικασία. Να η αγροτιά, ξεκίνησε. Γι' αυτό και νομίζω ότι ο Λένιν δεν ήταν τόσο έτσι ονειροπόλος γενικά. Έβλεπε κάποια πράγματα και είχε αυτή την πεποίθηση ότι μπορεί να τεθεί το ζήτημα της επανάστασης. Γι' αυτό και τον Ιούλιο, όταν υπήρχε η εξέγερση, θεωρεί ότι είναι πρόσχερη. Η αγροτιά μπαίνει στην κίνηση. Την παίρνουν και δημιουργείται μια πληθώρα αγροτικών οικοκυριών, μικρών και μεσαίων. Υπάρχουν και κουλάκια, είναι πιο λίγοι. Τι είναι αυτό όμως τώρα που δημιουργείται? Και ενισχύεται επί ΝΕΠ. Ενισχύεται. Τους αφήνουν να πουλάνε τη σοδειά. Ελεύθερη αγορά. Είναι μια θηλιά που πνίγει τη Ρωσία. Ένας βάλτος, την τραβά κάτω. Είναι μια θηλιά πραγματικά που η ίδια η αγροτιά, μέσα από τις αυθόρμητες ενέργειές της, μέσα από τον τρόπο που βλέπει τον κόσμο, τι κάνει? Γυρίζει τη Ρωσία σε μια αγροτική ζωή. Η Ρωσία, η αγροτική, ενισχύεται. Η Ρωσία όχι των πόλεων, αλλά του χωριού ενισχύεται. Και όσο το χωριό είναι αυτό το χωριό του μικρού και μεσαίου κλήρου, της μειωμένης εμπορευσιμότητας σιτηρών. Για ένα χωριό που λέει στην πόλη, εσύ ως πόλη δεν θα αναπτυχθείς ή δεν θα αναπτυχθείς γρήγορα. Είναι πρόβλημα αυτό, ναι. Ο αγρότης μπορεί και ζει λίγο καλύτερα. Δεν είναι καμιά άνετη ζωή. Δεν έχει ούτε ιατρική περίθαλψη, ούτε σιδηροδρόμους έχει, ούτε βιβλιοθήκες στο χωριό έχει, ούτε την υπηρεσία του γεωπόνου έχει, ούτε τα εργαλεία και τα μηχανήματα έχει. Αλλά ζει λίγο καλύτερα. Και αυτό είναι ο ζωτός, αυτό βλέπει. Και λέει στην πόλη, εγώ θέλω τη μικρή και τη μεσαία ιδιοκτησία μου, ό,τι παράγω εγώ και να διαχειρίζω όπως θέλω εγώ τη σοδειά μου. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν επιτρέπει στην πόλη να αναπτυχθεί. Γιατί για να αναπτυχθεί η πόλη, θέλει εργατική τάξη, θέλει απελευθέρωση χεριών από το χωριό. Όσο λιγότερη είναι η τεχνική στο χωριό, τόσο περισσότερα χέρια χρειάζονται. Και θέλει και τρόφιμα. Θέλει εμπορεύσιμα σιτηρά, θέλει εμπορεύσιμα τρόφιμα. Τρόφιμα πάνε στην αγορά που δεν καταναλώνεται επί τόπου. Πράγματι, αυτή η λύση του αγροτικού ζητήματος μείωσε τις ανταλλαγές μεταξύ πόλης και χωριών χοντρικά. Μείωσε τον όγκο των εμπορεύσιμων σιτηρών. Αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό τραβά τη Ρωσία από οστιλιά. Και τι παράδοξο προκύπτει εκεί πέρα. Εντάξει, γενικά την ΕΠ την εισηγήθηκε ο Λένιν. Και δεν μας είπε πότε τέλειωνε. Κάποια στιγμή. Δεν θα ήταν αιώνια, αλλά κάποια στιγμή. Κάπου στο μέλλον. Στο τέλος της δεκαετίας 20 και του 20 και στις αρχές της δεκαετίας του 30 αλλάζει και με την κρίση, αλλάζει η διεθνώς ισχυρή κατάσταση. Ειδικά όταν όχι μόνο στην Ευρώπη οι Σοβιετικοί ένωσαν αντιμετωπίσουν μεγάλες απειλές, αλλά ήδη στην Ασία έχουμε την κατάληψη της Μαντζουρίας από την Ιαπωνία. Εμφανίζεται ένας μεγάλος στρατιωτικός σχηματισμός στα νότια σύνορα της Σοβιετικής Ένωσης και καταλαβαίνουν ότι η απειλή δεν είναι. Ότι εκεί δεν είναι, αυτοί δεν πήγαν εκεί για να καταλάβουν. Ότι πήγαν να καταλάβουν τη Σιβηρία και τον πλούτο της Σιβηρίας. Τα πράγματα διεθνώς αλλάζουν. Και απαιτείται ανάγκη εκβιομηχάνης. Εκβιομηχάνης σημαίνει πόλη. Σημαίνει βιομηχανία, σημαίνει εργατικά χέρια, σημαίνει επίσης σιτηρά για εξαγωγές, για να αγοραστούν μηχανήματα, αλλά και σιτηρά και φθηνά αγροτικά προϊόντα για να συντηρηθούν οι εργάτες. Γιατί οι εργάτες που δεν καλλιεργούν τη γη και είναι στις πόλεις και παράγουν άλλα πράγματα, πρέπει να φάνε. Το θέλει αυτό η αγροτιά? Δεν το θέλει. Αυτό θα μπορούσε να λυθεί με τους συνεταιρισμούς που θα εξοικονομούσαν, θα έκαναν καλύτερα. Οι συνεταιρισμοί σημαίνει συνένωση των πλήρων. Σημαίνει αυτά τα μικρά κομματάκια που έχουμε εδώ πέρα, 500 άτομα ή 1500, τα φτιάχνουμε μεγάλα κομμάτια γης και αξιοποιούμε καλύτερα τα πενιχρά μέσα, τα πενιχρά τρακτέρ, τις πενιχρές, το μικρό αριθμό των θερίζωνιστικών μηχανών. Τα αξιοποιούμε πιο ορθολογικά. Γιατί κανένας μικρός αγρότης δεν μπορούσε να τα αγοράσει αυτά. Σε θήκες αγοράς. Το θέλει αυτό η αγροτιά? Όχι, δεν το θέλει. Δεν το θέλει. Να γιατί. Επιγράφεται το βιβλίο μου με τους στίχους του Μπρέχτ. Γιατί να λέμε βία τα νερά ενός ποταμού και όχι τις όχθες που τον περιορίζουν. Σε όλη αυτή τη δουλειά μου, σε αυτά τα πράγματα, είχα υπόψη αυτό το πράγμα, δηλαδή το σκεφτόμουν πολλές φορές.
είναι ειλικρινείς οι αγρότες, είναι εργαζόμενοι, είναι άνθρωποι του μόχθου. Που βλέπουν μόνο το μικρό κοσμό τους, το χωριό. Το μικρό τους και το μεσαίο τους. Και δεν βλέπουν τίποτα άλλο, δεν βλέπουν τη μεγάλη εικόνα. Δεν αντιλαμβάνονται ότι και οι ίδιοι απειλούνται. Ότι αν μια νέα αντάνθη στη Δύση και η Ιαπωνία στην Ανατολή επιχείρησαν μια νέα επέμβαση στις Σοβιετικές, η αγροτική και καθυστερημένη Σοβιετική Ρωσία της ΝΕΠ θα κατέρε. Το λέει και ο Τρόσκι, το λένε οι πάντες. Δεν το βλέπει αυτό ο αγρότης όμως. Δεν βλέπει την ανάγκη ότι χρειάζεται ότι για να υπάρξει τεχνολογία και να υπάρξει τρακτέρ και θεριζοαριστική μηχανή, πρέπει να εκβιομηχανιστεί η χώρα. Αυτό δεν το βλέπει. Έτσι λοιπόν τι έχουμε. Έχουμε τη βία επί των αγροτών. Και θεωρώ ότι η κολεκτιβοποίηση από ένα σημείο και μετά έγινε γρήγορα, έγινε βάρβαρα. Άλλωστε νομίζω μετά άλλαξε κιόλα το. Ναι, αν γινόταν πιο αργά, ενδεχομένως θα γινόταν με πιο ομαλούς τρόπους. Αλλά έπρεπε να γίνει γρήγορα. Γιατί? Γιατί εδώ πέρα δεν μπορούσε να αναπτυχθεί πρώτα η βιομηχανία και μετά να ενισχυθεί πάνω στη βιομηχανία να στηριχθεί η κολεκτιβοποίηση. Έπρεπε ακριβώς να γίνει η κολεκτιβοποίηση για να γίνει η βιομηχανία. Και να αλλάξει και η ζωή στην πόλη, αλλά και η ζωή στο χωριό. Ήταν βίαιο αυτό, ναι. Το ήθελε η αγρότια. Ένα μεγάλο μέρος. Όχι. Το πολέμησε η αγρότια, το πολέμησε. Δεν κατάφερε να φτιάξει. Είχε στοιχεία εμφυλίου πολέμου. Ναι, δεν υπάρχει αγροτικός στρατός οργανωμένος. Αλλά υπάρχει πληθώρα αντάρτικων ομάδων όμως. Των γουλάκων, των μεσαίων αγροτών ενδεχομένως και κάποιοι μικροί αγρότες να συμμετέχουν. Αρκετοί μικροί αγρότες και η φτωχολογία του χωριού στηρίζει την κολεκτιβοποίηση. Η κολεκτιβοποίηση δεν είναι απλά κυβερνητική πολιτική. Μην το φανταστούμε. Είναι σύγκρουση. Δεν γίνονται τόσο μεγάλες αλλαγές σε μια αγροτική χώρα επειδή απλά μια κυβέρνηση εκδίδει μια απόφαση. Ασκείται βία επί εργαζομένων. Ασκείται. Όμως, ασκείται βία γιατί? Για να καταστραφούν οι εργαζόμενοι απλώς. Η βία αυτή ήταν αναγκαία. Και ήταν σωτήρια. Σε τελευταία ενάντια ήταν σωτήρια. Και άλλαξε και τη ζωή στο χωριό και τα κολχόζ. Όσο και να έχουν συγκοφαντηθεί, τα κολχόζ όμως. Δημιούργησαν σχέσεις συντροφικότητας. Δημιούργησαν. Γιατί πλέον, γι' αυτό και οι Σοβιετικές απέφυγε αυτό το φαινόμενο της μαζικής προλεταριοποίησης και της συσσόρευσης ανθρώπων. Ήταν δύσκολη η ζωή στις πόλεις, αλλά παρόλα αυτά δεν έχουμε την καταστροφή, τη μαζική καταστροφή λόγω των δυνάμεων, με βάση της δυνάμεις της αγοράς των χωρικών και τη δημιουργία αυτών του φαινομένου των φαβέλων, των παρακουπόλεων στις πόλεις. Γιατί η Σοβιετική Ένωση ως χώρα δεν ήταν χώρα πρότυπο της Δύσης. Θα είχε ένα μοντέλο, αν ήταν καπιταλιστικό, που θα θύμιζε τις χώρες του κόσμου. Δεν έχουμε φαβέλες, δεν έχουμε παρακουπόλεις. Είναι πιο ελεγχόμενη η διαδικασία μετάβασης της πόλης και βεβαίως με βάση συγκεκριμένες ανάγκες και υποδομές. Και από την άλλη στο χωριό έχουμε, με καταναγκασμό βεβαίως, αλλά παρόλα αυτά έχουμε μια συνεταιριστική διαδικασία. Όπου κανένας αγρότης δεν είναι εκτεθειμένος μόνο στη φύση. Και σιγά σιγά έρχονται και τα μηχανήματα στο χωριό. Έχετε και ο γεωπόνος, έχετε ο γιατρός, έχετε ο δάσκαλος, έχετε τη βιβλιοθήκη και το πολιτισμό στο χωριό. Εγκατακλείδη. Βία και εναντίον εργαζομένων. Πράγματι. Γιατί οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στα κοινωνικά γεγονότα με βάση τις ιδεολογικές αποσκευές που κουβαλούν. Δεν είναι οι εργαζόμενοι ομοιογενείς. Άλλο η παλιά γενιά των εργατών. Άλλο η νέα γενιά των εργατών. Η οποία έρχεται στις πόλεις και έχει μεγαλύτερο αριστερισμό. Οι χθεσινοί αγρότες έχουν φοβερό αριστερισμό. Και εξτρεμισμό καμιά φορά. Βεβαίως. Άλλο ο μικρός καλλιεργητής, άλλο ο μεσαίος είναι εργαζόμενοι συνάμα. Αλλά ο κουλάκος. Και ο κουλάκος μπορεί να εργάσει. Δεν είναι τόσο μεγάλη, τόσο πλούσιοι χωρικοί όπως με τα διεθνή φαινόμενα. Δεν είναι γεωκτήμονες. Αλλά πλέον χρησιμοποιούν μισθωτή εργασία και είναι κίνδυνος. Όμως συνάμα, αυτά τα πράγματα από μια άλλη λογική θεωρώ ότι ήταν αναγκαία για να έχει προοπτικές η χώρα αυτή. Αν παρέμενε χώρα με εκατομμύρια του πληθυσμού στο χωριό, σε μια θάλασσα, σε έναν ωκεανό μικρών και μεσαίων πληρών και κάποιος μεγαλύτερος, η χώρα αυτή θα κατέρε. Στο πιο απλό φύσιμα του ανέμου που θα ήταν από έξω, ενδεχομένως να κατέρει και εσωτερικά, αν δυνάμωνε ένα κουλάκι. Έτσι. Γιατί ο κουλάκος είχε μετάσει. Δεν ήταν ακόμα νομίζω τόσο ισχυρός για να επιχειρήσει μια εξέγερση κατά τη Σοβιετική εξουσία. Αλλά οι νόμοι της αγοράς θα έδιναν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Βία λοιπόν και εναντίον εργαζομένων, στο βαθμό, το τονίζω και πάλι, που σε αυτές τις συνθήκες δεν είχαμε ακόμα μια τέτοια κοινωνία εργαζομένων, ώστε οι όροι ζωής αλλά και τα συμφέροντα των ίδιων των εργαζομένων, είναι εργαζόμενοι της πόλης και του χωριού, έχουμε αντίθεση πόλης και χωριού, να είναι τόσο ομοιογενή, ώστε οι ίδιοι εργαζόμενοι να έχουν και μια έτσι ισχυρή συναντήληψη για πολλά πράγματα. Η ίδια η εργασία, ο ίδιος ο κόσμος της εργασίας. Ο κόσμος της εργασίας απαιτεί και το χωριό και την πόλη. Είναι ένας κόσμος που απαιτεί όλα αυτά τα πράγματα, ακόμα γνωρίζει αντιφάσεις, αντιθέσεις στο εσωτερικό του. Γι' αυτό θα μπορούσε κάτω από μια άλλη οπτική να νικήσει το χωριό την πόλη. Αν φανταζόμαστε μια εξέγερση των αγροτών που νικούσε την πόλη και κρατούσε την κατάσταση στο χωριό, τα αποτελέσματα ήταν διαφορετικά. Ναι, εδώ πέρα η ιστορία δεν είναι προδιαγεγραμμένη. Η ταξική πάλι δίνει κάποια αποτελέσματα που είναι και λίγο καθόριστα. Η νίκη τελικά σε αυτή την σύγκρουση εντός ήταν βία, γιατί η βία προκύπτει από σύγκρουση.
η νίκη τελικά της πόλης, το πολύ χοντρά, με βάναψα μέσα. Επί του χωριού έδωσε άλλες προοπτικές όμως στη χώρα. Δηλαδή, ό,τι γίνεται μετά, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η νίκη επί της χιτλερικής Γερμανίας, ενός πανίσχυρου, η νίκη στην ουσία επί της ενωμένης κάτω από τις ναζιστικές σημαίες Ευρώπης, την Ευρώπη πολέμησαν. Το δυναμικό της Ευρώπης αξιοποίησε η Γερμανία. Φοβερό πρόβλημα. Μεγάλος αντίπαλος. Εξαιρετικά ισχυρός. Η νίκη προϋπόθεται όλες αυτές τις προηγούμενες καταστάσεις και την άσκηση βίας επί των αδελφών. Τώρα φτάνω στις τελευταίες ερωτήσεις. Είναι τελευταίες ερωτήσεις. Μου είπες και πριν ότι εντάξει, άλλο ας πούμε μια πολιτοφυλακή. Έγινε ας πούμε ένα άλμα, περάσαμε ξέρω στην κόκκινη φρουρά και στον κόκκινο στρατό, εντάξει. Δεν μπορώ να αντιληφθώ πλήρως, επειδή έτσι το είχα αντιληφθεί εγώ, το ρόλο της Τσεκά γενικά και από την εποχή του Λένιν, δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό που λένε επί Στάλιν, ότι όλα αυτά, που, εντάξει, επί Στάλιν νομίζω ότι είναι αλήθεια ότι όλα αυτά τα πράγματα διωγγώθηκαν και με τις δίκες της Μόσχας και έγινε μια εσωτερική τέλος πάντων καθάριση. Yeah. Ένας είναι δηλαδή η Τσεκά υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είναι υπέρ των εργαζομένων και σε πολλές περιπτώσεις ήταν κατά. Δηλαδή ήταν άνθρωποι που κατέδιδαν, που λέγανε αυτός είναι ξέρω εγώ προδότης, είναι κατά της επαναστάσεως, κατά του ενός, κατά του άλλου. Ωραία. Γιατί έχει να κάνει και αυτό με το θέμα της βίας και για το πόσο ο εργαζόμενος ας πούμε ένιωθε, άσχετα αν ήταν σίγουρος για κάποια πράγματα, δεν θα χάσει τη δουλειά του, αν ένιωθε, πώς να σου το πω τώρα, αν μέσα του είχε ενσωματώσει ένα πράγμα, ένα κλίμα τρομοκρατίας ας πούμε. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι, πού θα μπορούσαν, είναι πολύ υποθετικό αυτό το ερώτημα τώρα, έτσι, όσοι αναρχικοί, συμμετείχαν σε αυτό το πράγμα. Όσοι παρέμειναν, καλά κάποιοι παρέμειναν, πολλοί έφυγαν. Ή και φυλακίστηκαν για να λέμε τα πράγματα τώρα. Ναι, βέβαια. Και μάλιστα αυτοί κατηγορούνται και ως αναρχομπολσεβίκοι, τους έλεγαν οι άλλοι, οι αναρχικοί που λέγανε παιδιά, που πάτε τώρα να κάνετε, ας πούμε, πρόκειται για κράτος, κυβέρνηση κτλ. Πού θα μπορούσαν, αν τους είχε κατά κάποιο τρόπο ακούσει, είχε δώσει περισσότερη σημασία, είχαν δώσει περισσότερη σημασία, ξέρω εγώ, οι μπολσεβίκοι, να αλλάξουν σε κάποια έστω και μικρά σημεία την πορεία αυτού του εγχειρήματος. Αν το έχει σκεφτεί ποτέ, δεν ξέρω. Δηλαδή, τι ρόλο θα μπορούσαν να έχουν, εφόσον έγινε αυτό το πράγμα, με την ηγεσία των Μπολσεβίκων, να έχουν οι αναρχικοί σαν τέτοιο εγχείρημα. Ναι, σαν τέτοιο εγχείρημα. Αν μπορούμε να φανταστούμε ένα ρόλο. Ναι, αν τους άκουγαν σε κάποια πράγματα που μπορεί να το λένε, α πούμε, θυμάμαι ότι είχε μια αλληλογραφία με τον Κροπότη, που έλεγε αυτό ο γέρο, α πούμε, έχει ζαλίσει μόνο αυτά που λέει. Δεν έχει ιδέα από επανάσταση, ξέρω εγώ. Δεν μπορούσε και συνεταιρισμού όταν τα πράγματα είχαν τεθεί σε άλλη κλίμακα. Εντάξει. Ήταν μια διαφορετική αντίληψη, αλλά πολλές φορές ξέρεις βοηθιόμαστε από πράγματα που δεν έχουμε καν στο νου μας ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Επίτρεψέ μου λίγο να εξοπλίσω κάποιες σημειώσεις που τις έχω για άλλα πράγματα βεβαίως. Ήταν για άλλα πράγματα, αλλά. Λοιπόν, ο ρόλος της Τσεκά. Ο ρόλος των μηχανισμών καταστολής. Ας το θέσουμε από μια. Δηλαδή η Τσεκά δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο από την. Ως πολιτοφυλακή εννοούσα την αστυνομία. Από τους μηχανισμούς καταστολής. Είναι κράτος. Κράτος, όχι, η έννοια του κράτους απαιτεί και άλλη συζήτηση και πέραν των δηλώσεων του Μάρξ. Το κράτος έχει και ένα διαχειριστικό ρόλο στην οικονομία που σημαίνει απλά εξειδικευμένη εργασία που διαχειρίζεται κάποια πράγματα που δεν μπορεί να το κάνει άμεση παραγωγή. Αλλά το κράτος έχει και το κατασταλτικό του τομέα, του κατασταλτικού του μηχανισμού. Οξύνθηκαν, ενισχύθηκαν, ναι, ενισχύθηκαν. Είναι δίκοπο μαχαίρι, πάντα είναι δίκοπο μαχαίρι, ξεκάθαρα πράγματα. Λύνει προβλήματα, δημιουργεί προβλήματα. Γιατί, να το πω πιο απλά, δημιουργεί προνόμια. Προνόμια γιατί. Γιατί μπορεί αυτός που έχει μια εξειδικευμένη και πιο ισχυρή θέση σε κάποια πράγματα, δεν ζητά τα προνόμια από κάποιον, τα παίρνει κάποιος, τα επιβάλλει. Έτσι. Βεβαίως είναι προνόμια ακόμα, εργασιακά, δηλαδή είναι μισθός, είναι παροχές κλπ. Δεν είναι οικονομική δύναμη επί της εργασίας. Αυτό είναι δεδομένο. Γιατί και καμιά Τσεκά δεν μπορούσε μόνη της να λύσει τα οικονομικά προβλήματα της Σοβιετικής Ένωσης. Υπερασπιζόταν την επανάσταση, ναι. Τις σχέσεις ιδιοκτησίας που προέκυψαν, ναι. Συνολικά, εκφραζόταν στο ρόλο των καταστολικών μηχανισμών ατομικά συμφέροντα, ατομικές προοπτικές βεβαίως, επίσης, ναι. Αυτό αφορούσε και τη σχέση και το ρόλο των καταστολικών μηχανισμών, ο συνταγματάρχης, ο στρατηγός, που δεν ασκεί άμεσα καταστολή, είναι για τον πόλεμο κλπ. Αξιοποιεί τη θέση του, ζητά περισσότερα και τα παίρνει, ναι. Προφανώς. Ναι, σαφώς. Τώρα η αυθαιρεσία όμως. Τσεκά έχει αυθαιρεσία, σαφώς. Βεβαίως λύνει και μεγάλα ζητήματα.
Δίνει και μεγάλα ζητήματα. Εμφύλιος πόλεμος. Πόσες συνωμοσίες οργανώνει η Λευκή, πάρα πολλές. Πόσες προσπάθειες δολοφονίας των Μποσέβικων, πάρα πολλές. Συλλογή πληροφοριών στις πόλεις από τους Λευκούς, μεγάλες. Οι ξένες μυστικές υπηρεσίες δεν επιδιώκουν οι ξένες μυστικές υπηρεσίες να διεισδύσουν και στο κόμμα και στο κράτος των Μποσέβικων. Να εξαγοράσουν Μποσέβικους, ναι. Μετά, τη δεκαετία του 20, οι δυνάμεις του αντιπάλου και των οργανών δεν έχουν δίκτυα στο εσωτερικό βεβαίως. Και αξιοποιώντας Ρώσους εμιγκρέδες και με άλλους τρόπους, μια χώρα φτωχή κλπ. Μπορεί εύκολα να βρει ανθρώπους κανείς που θα του πουλήσουν πολλά πράγματα και είναι ακόμα και διευθυντές επιχειρήσεων. Δεν ήταν συνειδητοποιημένοι κομμουνιστές. Δηλαδή οι Μπολσεβίκοι, όσον αφορά τη δική τους εκδοχή του κομμουνισμού, είχαν μια δύναμη μικρή. Πολύ μικρή. Στις εσχατιές της ρωσικής επαρχίας δεν είχαν τίποτα σχεδόν. Υπάρχει σύγκρουση, σφοδρότατη αντιπαράθεση με πανίσχυρους αντιπάλους. Ναι, υπάρχει και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Μετά η σύγκρουση, δηλαδή η Τσεκάη είναι ζητήματα. Η υπηρεσία πληροφορία, η Τσεκάη είναι η ΚΑΠΕΝΤΕ, ΓΚΠΟΥ. Πρώτα απ' όλα υπάρχει αυτό. Στην κατάσταση της κολεκτιβοποίησης, η οποία έχει στοιχεία και εμφυλίου πολέμου. Πραγματικά η Λευκή συσπηρώνει μια δύναμη, περίπου 500.000 συμμετέχουν σε διάφορες ένοπλες ομάδες. Mm-hmm. Αυτό χρειάζεται αντιμετώπιση. Πρέπει να τους βρουν. Πρέπει να τους συλλάβουν. Πρέπει να τους παρακολουθήσουν. Το μουσουλμανικό αντάρτικο στην Κεντρική Ασία. Θέλω να πω, δηλαδή, θέλω να δείξω τον ρόλο των κατασταλτικών μηχανισμών στην κλίμακα των συγκρούσεων. Γιατί αν υπάρχει, υπάρχει κι άλλος όμως. Ναι, ναι. Ρόλος. Βεβαίως. Προς τους εσωτερικούς πολιτικούς αντιπάλους. Αυτός και σε αυτό. Αυτός και σε αυτό. Απλά θέλω να δείξω ότι η κλίμακα είναι μεγάλη. Δηλαδή το μουσουλμανικό αντάρτικο φτάνει μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 30 στην Κεντρική Ασία. Στον Κάφκασο μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το εθνικιστικό αντάρτικο στην Ουκρανία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε όλη τη διάρκεια, δηλαδή ουπά κλπ. Φτάνει μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 50. Ο αντίπαλος λοιπόν είναι ισχυρός και στο εσωτερικό. Τώρα, απριόρι, θα προθέσω στο επίμαχο ζήτημα. Με τους εσέρους είναι εχθροί. Mm-hmm. Τους αριστερούς, ήρθε ο Ιούλιος, έτσι. Κάνουν την εξέγερση. Οι εσέροι μετά πηγαίνουν με το μέρος των αντιπάλων. Είναι εχθροί οι εσέροι. Ναι, είναι εχθροί. Δηλαδή οι εσέροι, οι αριστεροί εσέροι. Μέχρι όταν είναι φίλοι, όσο είναι φίλοι. Μετά γίνονται εχθροί όμως. Mm-hmm. Δηλαδή, αν οι εσέροι, θέλω από αυτό να το τονίσω, αν έρχονταν στην εξουσία, θα έκαναν το ίδιο από τη δική του την πλευρά για τους εσέρους. Γιατί εσένα, το τονίζω και πάλι, έχω τη δική σου αντίληψη για την επάνωση. Τώρα φτάνω στο αρχικό σου επίμαχο θέμα. Υπάρχει το εξής ζήτημα εδώ πέρα. Με τον τρόπο που οι ιεραρχικοί αντιλαμβάνονται την κοινωνική προοπτική. Το λέω ειλικρινώς, δεν μπορώ απειώ να αναγνωρίσω ότι υπάρχει πληθώρα αγνών επαναστών, πολύτιμων ανθρώπων. Πραγματικά για την υπόθεση επαναστών. Εξαιρετικά αγνών επαναστών. Έτοιμο δηλαδή να βάλουν το κεφάλι στο κεφάλι στον τορβά για την επανάσταση και τις ανάγκες του εργαζόμενου λαού. Αν όμως, αλλά αυτό από μόνο του δεν αρκεί, σαφώς αυτό που τους ενώνει και λέμε είναι αναρχική, δεν είναι κάτι άλλο, δεν είναι μεσεβίκη, δεν είναι κάτι άλλο, έχουν κάποιες ιδέες. Όσον αφορά τα κεντρικά ζητήματα της Επανάστασης, και αυτό αν θέλεις κατά την άποψή μου και το λέω με κλίμακα και τρέχεια, σαφώς με μια διαφορετική άποψη, αλλά με μια συντροφική διάθεση. Δυσκολεύει πολύ τους αναρχικούς να πρωταγωνιστήσουν σε μεγάλες κλίμακες επανάστατικά γεγονότα. Τους δυσκολεύει πάρα πολύ. Γιατί την επόμενη μέρα, αν θεωρήσει κανείς ότι οι στόχοι είναι αυτοί, κάτω το κράτος, κάτω ο στρατός, κάτω η διάκριση διεύθυνσης πράξης, κάτω. Έτσι ακριβώς. Και αυτό δεν χωρά με τα βατικές και πολλοί καταστάσεις. Δεν μπαίνει κανείς στη λογική. Δεν μπορεί να δεχτεί και τη λογική ότι εγώ θα το δεχτώ, θα τα διαπραγματευτώ και θα πω εντάξει, κάποιο κράτος, κάποιος, αν είναι έτσι απόλυτα τα πράγματα, αυτό το κάνει εκτός ιστορίας. Σε αυτές τις εποχές τουλάχιστον. Όπως μπορώ εγώ να τις φανταστώ. Μπορεί να τους επιτρέψει, ξέρω εγώ, σε κάποια μικρή κλίμακα, σε μια πόλη, σε κάποια περιοχή, για κάποιο χρονικό διάστημα, κάτι να κάνουν και μπορεί να το δούμε. Αλλά όταν όμως εκδηλώνονται δυνάμεις πανίσχυρες που διεκδικούν καταστάσεις, διεκδικούν δηλαδή να εφαρμόσουν τα προγράμματα σε μεγαλύτερες περιοχές, είναι αρχική. Εκεί δυσκολεύονται. Βάσει ενδογενών παραγόντων. Έτσι, εγώ θεωρώ πράγματι στην Κωνσταντή, δηλαδή και ο Μαχνό μετά, με ειλικρίνεια. Λέει ο Μαχνό και στις συνελεύσεις που διοργανώνει τον άνθρωπο του. Λέει, εμείς θέλουμε να σας δώσουμε, εμείς παλεύουμε όχι για να επιβάλλουμε κάτι. Δηλαδή, από τον Βολίνη, έτσι, στοιχεία του. Έχω και άλλες πηγές για τον Μαχνό, αλλά να αξιοποιήσω τον Βολίνη, τώρα που νομίζω ότι τον βλέπεις, τον αποδέχεσαι κλπ. Παρουσιάζει εκεί τις συνελεύσεις που είχαν οργανώσει των εκπροσώπων των αγροτών κυρίως. Και τους λένε, τους λέει ο Μαχνό και οι άντρες του, ότι εμείς δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κάτι. Θέλουμε να δώσουμε σε εσάς τη δύναμη. Αυτό ενδεχομένως σε ένα χωριό ή σε μια μικρή ομάδα χωριών μπορεί κάπως να λειτουργεί.
στην κλίμακα της Ουκρανίας, οι δυνάμεις του Αταμάνου και οι δυνάμεις της Ράντα έχουν συγκεκριμένο πρόγραμμα και θέλουν να το εφαρμόσουν, έτσι, και έχουν και δυνάμεις και έχουν και χρήματα και έχουν και όπλα και να το εφαρμόσουν με τους δικούς μηχανισμούς καταστολής. Όταν ο Μαχνό τώρα, κατά πόσο είναι αναρχικός, είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή, κάτι έχει από αναρχία, είναι ένα ιδιότυπη κατάσταση, πραγματικά. Λοιπόν, όταν λέει αυτός, αυτά τα πράγματα, αυτό το βάζει σε ευάλωτη θέση. Γιατί όταν λέει, εγώ δεν θέλω να επιβάλλω κάτι, σημαίνει ότι την επόμενη μέρα εγώ θα διαλύσω το στρατό μου. Είχα νομίζω και κάτι, μια υπηρεσία πληροφοριών στο στρατό του Μαχνό, αλλά πρέπει να τα διαλύσω, δεν θα τα κρατήσω. Ναι, αλλά οι άλλοι θα επιβάλλουν το πρόγραμμά του. Και δεν μπορεί να του πείσει. Από αυτή την οπτική, νομίζω ότι γενικότερα, αν μιλάμε για τις συνθήκες του 20ου αιώνα, οι αναρχικοί έχουν σαν είναι αυτό που τους διακρίνει. Είναι ενδογενές σε όλες ίσως τις από. Τώρα εντάξει, είναι και ένα μεγάλο θέμα τι εννοούμε αναρχικούς. Όπως και οι μαξιστικοί, πραγματικά. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις, υπάρχουν δυνάμεις που σαφώς είναι πιο κοντά σε μια κομμουνιστική εκδοχή του αναρχισμού. Υπάρχουν άλλες που είναι σε μια ατομοκεντρική, αντιπροσδίνε κλπ. Που εκεί είναι σύντομα και μεταξύ του αναρχικού, σαφώς έχουν και διαφωνίες. Υπάρχουν άλλοι που θυμίζουν ενίοτε φιλελεύθερη σκέψη, κάποιοι που τίνουν πλέον σε μια σοσιαλδημοκρατική σκέψη και άλλοι που λένε σαφώς. Υπάρχει παρεμβατικός πολιτικός αναρχισμός και υπάρχει αναρχισμός έτσι, κάποιων εξαιρετικών συγκεκριμένων γεγονότων. Για τους αναρχικούς που θέλουν να είναι σε μαζικά γεγονότα, στα μαζικά κινήματα, στους μαζικούς αγώνες, αυτές οι ιδέες τους είναι, τους δυσκολεύουν. Mm-hmm. Από αυτή την οπτική είναι προβληματικές. Δηλαδή είναι ένα πρόγραμμα που έχει μια κλίμακα χρονική, χωρίς μάλιστα να υποδεικνύουν και προϋποθέσεις. Δηλαδή είναι ένα πρόγραμμα που θέλουν να το εφαρμόσουν, χωρίς να βλέπουν όλες τις συνθήκες, όλες τις προϋποθέσεις. Δηλαδή απροϋπόθετο. Έχει και κάτι εγκεφαλικό, νομίζω εδώ πέρα. Μπορεί να συμφωνώ προς τον τελικό σκοπό, αλλά με τις πιο ειλικρινά, και αν εγώ ήθελα να μπω στο μυαλό των αναρχικών και να παρακολουθήσω την ιστορία με τα δικά τους μάτια, την επόμενη μέρα, ακόμα και σε σημερινές καταστάσεις, θα έπρεπε να δω όλα αυτά πώς θα λειτουργήσουν. Όχι επειδή το θέλω εγώ, επειδή αντικειμένα το θέλουν και άλλοι και η κοινωνία, δηλαδή πώς αυτά θα τα διασφαλίζω ακόμα και σε σχέση με άλλους αντιπάλους που δεν το θέλουν. Αυτό λοιπόν δυσκόλευε κατά την άποψή μου τους αναρχικούς να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο και στην Οκτωβριανή Επανάσταση. Τώρα πάμε και στον Ισπανικό Έμφυλο. Πρωταγωνιστικό ρόλο σε μεγάλη κλίμακα. Μέχρι τέλους. Έτσι. Ή σε άλλα εγχειρήματα. Ο Ισπανικός τώρα είναι άλλη. Ναι, εγώ το δέχομαι. Θέλω να τονίσω το εξής. Ενώ συμμετέχουν σε τέτοια γεγονότα και κάποιοι πάει και με τους Μπολσεβίκους και παραμένουν Μπολσεβίκοι και πεθαίνουν Μπολσεβίκοι, από ένα σημείο και μετά όταν η δυναμική των γεγονότων εξελίσσεται όπως εξής, αδυνατόν τους βλέπουμε δηλαδή να είναι σε μια. Αμηχανία. Δεν έχουν να πούν και κάτι άλλο παραπάνω. Τώρα, θα μπορούσα να πω και το εξής. Κατά ψέματα, ένας από τους πρώτους σταθμούς του μετρό στη Μόσχα έχει το όνομα του Κροπότκιν και παραμένει. Mm-hmm. Του Κροπότκιν. Και στη στήλη, στην πρώτη στήλη, στο πρώτο μνημείο, τώρα αυτό θα σας πω τι μπορεί να σημαίνει. Των στοχαστών του σοσιαλισμού, στο πίσω μέρος του Κρεμλίνου, δεν ήταν ο Μάρξ και ο Έγκελς μόνο εκεί πέρα, ήταν και ο Μπακούν και ο Μπρουντό. Και ο Κροπότκιν. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό, συγγένειες μπορεί κανείς να ανιχνεύσει. Θα έλεγα για να μιλήσω ευθέως, με ειλικρίνεια, με αμήλικη ειλικρίνεια. Στο σοσιαλιστικό εγχείρημα, όπως το είδαμε, όπως διαμορφώθηκε στις δεκαετίες του 20 και του 30, δεν υπήρχε πλέον μέλλον για τους αρχικούς. Με αυτή τη σφοδρότητα το σύγκρουσε. Δεν υπήρχε μέλλον. Θα μπορούσε να μείνει, νομίζω, ως μια παρικμασμένη, νομίζω, μια εταιρεία μελετών του Κροπότκιν και αυτή που παρακολούθησε και μείνει στη Σοβιετική Ένωση. Ήταν τέτοια η σφοδρότητα και τέτοια η αστάθεια. Η βία ήταν η αδυναμία του καθεστώτος, του σοβιετικού καθεστώτος. Ήταν η αδυναμία του κατ' ουσίαν. Με τη βία προσπαθούσε να λύσει προβλήματα που δεν μπορούσε να τα λύσει αλλιώς. Η βία κατ' ουσίαν δείχνει αδυναμία. Σε εκείνες τις συνθήκες, όχι. Σε ένα νέο εγχείρημα, αν το θέσουμε σε κάπως διαφορετικές συνθήκες, όπου τον πρώτο ρόλο μπορεί να τον έχουν οι κομμουνιστές, οι μαξιστές κομμουνιστές δηλαδή, και όχι οι αναρχικοί, θα μπορούσαν να έχουν ρόλο οι αναρχικοί. Ναι, θα εννοούσα το εξής. Και αν ακόμα δεν είχαμε μια κοινωνία που καταργείται το κράτος, καταργείται ο στρατός, καταργούνται οι όποιες διαφορές διοικητών και εκτελεστών, θα μπορούσαν να έχουν ρόλο για να αρχίσουν. Αναπόφευκτα, έτσι το βλέπω, ως μιας αντιπολίτευσης, σε ζητήματα, ειδικά σε κάποια ζητήματα για τα οποία φαίνεται μια μεγαλύτερη ευθεσία των αναρχικών, ο συνεταιρισμός, δηλαδή το ζήτημα του. Θεωρώ ότι οι συνεταιρισμοί έχουν τη δική τους θέση στο σοσιαλιστικό εγχείρημα, ίσως σε κάποια άλλα θέματα, έτσι, όπου φαίνεται μια ευελιξία στην αναρχική σκέψη, το ζήτημα ανθρώπου φύσης. Βλέπουμε κάποια σημεία, δηλαδή σε κάποιες αναλύσεις, μια ευελιξία στην αρχική σκέψη. Μια πιο πρωτότυπη θεώρηση κάποιων πραγμάτων. Αυτό όμως, για να το θέσω έτσι, σε περίπτωση όπου θα υπήρχε μικρότερη σφοδρότητα των πολιτικών αντιπαραθέσεων, όπου πιο εύκολα
το νέο καθεστώς και σε σχέση με εξωτερικούς εχθρούς, δηλαδή θα ήταν θεμητό πολύ γρήγορα να ξεπεραστεί σε διεθνή κλίμακα το ζήτημα των αντιπαραθέσεων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Από την αρχή να περάσουμε τουλάχιστον, αν όχι σε μια πλήρη εξαφάνιση, σε μια κατάργηση του μεγάλου στρατού. Και ό,τι αυτό συνεπά και τη προετοιμασία για πόλεμο. Έτσι. Θα ήταν σημαντικό επίσης να έχουμε στο εσωτερικό μια μεγαλύτερη ομοιογενοποίηση των εργαζομένων και όχι πολλές αντιθέσεις εντός των εργαζομένων. Όχι διαφορετικά προγράμματα. Δηλαδή το χωριό να βλέπει αλλού και η πόλη να βλέπει αλλού. Μια πιο ομοιογενή τάξη εργαζομένων που να είναι και τάξη και λίγο μεταεργαζομένων. Εκεί ίσως θεσμοί, διαδικασίες αυτοδιεύθυνσης, αυτενέργειας να μπορούν να αναγνωριστούν και να αποκαλυφθούν πιο εύκολα. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ παρόλα αυτά, αν μιλάμε για αναρχικούς, έτσι. Τους αναρχικούς να αποκτούν ένα κεντρικό πολιτικό ρόλο, αλλά όσο λιγότερο λέει αυτό το εγχείρημα θα κινδύνευε από το εξωτερικό, αλλά και από το εσωτερικό, τόσο περισσότερο νομίζω και το θεωρώ σημαντικό. Θα ήταν και η δυνατότητα να δούμε εναλλακτικές πολιτικές δυνάμεις διακριτές στο πλαίσιο του ίδιου στρατηγικού στόχου, αλλά με διαφορετικές αντιλήψεις για πολλά άλλα πράγματα να λειτουργούν και στο εσωτερικό. Ενδεχομένως και μεταξύ των Μαρξιστών και μεταξύ των Κομμουνιστών, γιατί και μεταξύ εκεί πέρα ενδεχομένως. Κάποιοι ίσως που θα ονομάζονταν στα ελληνική ή μοαϊκή και το σκιστές δεν θα σκοτώνονται. Έτσι, σε τέτοια κατάσταση θεωρώ να το θέσω και λίγο διαφορετικά. Πιο πιθανό αυτό το πράγμα σήμερα. Δηλαδή με ενδιαφέρει και σήμερα να διαβάζουμε το πράγμα και να επαναθεμελιώνουμε την κομμουνιστική πρόπτυξη. Δεν έχουμε ένα στατικό κόσμο. Πρέπει να δείξουμε ενδεχομένως σε σημερινές γιατί αυτό είναι περισσότερο εφικτό. Έχουμε άλλες καταστάσεις σήμερα. Όσον αφορά και το χαρακτήρα των νέων των εργαζομένων, δεν είναι όλα τέλεια. Γι' αυτό και δεν προκύπτει αυτό μετά οι εργαζόμενοι δεν κάνουν επανάσταση. Δεν είναι όλα τέλεια. Το ζήτημα καθοδήγηση, αυτά, σχέδιο, στρατηγική παραμένει. Αλλά παρόλα αυτά, έχουμε μια άλλη κατάσταση. Θα μπορούσα να δω ένα τέτοιο ρόλο. Όχι στο 30, σαφώς. Mm-hmm. Όχι το 40. Σαν νέο εγχείρημα. Ναι. Ναι, βεβαίως. Σε ζητήματα που μπορεί να φανταστείω, έτσι μπορώ να διακρίνω μια μεγαλύτερη ευελιξία της αναρχικής σκέψης που μπορεί να ανοιχνεύει κάποια πράγματα. Με ένα πιο πρωτότυπο τρόπο. Ίσως γιατί οι άνθρωποι έχουν μια προδιάθεση λόγω κάποιων αφετηριακών αξιωματικών παραδοχών τους να προσέχουν και να αναλύουν κάποια τέτοια. Εκεί πέρα σαφώς θα μπορούσαμε να έχουμε προτάσεις, ιδέες κλπ. Έστω και με το στοιχείο της αντιπολίτευσης που να ήταν χρήσιμες. Αυτό όμως θα ήταν ευχής έργο να υπάρχει μια γενικότερη ύφεση στη σφοδρότητα των ψυχών σου. Μια πιο μεγάλη άνεση την επόμενη μέρα. Μια λιγότερη απειλή. Μια μικρότερη ανάγκη για συγκεντρωποίηση. Κατά από τέτοιες συνθήκες. Λοιπόν, Περικλή, θα σου κάνω τώρα την τελευταία ερώτηση. Θέλω να μου πεις, αν μπορείς, ένα μόνο, το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη σου αρνητικό στοιχείο μέσα στην πορεία της Σοβιετικής Ένωσης, που λόγω των σημερινών συνθήκων θα μπορούσε, θα το θέσω και εγώ λίγο, δεν ξέρω, εντός αγωγικών θα το βάλω, αντικειμενικά, να αποφευχθεί. Να αποφευχθεί. Ναι, ποιο θα ήταν το μεγαλύτερο από τα αρνητικά που θα μπορούσε μια ας πούμε μελλοντική επανάσταση να το αποφύγει. Ίσως για να με. Θέλω να με. Πώς το λέμε. Να μην αποφεύγω τις δύσκολες καταστάσεις του κόσμου που με περιβάλλει. Πλήρως να αποφευχθεί, θεωρώ ότι όσο και αν έχει εξελιχθεί τα πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πλήρως όχι. Ακόμα δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Ωστόσο, νομίζω το πιο σε τελευταία ανάλυση όμως. Δεν είναι το μοναδικό. Mm-hmm. Και εκεί όπου έσπασε τα δωρεία του σοσιαλισμού στο 20ο αιώνα. Ήταν κατ' ουσίαν αυτή η δύναμη της αγοράς, των εμπορευματικών και χρηματικών σχέσεων που επηρεάζουν όλα τα άλλα. Mm-hmm. Η κατάργηση των οποίων εμπορευματικών σχέσεων απαιτεί και μεγάλο κράτος μετά. Απαιτεί και τέτοια με κλιμάκωση του κράτους. Δηλαδή, όλα, πολλά άλλα φαινόμενα που είναι δυσάρεστα έχουν βαθύτερες ρίζες. Γιατί οι εμπορευματικές χρηματικές σχέσεις αφορούν τις συμπεριφορές των εργαζομένων, τις σχέσεις των εργαζομένων μεταξύ τους. Όταν εγώ κλέβω, για να το θέσω έτσι με σαφήνεια, όταν εγώ κλέβω την επιχείρηση που είναι συλλογική δική μας και την πουλώ και πουλώ αυτά που κλέβω στη μαύρη αγορά, αυτή τη στιγμή στρέφομαι εναντίον σου. Στρέφομαι εναντίον του συντρόφου μου, του συναδέλφου μου. Έτσι. Νομίζω εκεί που αυτό που δεν έδωσε άλλες πρόπτικες, που δεν επέτρεψε στο καθεστώς από ένα σημείο και μετά να κινηθεί προς άλλη κατεύθυνση. Ή ότι αυτό είναι μετά κατ' ουσίαν αρχικά. Κάτω από τη σκιά του πλάνου. Χωρίς μπορεί να μπορεί το πλάνο, τα σχέδια, οι συμφωνίες να το παρακολουθούν, οι εμπορευματικές, χρηματικές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων διατηρήθηκαν και από ένα σημείο και μετά ξεφύτρωσαν ανεξέλεκτα, δυνάμωσαν, ικανοποίησαν ανάγκες σε υπηρεσίες κλπ. Γοήτευσαν κόσμο, προσέλκυσαν κόσμο σε αυτή τη διαδικασία, γέννησαν αφεντικά,
γέννησαν πλούτο, γέννησαν κοινωνική δύναμη. Κοινωνική δύναμη. Αυτό είναι κάτι εξαιρετικά ανησυχητικό, ανησυχητικό, εξαιρετικά απειλητικό. Όσο και να φαίνεται παράδοξο, τελικά, δεν ήταν πάντα τόσο δύσκολο να ξεμπερδέψει κανείς. Όχι ότι ήταν εύκολο να ξεμπερδέψει για παντός. Με έναν έστω διεφθαρμένο γραφείο, κάτι. Με έναν ή με δύο ή με 15. Μπορούσα να του στήσω και στον τοίχο και το κάνω αυτό. Ως ένα βάθμο. Δεν έγινε το πρόβλημα, αλλά υπήρχε αυτό. Πρωτόγνωρο φαινόμενο στην ιστορία των κοινωνιών, το ξεπάστρεμα ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού σε 2-3 χρόνια. Ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού και ανέωση του. 36-38. Το πιο δύσκολο, γιατί εκεί πέρα δεν είναι σαφές ότι μπορείς να το ελέγξεις. Είναι αυτό που γεννιά από κάτω, είναι οι εμπορευματικές χρηματικές σχέσεις. Εκεί με ενδιαφέρει. Γι' αυτό και το τελευταίο μέρος του βιβλίου είναι για τις προοπτικές συνεργασίες και για την διαχείριση, την αντιμετώπιση των εμπορευματικών χρηματικών σχέσεων σε ένα νέο σοσιαλιστικό εγχείρημα. Τελειώνω το βιβλίο μου με αυτό που είναι, κατά την άποψή μου, το πρόβλημα των προβλημάτων και δίνει και στον οποιοδήποτε γραφειοκρατικό μηχανισμό τη δυνατότητα να διεκδικήσει ιδιοκτησιακές δυνατότητες σε μια νέα αντιπαναστατική, πιθανή έκβαση νέου επαναστατικού εγχειρήματος. Έτσι. Εκεί θεωρώ ότι δεν είναι όμως συνάμα ένα τελείως, πώς το πούμε, ακατάληπτο φαινόμενο. Δεν μπορούμε να το δούμε και κάπως να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό και τελειώνω το βιβλίο μου στο τελευταίο του μέρος με κάποιες ιδέες για το πώς μπορεί αυτό το ζήτημα να τεθεί υπό μια διαδικασία ελέγχου. Και εκεί αναγνωρίζω σε έναν βαθμό την ύπαρξη αυτών των σχέσεων, έστω με τη μορφή συνεταιριστικών ανταλλαγών εμπορικών, μικρής ιδιοκτησίας κλπ. Θέτω κάποια κριτήρια για το πώς μπορούν να καταργηθούν, κατά ποιες συνθήκες. Θεωρώ ότι σήμερα η εργασία και τις πρωτόγνωρες αλλαγές στο χαρακτήρα της εργασίας που μας δίνουν μεγαλύτερη δυνατότητα ακρίβειας στις μη εμπορευματικές, διευθυντικές μας, σχεδιομετρικές δηλαδή διαδικασίες, να έχουμε καλύτερη γνώση κυρίως με την τεχνολογία της αυτοματοποίησης, της τεχνητής νοημοσύνης, τα δίκτυα πληροφορικής, ώστε αυτά που συμφωνούμε μεταξύ μας να έχουν ακρίβεια, να έχουν καλύτερη εικόνα, γιατί η πληροφορία είναι δύναμη οικονομική. Η πληροφορία μέσω της αγοράς λειτουργεί με έναν τρόπο, η αγορά αξιοποιεί το ζήτημα της πληροφορίας και είναι η υπεροχή της. Αν μπορούμε αυτό να το κάνουμε με άλλους τρόπους, αυτό είναι η υπεροχή των εργαζομένων. Θεωρώ ότι και αν ακόμα δεν μπορούμε αυτό να το ξεπεράσουμε πλήρως, να το καταργήσουμε αυτό το πρόβλημα, έχουμε, αλλά αυτό θέλει δουλειά όμως, έχουμε καλύτερες συνθήκες να μιλήσουμε για ένα μέλλον πέραν της καθολικής κυριαρχίας των εμπορευματικών σχέσεων. Που κι αν ακόμα δεν εξαφανίσουμε πλήρως τις εμπορευματικές σχέσεις, θα μπορούμε να καταργήσουμε την καθολική τους κυριαρχία, την κυριαρχία τους. Ναι, νομίζω ότι έχουμε τέτοιες δυνατότητες που απαντούν και σε προβλήματα που είδαμε στον 20ο αιώνα. Δεν θα είναι εύκολο, δεν θα γίνει δια μιας, αλλά θεωρώ ότι είναι εφικτή η δρομολόγηση διαδικασιών που μπορούν να γίνουν μη αναστρέψιμες σήμερα. Σε μια πορεία. Αλλά μπορούμε να φανταστούμε την πιθανότητα να γίνουν μη αναστρέψιμες σήμερα. Που όσο θα λύνουμε αυτά τα ζητήματα εντός της οικονομίας, θα μπορούμε να θέτουμε και να λύνουμε και ζητήματα που αφορούν τη σχέση διευθυντών, διευθυνόμενων κλπ. Mm-hmm. Ναι. Δηλαδή, πιστεύω ότι μερικά από τα πολύ σοβαρά κρίσιμα προβληματικά στοιχεία του πρώτου εγχειρήματος σοσιαλισμού μπορούμε σήμερα να φανταστούμε τις λύσεις τους σε μια διαδικασία. Ωραία. Περικλή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Νομίζω είχαμε μια πολύ δυναμική, ειλικρινή και συντροφική συζήτηση. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάσε καλά. Και εσύ πάντα.